Μίλα ρε τα αγόρι μου, τα αγοράκι μου, να πούμε χρόνια πολλά να σε πω. Ρε τα αγόρι μου, ξαφνικά πολύ χρόνος, Νίκο. Βέβαια, πολύ χρόνος. Καλά, Νίκο, ευχαριστώ. Χρόνια πολλά, πολλά Νίκο, σκηνοθέτης μας μέσα, ο οποίος είναι και τηλεφωνητής μας, ο οποίος ρυθμίζει τα μηνύματα, ο οποίος φέρνει κεράσματα. Πού είναι τα. Πού είναι τα. Τι που είναι τα, με τι λεφτά τα. Που είναι απλήρωτος. Με μερικούς μήνες, αλλά έχει μπει σε διακανονισμό. Όλα είναι τακτοποιημένα, όλα είναι βολικά. Ο Νίκος μας, ναι, το παιδί μας. Νικολάκης, βέβαια. Νικολάκης μας. Ναι, ναι. Εγώ νόμιζα για τον συγκεκριμένο μιλάω αυτό. Για τον Νίκο, το μέσα. Το έχουμε και άλλον, έχουμε και τον Boss. Το small boss. Ας το small boss. Ναι. Δεν είναι small boss τον ίδιο. Το small boss είναι small boss. Χρόνια πολλά πολύ γνωστό. Πολύ γνωστό. Ας τον αλέ. Πολύ γνωστό. Ο Βασίλης. Βασίλη να το χαίρεσαι. Και τι άλλο κάνει αυτός. Μας βάφει, μας χτενίζει. Πότε. Τι να χτενίσει. Μαλλιά δεν έχει. Ό,τι έχουμε. Ό,τι μας έχει μείνει. Αχτενίσει τι μας. Φτιάχνει τα πράγματα εδώ πίσω. Τα διορθώνει. Είναι... Έτσι. Στέκεται μπόρτιγκα στην πόρτα. Είναι παρατηρητής απάνω, πώς το λένε. Μοντάρι όλο το. Μοντάρι όλο το κανάλι. Όλο το κανάλι. Όλο το κανάλι το μοντάρι. Λοιπόν, η αγωνιστική εμένα μ' άρεσε. Δεν ξέρω τι μου λέτε εσείς. Εμένα μ' άρεσε. Τα είδα τα μάτς. Είδα και ψηλό Αγγλία λίγο. Ασλαμάς ήταν στο θέατρο. Θέατρο ήσουν ή κινηματογράφο. Όχι, προβολή μα και είσαι ταινία. Τι, ποια ταινία ήσουν. Όχι, ήταν. Το είχα δει και μικρό αυτό και το κατελείωσε σαν εικόνα, σαν όνειρο. Παπάλια ταινία. Με τον Χόμφρι Μπόγκαρτ. Το γεράκι τη Μάλτα. Πήγε να δει το γεράκι τη Μάλτα. Ναι. Ναι. Πού πεζόταν. Το... Στο λιμάνι, στην αίθουσα Σταύρο Τορνέ, εκεί που έχει μεταφερθεί τώρα η κινηματογραφική λέσχη. Εκεί πάτε όλοι οι κουτουριάδε. Ναι. Εντάξει, όχι, θα πούμε πολλά θα πούμε. Και χουλιγκάνια. Μ' αρέσει. Εκεί χούλιγκαν τι είναι, τώρα πια δεν είναι τι χούλιγκαν. Εδώ η Τούμπα έχει 6.000 κόσμο, 3.000 γυναίκε. 10 έχει. 10 έχει. 8 με 10. 8 με 10 έχει. Πάει και ο Χατζησάβα. Πάλι μα αδική. Πέθανε ο Χατζησάβα, ο φίλο μα βγήκε ο κρατηδιώτη. Θοπιάρα. Ποιο είναι ο Χατζησάβα. Ο δήμαρχο Νεάπολη. Καλά, μόνο αυτό είχε τη σάβαση. Τρελάνε, είχε τη σάβαση. Λοιπόν, πάμε στου χορηγού, στο hardball. Εκεί έμαθα σε έχουν του πεταματού, γιατί σε έχουν μόνο για ξερή και για 21-30. Ξερή δεν παίζω εγώ. Ξερή παίζουν οι παππούδε. Ναι. Και αυτοί που έχουν πρόβλημα με το Αλτσχάιμερ. Να παίζετε ξερή όσοι έχετε πρόβλημα με το Αλτσχάιμερ, για να μην μάλλον αποκτήσετε Αλτσχάιμερ. Ναι. Με την ξερή ξέρει. Θυμάσαι ποια φύλλα περάσαν και θα περάσουν για έτσι. Α, κάνει προπόνηση. Δηλαδή οι 65 να παίζουν ξερή. Να παίζουν ξερή, ναι, για να μην έχουν πρόβλημα. Αυτό καλό είναι. Εκεί ναι. Υπάρχει... Είναι ιατρικό αυτό, έτσι. Βεβαίως. Βεβαίως. Ακονίζει τη μνήμη σου, ρε παιδί μου. Ακονίζει το μυαλό. Ακονίζει τη μνήμη σου. Άκου τι λέει. Ναι, ρε παιδί μου, την εκπαιδεύει, πώς το λένε. Ακούω. Την εκπαιδεύει. Ακονίζει, την ακονίζει. Λοιπόν, εκεί έχουμε διαγωνισμό μπιρίμπας. Είμαστε το πρώτο στάδιο. Σε καμιά εβδομάδα τελειώνει. Ναι. Είναι των ομίλων, η φάση των ομίλων. Ναι, ναι. Λοιπόν, 16 ομίλοι των 4 ομάδων. Ναι. Οι δύο πρώτοι θα πάνε Champions League, οι δύο δεύτερες θα πάνε Europa League. Ναι. Τα έπαθλα είναι στην πορεία, θα τα έτσι, πούμε. Έτσι, ναι, ναι. Ποτά καθαρά, παρέες ευχάριστες εκεί. Από τι να πρωί, πούμε. Πρέπει να περάσετε από εκεί, από το πρωί φυσικά, το πρωί. Μέχρι σχεδόν το άλλο πρωί. Και αργά δεν τελειώνει. 3-4 το πρωί. Ναι, 3-4 ανάλογα τις παρέες. Ναι. Λοιπόν. Εσύ πίνεις βότκα εκεί με πορτοκάλι, συνήθως. Τι πίνεις. Τη βότκα δεν πίνεις. Βότκα την πίνεις το καλοκαίρι γιατί σε δροσίζει. Το χειμώνα δεν πίνεις κανένα ουίσκι. Ουίσκι πίνεις. Ναι. Ναι. Μπύρες πίνουν. Ποιος. Ο λαϊκός κόσμος. Αυτός που τα κουκιά είναι μετρημένα και σου λέει τώρα με ένα δεκάρι που δεν πίνεις. Δεν πιστεύω να βάζεις κόλλα στο ουίσκι. Όχι, όχι. Σκέτο. Το ουίσκι έτσι πίνεται, χωρίς σκέτο, κόλλα. Σκέτο, σκέτο. Μόνο πάγο, πάγο. Μόνο πάγο, μόνο πάγο. Σκέτο. Έτσι, λοιπόν, πάγο. Κομμωτήριο που πήγες, πού θα πας, τα αυτιά σου. Κομμωτήριο πηγαίνω ρε παιδιά, θέλω να πάτε να τα δείτε από κοντά. Ό,τι και να πας. Εμένα τι να με κάνει. Άντε και πει εγώ. Εσένα θα σε καθαρίσει βέρκους αυτά, ιστορίες, θα σε ξυρίσει το κεφάλι, θα σε καθαρίσει μέσα τα αυτιά. Φρύδια αυτά, μασάζ. Έχει πολύ πράγμα. Ναι. Έχει γίνει Ολύμπου 23 και Ολύμπου 31. Δύο χώροι πολύ ωραίοι, καταπληκτικοί. Στο 23 είναι το κομμωτήριο, είναι κούρεμα, τάλιρο μόνο. Ένα ταλιράκι μόνο. Ναι. Λοιπόν, έχει χτένισμα, έχει βάψιμο, έχει απ' όλα. Έχει τα κορίτσια εκεί, είναι φανταστικά. Και Ολύμπου 31 είναι ο άλλος ο χώρος. Εκεί μας ενδιαφέρει. Εκεί είναι μανικιούρ, πεντικιούρ. Εκεί μόνο για μασάζ είμαστε. Εμείς τα άλλα είναι γυναικεία. Τι θα κάνεις με αυτό το. Μανικιούρ, πεντικιούρ, βέβαια. Δύσκολο σε κόμμα. Μανικιούρ, γιατί έχει κάτι άλλα καινούργια κόλπα, πώς τα λένε αυτά. Δεν ξέρω, βάζει τα πόδια σου εκεί, τα κάνουν. Αυτά είναι γυναικεία φυσικά. Εμείς δεν έχουμε χρόνο. Τι κάνει για μένα. Στο κάνει μα, εσά το κάνει αυτά, δεν ξέρω τώρα. Το πόδι. Το πόδι, φυσικά. Έχω δει δηλαδή τα κορίτσια όταν δουλεύουν εκεί. Α, έχει πάρει βλέφαρο, βλέπω. Ναι, τι, δεν είναι κρυφό. Είναι άρα είναι δύο μαγαζιά. Δύο μαγαζιά είναι πολύ ωραία, κυρία Έφη. Φανταστικά, πρέπει να πάτε, παιδιά. Λοιπόν. Και στο Ρεμπέντα Σχέρ μπορείτε να πάτε, στο φίλο μας. Ναι. Έλεγε να δει άμα κάνω σωστά τη δουλειά. Στην Ιταλία, όσοι είστε φοιτηταριά και με 10 ευρώ, πίνεις τρως ό,τι θέλεις, έτσι.
Μπορεί να φας τον Αγλέωρα. Δηλαδή τραβάς τον κόκκινο εκεί. Τραβάς εκεί τον Τζόρνταν και όλα τα γερά ποτήρια και με 10 ευρώ θα σε πάω εγώ. Έτσι φαίνεται θα γίνει δουλειά, θα σε πάω εγώ εκεί πέρα. Να σε ταΐσω, να σε ποτίσω, να σε χορέψω, να σε πετάξω λουλούδια. Στου πεθαμένου βέβαια πετάνε λουλούδια, στου πεθαμένου όλα. Πεθαμένου και ζωντανού, πολύ ζωντανού. Ναι, εσύ είσαι πολύ ζωντανό. Ναι, είσαι όταν χορεύει τη ζεμπεκιά ή την παραγγελία, τι λένε. Χορεύει ζεμπέκι, χορεύει μάγκα. Πώς χορεύει. Ρε μπέτα, σε πάω. Βεβαίως. Δηλαδή, ποιο τραγούδι είναι το αγαπημένο. Ανάλογα τα κέφια. Πες ένα... Ανάλογα τα κέφια. Αν έχει δαλκάδε εκείνη την ημέρα. Ναι, τι ακού. Και σε πρόδωσε κανένα φίλο και σε έκανε καμιά μαγιά. Έψαξα, άδικα να βρω του Καζατζίδη. Ανθρώπου να με νιώσουν. Δυσάρεστο τραγούδι. Όχι, ευχάριστο είναι. Πώς είναι, αφού. Μα είναι βγαλμένα από τη ζωή, ρε. Τι ευχάριστο, αφού σε εγκαταλείπει ο φίλος, σε ξεγελάει. Όχι, σε ξεγελάει ο φίλος. Γλιτώνεις από το φίλο, αφού δεν ήταν φίλος αυτός, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν φίλος. Τότε γιατί να μην πας να χορέψεις καρσιλαμά. Λες τι δίνει, ρε, παιδί. Δεν πίστεψες αυτόν και αυτός με τι. Αν είσαι χαρούμενος, τι σε παίρνει. Αν είσαι χαρούμενος, μπορεί να χορέψεις, ξέρω εγώ, τη Δούκη σα παράδειγμα τραγούδια να πούμε. Παράδειγμα. Ή ξέρω εγώ τι. Πολλά ανάλογα, ρε, παιδί μου, έχει πολλά ευχάριστα τραγούδια. Μαστρουλούμ, όμορφη, μ' αρέσει το γαρέμ. Και αυτό. Χασικλίδι μου. Ή του Μητροπάνου, ξέρω εγώ. Ναι, μ' αρέσει. Έχει πολύ, έχει πολύ ρεπερτόριο. Ναι, δεν σου καρά. Ναι. Μετά από βουβού κινηματογράφου. Λοιπόν, θα πάτε στον κλειδαρά του Μπετκανίτσα στην οδό Δελφών 101, κατεβαίνοντα την Πότσαρη, στη γωνία, το δεύτερο μαγαζί. Κάνει τα πάντα. Κλειδαριές, immobilizer, ανοίγει ασανσέρ, ανεβάζει, κατεβάζει. Όλο το είδος τα κλειδιά, έτσι. Εγώ πιθανόν να πάω αύριο εκεί. Να πας, να πας. Όχι, θα πάω, αλλά πιθανόν είναι αύριο. Να πας μετά από νίκη του Πάου, θα είναι και χαρούμενος. Μπορεί να σκάνει και καλύτερη τιμή. Είναι καλά, μέχρι να πάρει μπροστά η ομάδα. Έτσι. Ο γιατρός ο Πανιώτης με το βελονισμό δημιουργεί ό,τι καλύτερο μπορεί να θεωρήσει ένας καπνιστής όταν θέλει να κόψει το κάπνισμα. Κάποιος που θέλει να δυνατήσει ή κάποια που θέλει να δυνατήσει επίσης. Να πω ότι σε οποιοδήποτε πόνο ο βελονισμός σου δημιουργεί μια έτσι κατάσταση και στον παίρνει τον πόνο, είναι στην Εγνατία. Θα πάτε να τον βρείτε, θα πείτε είμαστε από την εκπομπή του Κωστή του Ραπτόπουλου και του Τζόρνταν και του Ασλαμά και του ΑΕΞΗ του Δήμου και όλων των παιδιών, γιατί κάνουμε κύκλο εμείς εδώ, και θα του πείτε να σας κάνει την καλύτερη τιμή. Καλύτερη τιμή, εγώ θα συνονοηθώ μαζί του από αύριο, του πω γιατρέ, όποιος σε πάρει τηλέφωνο και πεις από Ραπτόπουλο έρχομαι, θα έχεις ψαλίδι. Θα έχεις ψαλίδι 20%. Ή από τον Τζόρνταν, φίλε. Ή από τον Τζόρνταν. Ή από τον Τζόρνταν. Ποιος πουλούσε το ισχύο του, τον πάτσε με τις βελόνες. Σε ίσιος έτσι, σε έφτιαξε μια χαρά. Επίσης, θα πάμε στην κυρία Μέρη. Εγώ πήγα τις προάλλες με τον Κόκκινο και τους γιατρούς μας, τον Πανιώτη και τον πνευμονολόγο, τον φίλο του, τον κολλητό, τον Πορπόδη, τον Κώστα. Φάγαμε πολύ ωραίο μιλοκόπι και το άλλο το ψάρι το μεγάλο, πώς λέει, σαν Volkswagen που είναι τσιπούρα, έτσι, τσιπούρα και μιλοκόπι. Είναι, έτσι, τσιπούρα δεν είναι σαν Volkswagen. Σαν Volkswagen είναι τσιπούρα, αφού κάνει καμπούρα. Έτσι. Εντάξει. Ναι. Το μιλοκόπι θα φας και καραβίσιο θα φας. Και τα τολμαδάκια της κυρίας Μέρης. Το μιλοκόπι τι, ποιο είναι, τι είναι. Και το μαύρο το μεγάλο το ψάρι. Πολύ, πάρα πολύ νόστιμο. Να πω στους γιατρούς ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου έκαναν. Ναι, απλά δεν μπορούσαμε τίποτα να έρθει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και θα τους γνωρίσω κάποια στιγμή. Ήταν στο τέλος της εκπομπής ο Κώστας, ο οποίος μας ακούει και εσένα και εμένα και τον Τρέλια. Γιατί είναι και παοξίδες αυτοί. Ναι. Λοιπόν, ο Πορπόδης, ο άλλος δεν ασχολείται. Καλά, να ακούει και εμένα και τον Τρέλια και τα λοιπά. Λίγο ανησυχώ. Ακούει πολλούς ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Δεν με θυμάει και μου λέει, ποιοι έχουν πρόβλημα με το πνευμόνι. Μου λέει, φέρε το κόκκινο, λέει το πνευμόνι, δεν μ' αρέσει. Ακούγεται σαν καρμπιρατέρα από όλα τα σκόνα. Χουρ και τα λοιπά. Του λέει, λάδο και τα λοιπά. Εντάξει, λέει, φέρ τους, λέει, στο νοσοκομείο, απάνω τους δω όλους. Κάνει κάτι φυσόμετρα, πώς τα λένε αυτά. Και είναι ποιο νοσοκομείο? Πάνω στο Χορτιάτι, πώς λέγεται εκεί. Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου, ναι, φοβερό. Όπως και αυτού τα σάλια ακούγονται τώρα. Καλά σου είπε προχθές ένα παιδί. Παπα-Νικολάου στην εξοχή, δεν είναι στο Χορτιάτι. Εξοχή, ναι, εξοχή. Λοιπόν, για τους εξτρεμιστές, ναι, τα είπαμε αυτά. Και φυσικά η κυρία Μέρη, η οποία μπορείτε να πάτε σε κάθε. Έχει κάνει ανακαίνιση στο μαγαζί. Τώρα θα πάμε να κάνουμε και ένα καινούριο γύρισμα εκεί με τον Γρηγόρη, τον Ερσίδη, το φίλο μας, το χαιρετάμε. Για πολύ ωραίο χώρο μιλάμε. Φανταστικό χώρο, δίπατο επάνω και μπορεί να κάνετε πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Δηλαδή, ψοφάει ο άντρας σου, τον στέλνει στον αγύριστο. Τι να κάνεις, δεν θα βγάλεις το κολόσο εγώ. Θα το βγάλεις. Αν βγάλεις, ξέρω εγώ, συγγενείς και τα λοιπά. Πάρα πολύ καλά και φθηνά και πολύ νόστιμα και παραδοσιακά. 10 ευρώ το κομμάτι.
Και ο καφές, καφές. Όχι σαν και αυτούς που πίνετε να πούμε. Πώς το λένε, τα νερό, βέβαια. Τα νεροζούμια. Τα οποία εκεί δεν είναι καφές. Εκείνο είναι να πούμε. Κάνει ένα τέτζερε καφέ, 30 καφέδες μαζί και μετά τα συμπληρώνει. Μπράβο, ρε. Ούτε φουσκάλα ούτε τίποτα. Ένα ευρώ καφές και 10. Και έχει κάνει και καφέ. Έχει κάνει το μνημόσυνο κανονικά, τον έχει φυτέψει τον άλλο κανονικά στη θέρμη. Εύωσμο που θα τον πα. Αναζωογονείσαι και ζήσει άλλο 12-13 χρόνια. Τόσο σου είναι η γυναίκα. Πάει όμως τελικό Champions League, φίλε Τσέλσι. Ναι. Λοιπόν, πάμε να τους δούμε, να τους ευχαριστήσουμε γιατί σε μια πολύ δύσκολη περίοδο κρατάνε εδώ πέρα το μαγαζί με τη συνδρομή τους όποτε μπορούν. Οι άνθρωποι, πάμε να τους ακούσουμε και πάμε γρήγορα για αγωνιστική, για Αγγλία που να μας. Δεν είχε πολύ πράγμα. Εντάξει, δεν είχε, ναι. Ενημερώστε, παιδιά, αν συνεχίζεται η πορεία της Τσέλσι για τον τίτλο. Καταρχήν, να συγχαρώ τον Τζόρνταν που αφήνουμε το Πανιόνιο μέσα προσωπικά 4 βαθμούς κάτω. Ναι, κοροϊδεύει. Έδωσε μεγάλη όθηση. Κοροϊδεύει. Όχι. Εσύ πήρε την Καλονή χωρίς τον Ελλάδα αυτό... στα center back. Αυτά θα τα πούμε φυσικά τα σε λίγο. Πάμε να τους δούμε. Πάμε να τους δούμε. Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sport Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με bonus. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε δυνάμεις σας. Στο Hardball Sport Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Μέσα στην πόλη η ζωή κυλά έντονα. Ο χρόνος είναι λίγος, οι υποχρεώσεις σου πολλές. Η ώρα η δική σου όμως, ο εαυτός σου, η ομορφιά σου περνάει από τα χέρια μας. Άφησε το στρες της ημέρας, τις δουλειές, τα μαθήματα, τους άντρες, τα παιδιά, την πεθερά, ειδικά αυτήν. Αυτά δεν τελειώνουν. Αξίζει να δώσεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Κομμωτήριο Εφη. Κούρεμα αντρικό, γυναικείο, παιδικό 5 ευρώ. Αντάβιες από 10 ευρώ. Βαφή ρίζας και κοντά μαλλιά 10 ευρώ. Ίσιωμα από 6 ευρώ. Κομμωτήριο Εφη. Ολύμπου 23 231 0515 017. Και τώρα είμαστε κοντά σας με ένα νέο κατάστημα στην Ολύμπου 31. Κέντρο αισθητικής Εφη. Μανικιούρ και πεντικιούρ μαζί 15 ευρώ. Τζέλ 20 ευρώ. Συντήρηση τζέλ 15 ευρώ. Αποτρίχωση στα χέρια 5 ευρώ. Αποτρίχωση στα πόδια 10 ευρώ. Μπικίνι 5 ευρώ. Καθαρισμός προσώπου 25 ευρώ. Μασάζ 30 λεπτά μόνο 10 ευρώ. Και πολλές άλλες παροχές σε τρελές τιμές. Κέντρο αισθητικής Εφη. Ολύμπου 31. 231-0-555-703. Παρακαλώ. Κλειδαράζει εκεί. Είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέριος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού του Ιατρού Μπανιώτη Ιωάννη λειτουργεί από το 2009 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους όσους ενδιαφέρονται να επωφεληθούν από τη σύμπραξη της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής με τη σύγχρονη δυτική ιατρική. Ο βελονισμός αποτελεί την πιο αξιόπιστη ιατρική θεραπεία σε παθήσεις του μυοσκελετικού όπως οσφυαλγία, αυχεναλγία, αρθρίτιδες, ρευματοπάθειες, σε παθήσεις του νευρικού συστήματος, ημικρανίες, αϊπνίες, στρες, άγχος και κατάθλιψη. Ο βελονισμός είναι η ιδανική θεραπεία για άτομα τα οποία θέλουν να χάσουν βάρος, καθώς μειώνει την όρεξη και τη βουλιμία.
Ενεργοποιεί το μεταβολισμό, οδηγεί την ψυχική ηρεμία και προκαλεί τοπική λιπόλυση και σύσφυξη. Με το συνδυασμό βελονισμού, ισορροπημένης διατροφής και σωματικής άσκησης, τα αποτελέσματα είναι άμεσα και ορατά. Ο βελονισμός αποτελεί ιδανικό σύμμαχο σε όποιον θελήσει να διακόψει το κάπνισμα γρήγορα, χωρίς πόνο και παρενέργειες. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην Εγνατία 63, στον έκτο όροφο. Τηλέφωνο 2310-282-400. Θέλεις να πετάξεις κάτι που δεν το χρειάζεσαι και να κερδίσεις από 100 έως 1000 ευρώ? Βεβαίως! Την πεθερά μου! Αδελφοί Τσιλιμπόνι, εμείς δεν σας πληρώνουμε για να πετάξετε την πεθερά σας. Ερχόμαστε άμεσα. Εκτιμούμε δωρεάν το παλιό ή τρακαρισμένο αυτοκίνητο, ακόμη και το φορτηγό σας, και σας πληρώνουμε άμεσα από 100 έως 1000 ευρώ ανάλογα με την αξία του. Αναλαμβάνουμε δωρεάν όλη την νόμιμη διαδικασία από την ΕΔΟΕ. Αδελφοί Τσιλιμπόνι, πληρώνουμε από 100 έως 1000 ευρώ για κάτι που δεν χρειάζεστε. Διασταύρωση Νεοχορούδας, στον παλιό δρόμο Κυλκής. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γαριδό, μακαρονάδες, μύδια αχνιστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακή, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα, στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιά και συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ. Φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 2310-922-710. Ανοίγεις ραδιόφωνο, μαύρες ειδήσεις. Πας στην τηλεόραση, σου τοποκρατούμε την κρίση. Μπαίνεις στο ίντερνετ, θα πληρώσουμε δις. Φάτσα κάρτα η Μέρκελ. Και δεν πάω στο Ρεμπέτα Σκέρ να ξεδώσω, να φάω με την ψυχή μου, να πιω, για να ξεχάσω και να διασκεδάσω. Ρεμπέτα Σκέρ, άφθονο ποτό, καλό φαγητό, ζωντανή μουσική. Με ορχήστρα που ξυπνάει το παλιό καλό γλετζέ που ξέχασε τα τελευταία χρόνια. Μόνο με 10 ευρώ το άτομο. Τρώτε και πίνετε χωρίς περιορισμό. Ρεμπέτα Σκέρ, το μπάζι 4 γωνία με Δελφόν, περιοχή Μπότσαρη. Για κρατήσεις 2310-865-001. Λοιπόν, πάμε να την κάνουμε γλίγορη την εκπομπή. Δεν μ' αρέσει η αυτή η δέντρα πραγματικά. Το αργό. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ 2-1. Ο κόσμος δεν υπήρχε πολύ. Ένα γκολ στο τελευταίο 6-7 λεπτό. Το σύνδρομο του τερματοφύλακα του Άρη και του Χατζησάγια. Στο 79 δεν πήγε το γκολ. Στο 82, στο 79 δεν θυμάμαι. Yeah. Τέλος πάντων, προς το τέλος πήγε το γκολ. Ένα 3-5-2 με Τσαβέλα Μαλεζά Βίτορα. Το Ροντρίγκης δεξιά, το λέω αριστερά, ο οποίος δεν τράβηξε. Τον Τζιόλι με τον Κολάσα στα χαφ, τον Μπέλκα δεκάρι και τον Μάκ με τον Κλάους επιθετικό δίδυμο. Φιλαράκι τον Τζόρνταν καθάρισε πάντως. Φιλαράκι καθάρισε. Φοβερός ρυθμός παιχνιδιού. Να είναι καλά, φοβερός ρυθμός παιχνιδιού για Super League. Βοήθησε και ο Πανιώνης που δεν κλείστηκε να παίξει εδώ το κομπλεξικό, το υπαρχιώτικο ποδόσφαιρο. Έκανε του box to box, δεν ξέρω αν το είδε στο μάτς. Ανέβηκε και κατέβηκε η μπάλα. Φέτος είναι καλός ο Πανιώνης. Για ποδόσφαιρο Super League. Ήταν ο ρυθμός αθλητική πάρα, ομάδα, πάρα πολύ δυνατός ρυθμός. Σε σήκωνε από το κρεβάτι, από το καναπέ. Δηλαδή, συνάμα έβλεπα δίπλα και την Newcastle με τη Liverpool. Την ξαφιά, την ξαφιά. Πολύ άργο παιχνίδι. Σαν Βραχάλη. Βραχάλη. Που μιλάει και λίγο τσιφτά. Η Χριστίνα Βραχάλη είναι από το Sky, ρε, την εκπομπή με τον Πανούτσο. Ήταν Ντάνε εκείνη. Η Χριστίνα Βραχάλη. Κορμί του βόλεϊ. Ναι, ναι, χοκτήνε. Μάλιστα. Λοιπόν. Σωματώδη. Ναι, ναι. Είναι, εντάξει, Χριστίνα Βραχάλη. Ποια λέει αυτή τη τσιβδί που κάνει και. Αλλά αυτή που τσιβδίζει, ξαναφιάστε στην Αφρική Κυριακή είναι εντάξει, θεά. Και είναι. Στην Αφρική Κυριακή είναι, δεν βλέπει. Ξανθιά μου. Στην Αφρική Κυριακή. Πολλέ γυναίκε έχει και μία. Δεν βλέπω αυτή. Η οποία κάνει και θεϊκέ ερωτήσει. Δηλαδή όλο το. Είναι το απάβγασμα ποδοσφαιρική σοφία. Η ξανθιά. Στην Αλατζάρη κάνει το εσύ μας. Η οποία είναι νομίζω αγρινιώτησα. Έκανε τον Αναστόπουλο ερώτηση. Κύριε Αναστόπουλε, για ποιο λόγο δεν βγαίνετε στη συνέντευξη τύπου. Την πιστολή του Αναστόπουλου στην Ιντζηλή. Να σου κάνω εγώ μια ερώτηση και θα σου πω το εξής. Δηλαδή αυτή την ερώτηση γιατί δεν την έκανες πέρσι στον προηγούμενο προπονητή της ομάδας. Διότι και αυτός πέρσι δεν πήγαινε.
Έτσι το κάνει τελικά ο Μπάμπης. Ναι, φοβερό. Ο Μπάμπης το κάνει φοβερά. Φιλαράκι. Τον Μπάμπη είναι ένα φίλο μα, ο Μπάμπη. Πρέπει να το φέρουμε εδώ να εκπροσωπεί τον Άρη. Δηλαδή, αν σου κάνει αυτό τον Αναστόπουλο, αν σου βάλανε παιδί μου ένα χώρισμα. Δεν βλέπει. Ναι. Και μιλάω εγώ με αυτόν. Τραβιούνται πάνω. Θα πει είναι ο Αναστόπουλο είναι από πίσω. Έτσι. Εντάξει. Και οι εξτρεμιστές του Ανιμπάου. Αυτή την ερώτηση θα έπρεπε να την κάνει. Θα έπρεπε να την κάνει στον προπονητή. Καταλαβαίνει τώρα το επίπεδο του αυθονού τώρα. Το καταλαβαίνει. Τι λέει. Έλα το επίπεδο τώρα και σπάω ξύ και δεν ξέρω. Όχι το επίπεδο αυθονού τώρα. Τι κάτε μωρέ τώρα, αμάγκεση. Δεν είναι και η εκπομπή του. Πα δεν είναι. Του αρέσει να την αγαπά. Δεν είναι και φλέσσα. Πάμε καλησπέρα τον Παπινιό. Δεν μιλάω από απόκριψη, δεν είναι. Λοιπόν, χωρίς άρισμα και τέτοια. Έκανε λέει κάτι δηλώσεις ο Σαββίδης ότι τα ρίξα χοντρά έχω τα λεφτά. Δεν ακούσε, δεν ακούσε. Άρχισε τα κλάματα να πω. Έχει την πρόσεχε και ο Σαββίδης. Κάτι για θεμέλια. Έτσι το εισέπραξες εσύ. Και εσύ λέει πώς το εισέπραξες. Έκλαψε δηλαδή, άμα ήταν να κλάψει δεν τα ρίχνε. Έκλαψε γιατί τα ρίξε και είναι πέμπτο. Αυτό λέει. Ναι. Τι, πέμπτο ή δεν είναι πέμπτο τώρα, προσωρινά είναι εκεί. Προχθέ ήταν έβδομο. Τι κατάλαβε εσύ, ρε Τζόρταν, από τι δηλώσει. Γιατί, τι, γιατί τι άκουσε. Θέλω να πει ότι δεν τσιγκουνεύτηκα, ρε φίλε, στο αγωνιστικό κομμάτι. Βάλαμε τα λεφτά. Το αγώνα και μετά θα λέγω, τι να το δικαιολογήσω. Όχι, δικαιολογεί το άνθρωπο. Σου λέω, λεφτά έβαλα. Δεν έβαλε λεφτά ο άνθρωπο. Βρέθηκε ο κόντη τη Ολλανδία και που τα έφαγε σουβλάκια. Πρέσε τσουκάκια να πούμε. Λοιπόν, γκολάσα στη θέση του Κάτσα. Σχολιασμό θέλω. Όχι σπουδαίες διαφορές. Ναι. Όχι σπουδαίες διαφορές. Επιθετικά καλύτερος, αμυντικά λίγο πιο αργός. Τακτικά ο Κολάσα πιο πειθαρχημένος. Ντουμπραρίσματα πάνω στο θεωρώ ότι ο Κάτσα έχει βοήθησε. Ξέρει και μπάλα ο Κολάσα. Εντάξει. Το ξεθάψατε τον Κολάσα. Ξέρει μπάλα. Έρχεται ο Κολάσα λοιπόν. Έρχεται ο Κολάσα λοιπόν για να αναδείξει την ανυπαρξία του Άντωνη και του Τσίμιρο. Αν θες εκπομπή, ναι, το πράγμα πάει αλλού. Καλά, ο Άντωνη τι είναι. Τζόλι out, Τέρι in. Τέρι Αντώνη εννοώ. Ναι. Αυτό. Όχι Τέρι Φράνση. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν. Δηλαδή τον Άντων είχε ενδεκαδάτο ας πούμε και τον έβγαλε έξω και είναι ανύπαρκτος. Άλλο λέω. Δεν μπορείς να το πεις αυτό. Το στο 6-2 που είδαμε προχθές, ναι, λέω, έπαιζε ο Άντων. Μισή ώρα τον είχε τον Άντων. Ώρα. Ναι. Έπαιζε και ο Λέω, πώς ήταν τον Άντων. Κάτσε ρε φίλε. Ο Λέω λεπτό, ρε φίλε. Δεν μπορεί τώρα να του βάλει 90 λεπτά. Ο Τσίμιρο. Σιγά σιγά του βάλει. Άλλο λέω ρε, ναι, αυτό που είδες. Ο Κολάσα είναι μια κλάση καλύτερο, το κατάλαβε. Δεν ξέρω, μέχρι τώρα. Δηλαδή, πού το έβγαλε εσύ, πού το έβγαλε, το είδα. Πού το είδε, ρε φίλε, μισή ώρα παιχνίδι το είδε. Όπω είδα τον Όλσεν, όπω είδα τον Περμάντο, όπω είδα τον Κλάους, όπω είδα τον Βέλιο και τώρα τον βλέπω αλλιώ. Όπω έλεγε ο Άντωνη δεν θα παίξει ποτέ, εγώ θα βγάλω μαλλιά, αλλά δεν θα παίξει. Έπαιξε. Προχθέ τον έβαλε. Πότε, με ποιον, προχθέ. Με τακτικό. Καλά, δεν πρέπει να τον βάλει σιγά σιγά. Δηλαδή σήμερα δεν τον έβαλε. Θα τον βάλει. Θα τον βάλει πότε. Πότε ρε, είναι 20 παίκτες εκεί. Ποιο παίκτες. Ποιο Άντωνη. Ροτέισον έκανε προχώρα. Πάντω τώρα να οφείλει να παραδεχθεί ότι αυτό που σου έλεγε ο Ραπ χωρίς τον Μπερμπάτοφ καλύτερα τσουλάει μπροστά. Καλύτερα πάει μπροστά. Θα δούμε. Ναι. Τι έχουμε, δείγματα, τρία παιχνίδια. Τι τρίγανε αυτοί στο μασά. Ό,τι σου πήραν από το κεφάλι στο βάλαν στην πλάτη, λέει ρε Τζόρνταν. Τι γράφεις ρε, πώς δεν τρέπεσαι. Ο άντρας όσο γερνάει, κύριε μου, θα πρέπει να το ξέρεις, εκτός αν είσαι πολύ νεαρός. Φεύγουν τα μαλλιά από πάνω και πηγαίνουν προς τα κάτω, στη μύτη, στα φρύδια, στα αυτιά, στην πλάτη, στις μασκάλες. Σερπατάνε δηλαδή, φεύγουνε. Εσύ τι κάνει, δηλαδή. Εσύ τα δικά στα μαλλιά δεν φύγαν προς τα κάτω. Δεν φύγανε. Πού ήταν, εγώ δεν βλέπω και κάτω δεν έχεις. Στάσου ρε, μύτες βγάζεις. Αυτιά βγάζεις. Αντιαισθητικά πίσω. Οι τρίχες φεύγουνε. Μασκάλες σηκώνουνε. Πώς κάνει από τρίγο στη μέρη. Αυτά τα κάνεις ρε παιδί μου, τα φτιάχνεις κάθε μία. Αυτά είναι οργανικά ρε παιδί μου. Αν ο οργανισμός έχει τετοστερώνει πολύ. Τετοστερώνει πολύ. Τετοστερώνει. Τι τετοστερώνει. Τεστοντερώνει. Τεστοντερώνει. Με μπέρδεψε τώρα. Εντάξει, ναι. Τι θέλει να πει. Είναι μια ουσία, ρε παιδί μου. Ναι. Τι κάνει αυτή η ουσία. Που την έχει ο οργανισμός αυτή την ουσία. Και τι κάνει. Εντάξει, είναι δυνατός οργανισμός, ρε παιδί μου. Σε βγάζει και τις τρίχες, σε βγάζει και τα αυτά. Έχεις αντοχές, έχεις αυτά. Είναι στον οργανισμό αυτό. Δηλαδή, εγώ είχα τεστοστερώνει που φύγανε οι τρίχες. Προφανώς δεν είχες πολύ. Α, εσύ, δεν. Ναι, προφανώς. Έτσι λένε οι κουρείς και οι κομμωτείς. Οι κουρείς και οι κομμωτείς τι λένε. Εγώ πήγαινα παλιά πιο παλιά. Δόκτωρ, μηνυματάρο, ο γιατρός ο Μπανιώτης. Αν ο Μπανιώτης λέει ο γιατρός. Είμαι και δεν έχω λέει. Τι λέει, δεν έχω δει αποτέλεσμα ακόμη τη διαφήμιση. Δεν βάζει την άλλη που χορεύει ο Τζόρνταν και να πούμε ότι έγινε καλά με βελονισμό. Τι μήνυμα έχει στείλει, ρε παιδί, δεν βάζει. Το Μπανιώτη. Μια χαρά είναι ο Μπανιώτης. Μια χαρά είναι και όταν πάτε στον Μπανιώτη να διακόψετε το κάπνισμα. Να χάσετε κιλά. Πολύ πάνε για τον Αθιένα. Εντάξει, κάποιοι έχουν αϊπνίες. Πάρα πολλοί κόσμοι έχουν αϊπνίες. Πολλοί βλέπουν την εκπομπή, όχι δεν μας γουστάρουν, γιατί έχουν αϊπνίες. Πολλοί κόσμοι. Και πολλές γυναίκες. Λοιπόν, βοηθάει. Δύο πράγματα. Βοηθάει. Εγώ με την κορτιζόνη όταν την έκοψα, είχα αϊπνίες ένα μήνα.
Δηλαδή δεν κτλ. Και έγινα ακροατής του ραδιοφόρου μου, άκουγα το Χιλιτίδη, τηλεόραση κτλ. Το ξεπέρασα σε 10-15 μέρες. Λοιπόν, ναι, είναι μεγάλη συντροφιά. Δύο πράγματα να πούμε. Κάτσε να τα πω εγώ, ρε, περίμενε. Θα τα πεις εσύ. Τρομπα Μαρίνα να πούμε. Τουμπλαρίσματα πάνω στο Λέοβατς έκανε. Ο Λέοβατς πίσω ξέρεις δεν κάνει. Να έχεις υπόψη. Φέτος, σήμερα ήταν, δεν ήταν. Σήμερα δεν, γιατί πότε ήταν. Επιθετικό τουμπλαρίσματα, χαμαλίκια σε Ροντρίγκες κτλ. Ήταν καλός ο Γκολάσα. Ατύχησε να πούμε. Ο Τζιόνι σε ένα μάτς γρήγορου ρυθμού έδειξε αδυναμίες. Δεν βολεύουν τον Τζιόνι τέτοιες παιχνίδια. Τροποντινά. Γενικά δεν το βολεύουν οι παιχνίδια ποδοσφαίρου τον Τζιόνι. Ο Πέλκα στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, όταν παίρνει πάνω στην μπάλα από πίσω, ναι, πάει και κολλάει κοντά πολύ στους επιθετικούς. Αυτό δείχνει ότι θέλει να εκτελέσει πιο πολύ. Σε μικρό χώρο δεν θέλει πολλά μέτρα ο Πέλκα. Δεν είναι πολύ εγκεφαλικός παίκτης. Μ' άρεσε στο πρώτο γκολ που κάνει μια ωραία πάσα στο Ροντρίγκες και ακολουθεί τη φάση. Κάνει το 25 το σπριν και λέει κάτι μου να την κάνω. Δεν πρόλαβα να την κάνει, αλλά το ότι πάτησε περιοχή είναι στα καλά του. Αλλά δεν θέλει ο Πέλκας πολύ να είναι πίσω, δηλαδή να τη βλέπει. Πώς έκανε ο Ολυμπιερόπουλος, ρε παιδί μου, στην ΑΕΚ. Στον Παναθηναϊκό καθόταν, ήξερε μπάλα και τα έσπαγε. Είναι πιο πουτανίστικο το παίξιμο. Ο Πέλκας ξέρει μπάλα. Πέλκα, ναι, πιο πουτανίστικο το παίξιμο του. Αυτό θέλω να σου πω. Λοιπόν, πρέπει να του τη φέρουν από τα πίσω στα 65-70 μέτρα. Δηλαδή δεν περνάει μπάλα από τα πόδια του σε παραγωγικό παιχνίδι. Δεν ξέρω αν διαφωνεί. Εντάξει, κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Λοιπόν, από... Ήταν, δεν ξέρω καθαρά. Σταμάτησα ξανά, δεν ξέρω. Ο Λέοβατς, η αμυντική μετριότητά του αναδεικνύει τον Τζαβέλα. Αυτός ο Τζαβέλας είναι να πούμε σαν τις... τι να πω. Να είναι καλά ο Κωνσταντινίδης, τον έβγαλε μια παλιά πολύ ωραία. Ποιος, ο Κωνσταντινίδης, ο μικρός. Κωνσταντινίδης βγάζει τρελή παλιά με το κακό του το πόδι. Ναι. Με το κακό το πόδι. Ναι. Αλλά, ναι, δύο πράγματα για τα δύο γκολ του ΠΑΟΚ. Στο πρώτο, συμφωνώ απόλυτα με Μαρίνο Ζουνίδη. Είναι αδιανόητο να είναι στην καρδιά της άμυνας έξι κόκκινες φανέλες και να βάλει εκεί τον γκολ ο Μακ ανενόχλητος. Κάνει πολύ ωραία κίνηση και του Ροντρίγκες ωραία κίνηση και του Μακ πολύ ωραία. Αλλά είναι έξι κόκκινες φανέλες. Είναι γκολ Μακ πάντως. Και λέει ο Ζουνίδης, ξέρουμε τι θα γίνει. Το ξέρουμε. Πάλι αυτό. Το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ πρέπει να το δείξουν όλες τις δικές εκπομπές, 3-4 φορές, πότε όμως. 1,5 λεπτό πριν. Ο πολύ ωραίο γκολ, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει θηλιά, 1,5 λεπτό με το ρολόι έχει θηλιά. Η μπάλα είναι εκεί. Και πιέζει και φτιάχνει και κάνει. Δεν μπορεί σε ένα σπριντάρισμα του ΠΑΟΚ, ο Χατζησαΐας με τον, πώς το λέει, τον άλλο, τον Ρισβάνη και τον Διούδη, η τετράδα τους να κρατήσουν μια ασφυκτική. Δηλαδή, που μετράει, ρε παιδί μου τώρα. Δηλαδή, παραπέξεις, ας πούμε, μέσα στην Τούμπα. Ή παραπέξεις μέσα στην Ντόρτμουντ. Παραπέξεις. Και γίνεται αυτό που λέμε ότι. Βάλες από παντού. Βάλες από παντού. Εκεί, ρε φίλε, θα μετρήσω το center back τον ένα, το center back τον άλλο, τον κόφτη, τον πλάγιο back, τον τερματοφύλακα κτλ. Εκεί ο Πανιώνιος δείχνει ότι είναι της πλατείας. Έτσι, ναι, είναι τη πλατεία. Είναι έτσι. Ναι. Ναι. Αλλά είναι, αλλά... είναι το γκολ πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο του ΠΑΟΚ γύρω-γύρω. Έχει διαρκεί 1,5 λεπτό. Ναι, το γκολ, ναι, του ΠΑΟΚ, ναι, ναι, διαρκεί, ναι, ναι, για 1,5 με 2 λεπτά. Ναι, ναι, είναι μια πίεση φοβερή. Το δεύτερο. Κοίταξε να δεις. Ναι. Άστο. Εγώ θέλω να πω το. Σάμπο, αλλαγή στον Πέλκα. Μισό λεπτό. Αυτό δεν πιάνει. Δεν γίνεται. Ο Σάμπο θα πρέπει, αν θες να κάνεις επιθετικό το παιχνίδι σου, να κρατήσεις τον Πέλκα και να το βάλεις θέση του Τζιόλι. Και να πεις τον Κάτσε ή τον Κολάσα. Θα κάτσει εσύ λίγο πιο πίσω, θα ανεβαίνει ο Σάμπο, θα έρχεται από πίσω. Γιατί ο Σάμπο από πίσω, πιο ανενόχλητος έρχεται στα 15-20 μέτρα και σούτερ καλός είναι και μπαλίτσα ξέρει και μπορεί να σου κάνει από το rebound και αν θες και μια παλιά κτλ. Όχι όμως για δεκάρι. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου. Όχι για δεκάρι. Διαφωνώ εδώ. Ο Σάμπο, ξέρει, όχι για δεκάρι. Δεν κατάλαβα τι ακριβώς. Δηλαδή, Σάμπο κάτσε, το βάζει παιδί μου δεκάρι στο 3-5-2 στη θέση του Μπέλκα. Αλλαγή. Τρώει τον Μπέλκα. Από εκεί και βάζει το Σάμπο. Λοιπόν, Τζόρνταν λέει, έτσι εξηγείται γιατί χορεύεις, λέει, τόσο ζόρι για τη διαφήμιση του Hardball. Είναι από την πολίτες του Στερόνι, λέει, που έχεις. Ναι. Έχεις. Έχω. Δηλαδή, πώς το καταλαβαίνεις, την έκανες με κουρέας. Ένας παλιός μου κουρέας πριν από 10 χρόνια που κουρευόμουν, ας πούμε, εκεί πέρα, ναι, μου είπε, ναι, λέω, πολλές τρίχες στα αυτιά, στα αυτά, παντού, στα φρύδια. Τετοστερόνι πολύ έχεις, μου λες. Τετοστερόνι. Πολύ. Πρέπει πολλά αμύγδαλα. Είναι οργανικό αυτό. Δηλαδή τρως πολλά αμύγδαλα, τι κάνεις. Εντάξει. Ξέρω, κάρπια, μέλια, τέτοια. Από... Ντούρος. Ανόρθωση. Από ανόρθωση. Ντούρος. Ντούρος. Δηλαδή με ένα άγγιγμα, ας πούμε, μα... Εξαρτάται το άγγιγμα. Στον οφαλό φτάνει. Για χάρη, στον λίγο μισή ώρα, δεν κάνει.
Καμιά εβδομάδα να με χαϊδεύεις δεν υπάρχει περίπτωση. Τότε τι τεστοστερόνι. Εξαρτάται το γάιδεμα λέω. Α, δεν σου κάνω εγώ. Εντάξει, καλά ρε φίλε, συγγνώμη. Εγώ έκανα το τεστοστερόνι του... Εξάλλου για να κάνουμε άνοιγμα στην Αθήνα, να ξέρεις. Ότι πρέπει να χαϊδευόμαστε λίγο μεταξύ μας, διότι δεν βλέπω. Ναι, εκεί ήθεστε λίγο να πει. Λοιπόν, δύο ολοκουβέντες να πω για το παιχνίδι. Κάτσε ολοκουβέντες να πει. Λοιπόν, λέμε για μπάλα τώρα. Το καλύτερο παιχνίδι του Μαλεζά σήμερα, όταν μπήκε και έπαιξε μόνο του στόπερ ουσιαστικά, γιατί ο Τζαβέλας έγινε μπροστά. Ναι. Καλά, ρε, καλά, έφερε ο Τζόρνταν χωρίς κομματήριο. Δεν βλέπουν τα περσινά κουρέματα. Καλύπτω, Αϊστά. Τα περσινά κουρέματά του. Ακάλυπτο Αϊνστάιν. Ότι έχει βελτιωθεί στην κυρία. Πώ τη λένε την κυρία Εφη. Κυρία Εφη, σε κουρεύει η ίδια ή βοηθό. Τα κορίτσια, ρε. Κάτσε, εσένα σε πρέπει να επιδείσει σημαίνω πρόσωπο. Πρέπει η ίδια η Εφη να σε πει. Και τα κορίτσια είναι φάμιλα, α πούμε, πώ το λένε. Φάμιλα. Βλέπει σε χρεώνω, φίλε. Πατάω απόκρυψη, μιλά και σε έχω γράμμενο κανονικά. Τώρα δεν ξέρω εγώ τι λε. Βρίζει, κάνει, ράνει. Βγάλε το λαρίκι σου, δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή. Λοιπόν. Ο καλύτερο παιχνίδι του Μαλεζά για μένα, ειδικά όταν έπαιζε ναι. με Κωνσταντινίδη και ανέβαινε και ο Ζαβέλας και είχε τον Τζιόλι αργό, πέσαν πολλές φάσεις πάνω του. Δεν είδε ο Ζουνίδης κάτι πολύ σημαντικό, δεν ξέρω αν πρέπει να σας ρωτήσω τι δεν είδε ο Ζουνίδης. Έχεις ρε παιδί μου τον Μπουμάλ, έτσι, ο οποίος είναι ταχύς, τριπλέρ, σκόρερ κτλ. Τον πάει από εκεί. Πάτε ρε πίστε απειράνε. Τον πήγε για λίγο. 5 λεπτά. Και τρώει τον γκολ. Τρώει τον γκολ. Ξέρεις πού, στην αλλαγή το έχουμε γραμμένο ρε. Ναι. Εκεί που πήγε ο περίμενε. Ναι. Κάτσε. Αυτά θα δούμε τη Δευτέρα. Στο Μάντου Μάστα στη Μέα, στο άλλο κανάλι. Αυτά θα δείχνουμε. Θα τα δείχνουμε. Θα μοντάρουμε και θα κάνουμε έτσι. Κυριακή εδώ κανονικά. Στην αλλαγή του Καθάριου. Ο Καθάριο. Όταν βγάζει το Μασούρα, πηγαίνει τον Καθάριο. Ήταν αργά το και τον Μπουμάλ αριστερά. Στο 70, όχι στο 75 γίνεται αυτό. Στο 75. Αλλά μετά από 4-4 λεπτά. Ναι. Σωστό. Μ' αρέσει που το βλέπεις. Μ' αρέσει. Αυτά θέλω. Τις λεπτομέρειες αυτές. Λοιπόν, Διούδης, καλός ήταν. Έχει το σύνδρομο του Αριανού τερματοφύλακα. Δηλαδή, οι παοκτζίδες είχαν πάθει ένα κόμπλεξ με τον Χριστίδη 11 χρόνια. Κόμπλεξ μεγάλο. Έμπαινε ο Χριστίδης και έπαιζε μόνος του. Κούντας, Παρίδης, Σαράφης, Τερζανίδης, Λάζος, Σαράφης. Ερώτηση, γιατί να απορρίσω το ραδίγμα είναι χαμός. Μιλάμε για παιχταράδες. Ποιο είναι το γκολ που βάζει ο Λάζος, ο παιχταράς, με σούτ από το διαόλου τη μάνα 1-0, που σηματοδοτεί την λήξη ενός κακού σερί για τον ΠΑΟ. Δεν ήταν του Λάζου, ήταν του Σαράφη. Αυτό είναι του Σαράφη. Υπάρχει γκολ του Λάζου, ο οποίος είναι από την. Από ποια ομάδα είναι, Μέγα Αλέξανδρο Καμινίκια. Φίλε, ο Λάζος δεν τον είδα, αλλά έχω ακούσει. Έχω ακούσει ότι αν έπεσε σε οποιαδήποτε ομάδα, δηλαδή. Άρη, Ηρακλή κτλ., θα έκανε μεγάλη καριέρα. Τώρα αυτό με τις στήλες που έχεις παντού δεν είναι από την τεστοστερόνη, αλλά επειδή είσαι λίγο. Αυτή είναι μια άλλη εκδοχή. Είναι μια άλλη ερμηνεία. Τροποντινά. Μπορεί να είναι. Όλοι είμαστε αδερφέ. Όλοι είμαστε από εκεί. Από αυτόν είμαστε όλοι. Αφού ο Θεός ήταν καθηγόν και καθομοίωση του ανθρώπου. Δηλαδή, γορίλας ήταν και ο Θεός. Γι' αυτό τώρα είναι μια κουβέντα πολύ φιλοσοφιστική. Πολύ βαριά. Δεν είναι για τους τηλεθεατές μας. Είναι πολύ βαριά. Ναι. Γιατί αν έπεσε στον Άρη, στον Ηρακλή ήταν. Έπεσε πάνω στον Κούδα. Όπως και ο Μαζουράκης. Ναι. Εντάξει, γι' αυτό το λόγο. Είχαν το σύνδρομο του Χριστίδη οι παοξίδες. Μετά τον Γκουιντάρ, που κρατούσαν μια. Και τον Κασιόνι που πήγαινε καλά. Μετά. Ιουσία, πώς την είπες, Ζόρδα. Θυμάσαι. Τα αυτιά του Γκουιντάρ τα θυμάσαι καθόλου. Τα αυτιά του Γκουιντάρ, κάτι τέτοια μεγάλα αυτιά έχει ο Γκουιντάρ. Το θυμάσαι. Εγώ ξέρω ότι όταν ήμασταν μικροί και παίζαμε στα τσικό, είχαμε πάει και ο Γκουιντάρ, μας έμαθε μία άσκηση που μεγάλωνε. Γκουιντάρ θυμίσαι από το μικρό, δε. Σαντόρ. Σαντόρ Γκουιντάρ. Μεγάλωνε το μήκος της παλάμης. Παλάμης, δεν ήταν. Δεν θυμάμαι, έκανε μία άσκηση αυτό. Με μπάλα ή χωρίς μπάλα, χωρίς μπάλα. Με ένα μικρό μπαλάκι έκανε μία άσκηση που δυνάμωνε τον καρπό εδώ. Και δημιουργούσε μεγαλύτερη. Πώς το λες, πώς κάνεις βάρκη παίρνεις όγκο, έκανε όγκο στην παλάμη του. Μετά τον Γκουιντάρ, ας λαμβάνεις ο πιο αντιπαθητικός. Μηνυματάρα, είσαι πιο μηνυματάρα, ακούς. Και μετά πέφτουν οι Χαλκιάδες, πέφτουν οι Διούδηδες, που πήγε καλά ο Διούδης. Για τόσο καιρό, τερματοφύλακας άπραγος.
Έτσι. Πήγε καλά μέσα στην Τούμπα. Δεν είχε τι φασάρε ο ΠΑΟΚ. Στα γκολ δεν φταίει. Αυτό που λες ότι ο Πανιώνιος έδειξε ότι είναι ομάδα της πλατείας εκεί στο 20 λεπτό, στο 4ο. Εκεί στον γκολ που τρώει το δεύτερο. Κοίταξε, αυτό είναι λογικό γιατί έπαιζε με μια μεγάλη ομάδα. Το ίδιο μπορεί να πάθει ο ΠΑΟΚ με μια άλλη πιο μεγάλη, ας πούμε με την Ντόρτμουντ τώρα παράδειγμα. Είναι το πρέσιμο του αντιπάλου. Ολυμπιακός όχι, γιατί θεωρώ εγώ τουλάχιστον σαν πρέσιμο. Ναι, πώς θα γίνει, δεν είναι μαζί. Άλλο το αγωνιστικό τώρα, μιλάμε σαν όνομα τώρα. Πάντως, ναι, πάντως για να τελειώσουμε τον ΠΑΟΚ και να σου δώσω το λόγο και να πάμε και στα άλλα θέματα, γιατί να μην το κουράσουμε με μια ομάδα, γιατί είμαστε πολύ πολυτισμική εκπομπή να πούμε κτλ. Στην πρώτη πεντάδα των σκόρερ δεν υπάρχει παίκτη του ΠΑΟΚ. Έχει φορτούνιδες, έχει βέλγιους, έχει ιστορίες, δεν έχει παίκτη του ΠΑΟΚ. Δεν είναι κακό αυτό. Όπως και δικός μας δεν είναι. Αυτό είναι καλό, δεν είναι κακό. Δεν ξέρω, είναι καλό ή κακό. Πάντως σκόρερ δεν είναι. Όλοι, δεν είναι κακό. Ναι, απ' την άλλη δεν έχετε κάποιον να φέρει εκπομπή. Αλλά άμα έχει ένα σκόρερ καλό, μεγάλο και σου τραυματιστεί, τι θα γίνει μετά. Όχι. Θα σου πω που είναι κακό. Κάτι είναι κακό. Πού είναι κακό, ναι. Να ακούσουμε την ερμηνεία. Γιατί ξυλώθηκε φέτος ο Ιβάν και έφερε τον Μπερμπάτοφ, που για μένα τραγικό που τον έφερε τέλος πάντων και εντάξει. Και δεν όταν φέρνει αυτόν τον παίκτη, πρέπει όλος ο σχεδιασμός. Έτσι με αλλάξει. Εσύ αυτή τι. Τετοστερώνει. Ούτε ο κόκκινος δεν τα λέει αυτά. Τι στο περάνει. Πότε φύγε. Φύγε ρε κοπρόσκυλο. Παοξής είσαι. Μην ξαναπιάνεσαι ρε. Εσύ είσαι παοξής παλιάς κοπής. Δεν είσαι σαν τα σύγχρονα τα παιδιά. Ρε όπως και να την πεις. Η ουσία είναι το ίδιο. Ποια. Αυτό εδώ. Πώς λέγεται. Τεστοτερώνει. Τεστοτερώνει. Τελείωσε. Ο Ζαγουράκης λένε, ακούγεται ότι είχε πολύ τεστοτερώνει. Ναι, ρε. Στο φουλ λένε. Στο φουλ, φουλ. Μπορούν να στο διαβεβαιώσουν ούκο λίγες κυρίες. Πολύ καλός και. Ανάμεσά τους και τραγουδίστρια η οποία έχει κάνει τατουάζ. Το όνομά του. Στο κουτεπιέ της, αν δεν κάνω λάθος. Βγάλανε πολλές καφέ. Ναι, βάλει κανένα κουτεπιέ. Σταμάτα γιατί τώρα μπορεί να κουτεπιέ. Και να έχουμε κανένα. Δεν έχει σημασία. Κάτι μυστικό. Δεν λέμε. Εντάξει, ό,τι και να είναι, άνοιγε στο παρελθόν αυτό. Άνοιγε στο παρελθόν. Πολύ λίγο ειδικά. Πάντα στο Old Trafford, φανταστικά παιχνίδια παραδοσιακά και πολύ καλή. Και ξέρει ότι ο Ζαγοράκης η φυσική του κατάσταση ως ένα πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται και σε αυτό. Γιατί ο Ζαγοράκης υγιεινή ζωή ποτέ δεν έκανε. Σάντουιτς θα τρώγε, θα κάπνιζε, θα πίνε τα ουισκάκια του, αλλά και πολύ δυνατό παιδί. Πολύ δυνατό παιδί και πολύ μεγάλες δυνάμεις. Και έπαιξε γιατί ήξερε και να τις κατανείμει στο 90 λεπτό. Και πού θα πέσει αμυντικό χάφο, όταν πέσει αμυντικό χάφο μέχρι τα 35. Γιατί λέγαμε όλοι παλιά που δεν ξέραμε πολλά πράγματα το ποδόσφαιρο. Πανεπιστήμιο ποδοσφαίρου, West Ham. Πανεπιστήμιο ποδοσφαίρου. Έχει βγάλει τα τελευταία 40 χρόνια την. Είναι και το μυαλό, ξέρει. Για να αντέξει 35 χρόνια και 36. Διαχείριση των δυνάμεων. Για διαχείριση των δυνάμεων, είναι και το μυαλό. Γιατί λέγαμε ρε παιδί μου, τι κάνει ο Ζαγοράκης και στέκεται. Έχει κάνει τέτοιε. Στο βόλιο δεν έχασε το βόλιο. Ψηλαία αδυναμία μου. 2-3 νίκησε ο Άρης. Ψηλαία δυναμία. Ασλαμά για το βόλιο Μούγκα έβγαλε. Βγάλε και τον Καράδο. Ο Αντώνης, μεγάλη μορφή. Τι είναι αυτός? Ο Αριανός, το διακορατή μα παλιά. Τι είδε ρε σήμερα, πήγε στην Τούμπα ή δεν πήγε. Δεν πήγε στην Τούμπα. Πρόσεξε να δει. Είσαι του καναπέ, είναι καναπέ. Ποιο καναπέ. Εγώ ήμουν καταρχήν στο χωριό του Ζαγοράκη χθε. Ποιο? Κρινίδε, δοξά του Άγιο Θανάσιο. Με τη δουλειά μου ήμουν εκεί. Κρινίδε, αυτά πήγα καβάλα. Με τη δουλειά μου, με τα παστέλια. Λοιπόν. Πούλησε. Εντάξει, πεσμένη είναι η πιάτσα. Είναι γεγονός αυτό. Ναι. Τέλος συγγνώμη, πάνω. Τζόρταν, εσύ δίνεις βασικά χοντρική, ε. Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα. Και. Χοντρική δίνεις, δεν πάνεις. Και λιανική, ρε παιδί μου. Ναι. Και κάποια στιγμή έφυγα το πρωί από την Καβάλα. Πας περίπτερα και τέτοια που πάνε. Ναι, εντάξει, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, και σε κάποια στιγμή έφυγα το πρωί από εκεί. Δηλαδή αργά, έφυγα 5 ώρα από εκεί πέρα και ήρθα. Γράμματα. Ναι. Δηλαδή κοιμήθηκε στον δρόμο. Όχι, ρε, ήρθα το πρωί εδώ. Άρχισε το πρωί. Ήμασταν ναι. Ξενύχτες. Πώς ήμασταν. Ταξίδι, ναι, κουρασμένοι. Ναι, 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 ναι. Δεν ναι. Μπόρεσα, ας πούμε, να πάω λόγω δουλειάς. Ναι, ναι. Πάση περιπτώσει, από αυτά που είδα, ο ΠΑΟΚ φέτος είναι μια χρονιά δυστυχώς, ευτυχώς, πώς θες πάρτο. Είναι μεταβατική χρονιά. Πολλές μεταγραφές. Ναι. Διαχείριση πρέπει να κάνει. Πρέπει να κάνει ομάδα. Δεν ξέρω. Το καλό, το ευχάριστο είναι που γυρίσανε αρκετοί ποδοσφαιριστές πίσω. Ναι. Επιτέλους γίναν καλά. Πάντως εγώ είδα. Πόσα λεφτά ξοδέψατε φέτος. Ναι. Είδα Γλύκο από πέρσι. Είδα Τζαμπέλα από πέρσι. Ναι, ναι, προσέξτε. Είδα Μαλεζά από πέρσι. Είδα Βιτόρα από πέρσι. Όχι, όχι. Μαλεζά δεν είδες από πέρσι. Μην τρελαίνεσαι τώρα. Μαλεζά είναι από φέτος. Είδα Κάτσε από πέρσι. Είδα Γκολάσα από πέρσι. Είδα Τζιόλε από πέρσι. Και Γκολάσα δεν είδες από πέρσι. Μπορεί να είναι από πέρσι στην ομάδα, αλλά δεν έπαιζε πέρσι. Είδα Κλάος από πέρσι. Είδα Μάκα από πέρσι. Ναι. Ροντρίγκες δεν είδες από πέρσι. Λέω Βασίλη δεν είδες από πέρσι. Όταν φέρνεις Μπερμπάτοφ για τους χώρους που λέγαμε, πρέπει η ομάδα να σχεδιαστεί.
να λειτουργεί επιθετικά πάνω σε αυτόν. Όχι, όχι. Τον Μπερμπάτοφ δηλαδή δεν είναι αυτό. Είναι αναμαλία, να... διαστροφή. Δεν κτίνει ομάδα τώρα πάνω στον Μπερμπάτοφ. Πρώτα απ' όλα για ένα γνωστό συμβόλαιο. Πώς θα τον κάνει να κτίσει την ομάδα πάνω στον Μπερμπάτοφ. Εγώ άλλο λέω. Εγώ λέω άλλο. Ας πούμε, Λέω Βάτσε δεν είχαμε από πέρσι, φέτος τον είχαμε. Μαλεζά δεν είχαμε από πέρσι, φέτος τον είχαμε. Ροντρίγκες δεν είχαμε από πέρσι, φέτος τον είχαμε. Ταυτόχρονα προχθές γυρίσανε και ο Άντωνης, γύρισε και ο Τσίμιροτ. Αντώνης είναι. Ναι, ο Αντώνης. Γύρισε και ο Τσίμιροτ. Λοιπόν, κάποια στιγμή τους βάζει σιγά σιγά. Προφανώς ξέρω εγώ, θέλει να τους βάλει σιγά σιγά. Να μην έχουμε πάλι θλάσεις και τον και άλλο. Λοιπόν. Τώρα τα θέλει ο κόλος. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Άγαλα, λίγο πιο πάνω. Ναι, η αλήθεια λοιπόν, είναι. Εγώ βλέπω... Ο αστράγαλος άμα είναι ωραίος και τώρα ίδια να είναι αστράγαλος. Φίλε, αστράγαλος είναι αρρώστια. Πεθαίνει σε γυναική αστράγαλος. Πατούσα και αστράγαλος. Κουντεπιέ είναι αρρώστια. Δάχτυλα. Για το Μάριο ισχύει. Καταρχήν περιμένω όσοι είστε ποδολάγνοι να εμφανιστείτε. Καλά, ρε, αν μια γυναίκα έχει κάτι δάχτυλα, α πούμε, σαν σου τζουκάκια σμινέικα. Δηλαδή, δεν χαλιέσαι, ρε, πώ δηλαδή. Όχι. Ή όταν βλέπω εγώ πόδι τώρα, πόσα αστράγαλο γόνατο 10 εκατοστά. Δεν μπορώ, ρε, φίλε. Είστε στο πεπερόνι. Δεν συγκινούμε. Αυτή η πόδι αντιδρά. Δεν συγκινούμε, ρε, φίλε, τώρα. Τι να πω. Με αστράγαλο. Όχι. Και κάνα δύο πιθαμί πιο πάνω δεν συγκινούμε. Και ό,τι θες σημεία καλά, δεν συγκινούμε. Εγώ τρελάμε με θώρακα τρέμισε. Με γόνατα δεν πεθαίνεις, με γόνατα. Άρρωστος. Τι του λες τώρα. Με πατούσες δεν τρελαίνεσαι. Τρελό είσαι. Δεν γλύφεις πατούσες. Τρελό είσαι. Εγώ είμαι τρελός. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεν έχεις κάνει σεξ. Ποιος. Δεν έχεις κάνει έρωτα. Μήπως εσύ δεν έχεις κάνει σεξ. Τι λένε πλάκα. Εγώ. Ναι. Όχι, αυτά που λέει είναι πολύ ωραία. Τι να γλύπω τις πατούσες τώρα. Τι να τρελό είσαι. Ρε. Με πατουσολυχία φίλε είμαι άρρωστος. Τι είναι αυτό. Είσαι καλά. Συγγνώμη, έχεις να γυρίσεις πόσο χρονών. Στο λέω, με λύπη μου στο λέω. Με λύπη μου, δεν έχεις κάνει έρωτα στη ζωή σου. Πιθανόν είμαι πιο χορτάτος φαίνεται. Δεν ξέρω. Πατούσα, θα γλύψω. Δεν γίνεται. Τι πιο χορτάτος να είσαι, ρε φίλε. Δηλαδή. Δηλαδή, να χορτάσω, να γλύψω την πατούσα, ρε. Φίλε, το σεξ εσύ που τι το βλέπεις, ότι είναι τα 2-3 τα κλειτά στάνταρ. Κάτσε να ακούσεις. Το σεξ μπορεί να είναι και κεφαλικό, ρε φίλε. Το σεξ μπορεί να επικοινωνήσει και με την γυναίκα. Συμφωνώ μαζί σου. Άλλο, πάμε τώρα στα πράγματα. Τι εννοεί με το κεφαλικό, περίμενε. Το κεφαλικό, ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Προσωπικά, φίλε, προτιμώ. Τώρα μου πεις, έχω φέρει στο μυαλό μου δύο-τρεις γυναίκες που είναι μία από αυτές δύο να προτιμώ να βγω και να μιλήσω στη βροσή παρά να πάω με άλλες και να κάνω σεξ. Κριστή Λαγκάρντ είναι μία. Κριστή Λαγκάρντ, συμφωνώ με δύο που είχε τεράστιο μήνυμα. Ζω για να πάω για ένα δίπλα. Άσε ρε, άμα με έπαιρνε ο Βαρουφάκης σε μένα ο Άσικτον τελείωνε το θέμα. Κριστή Λαγκάρντ είναι να τη μιλάς αλλά μην τη βλέπεις. Διαφωνείτε τώρα η αλήθεια είναι. Τώρα δηλαδή τι να μιλάω και στα χιόνια μας. Της πατούσες της Λαγκάρντ, μπορείς να τις γλύψεις. Λαγκάρντ πατούσε. Ή να την φιλείς στη μύτη ας πούμε. Ατελείωτα πατούσες Λαγκάρντ ή γάμπα Λαγκάρντ. Είναι δυνατό, ρε. Σου μιλώ το παλικαρίσια ντόμπρα. Εδώ θέλει να βγλύψει τη φτέρνη τη τρέμια, ρε. Το φουλάρι τη Κρυστή Λαγκάρντ πρέπει να κάνει κάτι. Αυτό λέω ότι. Αν δηλαδή μέχρι τώρα. Τι φτέρνε τη τρέμια τη γλύψη, τουλάχιστον δεν τη βλέπει. Φίλε, εδώ λέγεται τα πιο όμορφα γόνατα στον κόσμο. Ποια Ελληνίδα, θυμάσαι. Γόνατα Ελληνίδα. Ναι. Τα γόνατα. Έχει κάνει μια φορά. Παλιά, ναι. Νόρα Βαρσάμι. Όχι, πολύ ωραία γόνατα. Η άλλη μελαχρινή. Περίμενε, σωστά, σταμάτα. Ελένη Ερήμου. Στα Καλλιστεία είχε διακριθεί. Κορίνα Τσοπέι. Βεβαίω. Κορίνα Τσοπέι. Τα πιο ωραία γόντα στον κόσμο. Είδε το έργο χθε με τον Αυτόνα, ε. Ποιο. Το είχε. Με τον Τσιβιλίκα που είχε εξαφανιστεί ο Πρέκα. Να πούμε. Κορίνα Τσοπέι, βέβαια. Την ξέρει την Κορίνα Τσοπέι. Όχι. Μπορεί να την ξέρω και να μην ξέρω τι είναι αυτή, ρε παιδιά. Κορνέ, ρε παιδιά. Δηλαδή με το όνομα δεν μου λέει κάτι. Είστε πατουσολάγνοι, δηλαδή. Τουλάχιστον πρέπει να. Πρέπει να με εκτιμήσει που είναι ειλικρινή. Μπράβο, σε παραδέχομαι. Ναι, μα δεν ξέρω. Μπράβο του. Ναι, ναι, ναι. Ο κόκκινος άλλαγε την ξέρω. Μπορεί να τη γνωρίζω, αλλά μην ξέρω για ότι είναι αυτή. Μπράβο, αφήνε τώρα μισό λεπτό. Στην Ευρώπη που αφήνουν και μασχάλε σε κάτι Γερμανίε και σε κάτι τέτοιο. Αυτό είναι ικανό να την κλείψει τη μασχάλη. Το έχει δηλώσει. Καλό. Πάμε διάλειμμα γιατί αυτοί έχουν. Αλλά θεωρώ ότι δεν έχεις κάνει στη ζωή σου σεξ. Πίστεψε με. Ούτε εσένα. Όποιος δεν λατρεύει το να γλύφει πατούσες πόδια στράγαλο. Μασχάλη τρελαίνομαι. Άρρωστος. Πρώτα απ' όλα μυρίζουν αυτά. Καρπούς.
Μασχάλι. Αν δεν πάνε διάλειμμα να κάνουμε κανένα τσιγάρο. Όχι, άνθρωπο. Δεν τα πιάνει. Και όταν για άλλα. Θεωρώ ότι δεν έχει δεν κάνει έρωτα αυτό που δεν τα έχει κάνει αυτά. Δεν κάνει. Δεν πρέπει να το ειλικρινάσουν. Το εννοώ. Αυτά όλα που λε. Αυτά όλα τα σημεία που λε. Μυρίζουν, βγάζουν υδρότα και μυρίζουν. Ναι. Λοιπόν. Πραγματικά πουλόμενο στρατιωτικό. Πάμε διάλειμμα. Συνεχίζουμε σε λίγο. Αυτό. Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sport Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με πόνους. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε δυνάμεις σας. Στο Hardball Sport Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Θέλεις να πετάξεις κάτι που δεν το χρειάζεσαι και να κερδίσεις από 100 έως 1000 ευρώ? Βεβαίως! Την πεθερά μου! Αδελφοί Τσιλιμπόνι, εμείς δεν σας πληρώνουμε για να πετάξετε την πεθερά σας. Ερχόμαστε άμεσα. Εκτιμούμε δωρεάν το παλιό ή τρακαρισμένο αυτοκίνητο, ακόμη και το φορτηγό σας, και σας πληρώνουμε άμεσα από 100 έως 1000 ευρώ ανάλογα με την αξία του. Αναλαμβάνουμε δωρεάν όλη την νόμιμη διαδικασία από την ΕΔΟΕ. Αδελφοί Τσιλιμπόνι, πληρώνουμε από 100 έως 1000 ευρώ για κάτι που δεν χρειάζεστε. Διασταύρωση Νεοχορούδας, στον παλιό δρόμο Κυλκής. Παρακαλώ! Κλειδαράζει εκεί. Είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε! Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access Control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μέσα στην πόλη η ζωή κυλά έντονα. Ο χρόνος είναι λίγος, οι υποχρεώσεις σου πολλές. Η ώρα η δική σου όμως, ο εαυτός σου, η ομορφιά σου περνάει από τα χέρια μας. Άφησε το στρες της ημέρας, τις δουλειές, τα μαθήματα, τους άντρες, τα παιδιά, την πεθερά, ειδικά αυτήν. Αυτά δεν τελειώνουν. Αξίζει να δώσεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Κομμωτήριο Εφη. Κούρεμα αντρικό, γυναικείο, παιδικό 5 ευρώ. Αντάβιες από 10 ευρώ. Βαφή ρίζας και κοντά μαλλιά 10 ευρώ. Ίσιωμα από 6 ευρώ. Κομμωτήριο Εφη. Ολύμπου 23. 231-0515-017. Και τώρα είμαστε κοντά σας με ένα νέο κατάστημα στην Ολύμπου 31. Κέντρο αισθητικής Εφη. Μανικιούρ και πεντικιούρ μαζί 15 ευρώ. Τζέλ 20 ευρώ. Συντήρηση τζέλ 15 ευρώ. Αποτρίχωση στα χέρια 5 ευρώ. Αποτρίχωση στα πόδια 10 ευρώ. Μπικίνι 5 ευρώ. Καθαρισμός προσώπου 25 ευρώ. Μασάζ 30 λεπτά μόνο 10 ευρώ. Και πολλές άλλες παροχές σε τρελές τιμές. Κέντρο αισθητικής Εφη. Ολύμπου 31. 231-0555-703. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού του Ιατρού Μπανιώτη Ιωάννη λειτουργεί από το 2009 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους όσους ενδιαφέρονται να υποφεληθούν από τη σύμπραξη της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής με τη σύγχρονη δυτική ιατρική. Στο Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού, παράλληλα με το βελονισμό σώματος, γίνεται εφαρμογή ηλεκτροβελονισμού, ότοβελονισμού, εφαρμογή λέιζερ και διαθερμιών.
Τα αποτελέσματα του βελονισμού είναι εντυπωσιακά, συμβάλλοντας στην πλήρη υγεία και ευεξία του ατόμου χωρίς λήψη φαρμάκων. Ο βελονισμός αποτελεί το μακροβιότερο ιατρικό σύστημα όλων των εποχών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει καταρτήσει ένα μεγάλο κατάλογο με τις ενδείξεις του βελονισμού. Ο βελονισμός, σε αντίθεση με πολλά φάρμακα, είναι μη τοξικός με μηδέν παρενέργειες. Ο βελονισμός απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και είναι απόλυτα ασφαλής. Οι βελόνες είναι αποστηρωμένες, πάρα πολύ λεπτές και μίας χρήσεως. Ο γιατρός, ειδικός παθολόγος, είναι ειδικευτής στο βελονισμό με μετεκπαίδευση στο νοσοκομείο του Πεκίνου της Κίνας. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην Εγνατία 63, στον έκτο όροφο. Τηλέφωνο 2310-282-400. Ουζερή Ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γάριδο, μακαρονάδες, μύδια αχνιστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακή, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Ουζερή Ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα, στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιά και συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ. Φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 2310-922-710. Ανοίγεις ραδιόφωνο, μαύρες ειδήσεις. Πας στην τηλεόραση, σου τοποκρατούμε την κρίση. Μπαίνεις στο ίντερνετ, θα πληρώσουμε δις. Φάτσα κάρτα η Μέρκελ. Και δεν πάω στο Ρεμπέτα Σκέρ να ξεδώσω, να φάω με την ψυχή μου, να πιω, για να ξεχάσω και να διασκεδάσω. Ρεμπέτα Σκέρ. Άφθονο ποτό, καλό φαγητό, ζωντανή μουσική. Με ορχήστρα που ξυπνάει το παλιό καλό γλεντζέ που ξέχασε στα τελευταία χρόνια. Μόνο με 10 ευρώ το άτομο. Τρώτε και πίνετε χωρίς περιορισμό. Ρεμπέτα Σκέρ. Το μπάζει 4 γωνία με Δελφόν. Περιοχή Μπότσαρη. Για κρατήσεις 2310-865-001. Άνοιξε ρε την πόρτα εκεί πέρα, παίρνουμε. Μισό λεπτό για να το κλείσω εγώ με τον Πάουκ. Είναι με τον Πάουκ, φτάνει. Μισό λεπτό. Βλέπω εγώ την ομάδα, τα παιδιά που τα βλέπω πολύ σφιγμένα. Ναι. Δεν ξέρω, δεν μπορούν να είναι. Σφιγμένα είναι. Ναι, δεν ξέρω, ίσω από. Είναι... Το Τούντορ βλέπω εγώ πολύ σφιγμένο, πολύ αγχωμένο. Και το είπε και εσύ. Είναι όλα τα παιδιά. Πρέπει να απελευθερωθούν. Ούτω ή άλλω στόχοι. Ποιο είναι ο στόχο, το πρωτάθλημα δεν υπάρχει. Στόχο. Καλά, το Τούντορ συνέχεια. Δεν θα πάθει καμιά καρδιά. Αυτό που μου άρεσε σήμερα ήταν η διαιτησία, ήταν πολύ σωστή. Σήμερα μ' άρεσε η διαιτησία. Εγώ με τα είναι παιδιά δεν πήγα ένα καφέ σήμερα το πρωί με τους διαιτητές, τα είπαμε. Αυτούς και... εδώ. Αυτούς εδώ. Ναι. Όλο παρτίδε και πολλά και παιδιά. Μια χαρά διαιτητές. Σήμερα είναι από τις λίγες φορές που μ' άρεσε η διαιτησία. Πολύ ωραία. Είναι πολύ σωστή. Λοιπόν, να πάμε λίγο... Καλά τα άλλα με το Κρανιδιώτη, πριν πάμε λίγο στα ποδοσφαιρικά, τα ακούσατε καθόλου. Τη δηλώση του Κρανιδιώτη με αφορμή το θάνατο του Χατζησάβα. Κοίταξε. Θα έλεγα για τον Κρανιδιώτη ότι πραγματικά πιστεύω ότι είναι σε ένα κόμμα το οποίο είναι όλοι ανθρωπρεπείς. Βγάζει η Νέα Δημοκρατία, εκεί δεν ανοίγει. Εδώ να γελάτε. Ένα μπρουτάλε, παιδί μου, ότι βγάζει η Νέα Δημοκρατία. Και να πω, ρε φίλε, δεν γουστάρετε την ομοφιλοφιλία, δεν γουστάρετε το σεξ μεταξύ αντρών ή ξέρω εγώ, το σεξ μεταξύ γυναικών, το χλεφάζετε κτλ. Έχω την εντύπωση όμως ότι στη Νέα Δημοκρατία έχουν πήξει στην ομοφιλοφιλία. Αυτό δεν είναι κακό. Απλά εγώ το αναφέρω σαν γεγονός, ούτε καλό ούτε κακό. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το παρουσιάσουμε. Δεν είδα όμως τον Κρανιδιώτη να βγαίνει και να βγάζει, ξέρω εγώ, θα μου πεις τώρα είναι στα off the record αυτά. Επίσης να πω ότι είναι τόσο πολύ μπρουτάλοι οι δημοκράτες που οι γυναίκες τους περνούσαν μια χαρά με τους πασοξίδες τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια λοιπόν οι νεοδημοκράτες περνούσαν μια χαρά με τους πασοξίδες. Είτε με τι τα μούστρα. Τι τον στελεχών. Τι παράδειγμα, πες. Όπως. Τι π.χ. Πρώτα τον Λοβέρδο να σε πει, π.χ. Για κάποιες κυρίες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μην το κάνω τώρα Λιάγκας. Μην γίνω Λιάγκας τώρα, γιατί εγώ δεν είμαι και τάκτη δεν έχω. Δεν χρειάζεται να το κάνεις. Αλλά δεν μπορώ, ναι. Πρώτα τον Λοβέρδο να σε πει. Μόνο τον Λοβέρδο ρώτα να σε πει. Λοιπόν, τι θες.
Εντάξει τώρα, τι είπε. Την έπεσε στον Χατζησάφ, ο οποίος Χατζησάφ ήταν ένας άνθρωπος υπείων τόνων. Παιδιά, ένας καλλιτέχνης. Δεν την έπεσε ο Κρανιδιώτης. Τι δεν την έπεσε. Χατζησάφ. Ουσιαστικά, ουσιαστικά. Τόσα χρόνια. Ουσιαστικά τον Χατζησάφ ξέραμε εμείς. Δεν ξέραμε τον κόμενό του. Ναι, είσαι την σχέση του κρυφή. Μπράβο. Και τώρα, ακόμη το πτώμα λέει είναι, δεν έχει κρυώσει. Ναι. Και ναι. Βγαίνει ο σύντροφό του και βάζει ντελάλι και έκρασε αυτό. Το ότι 9 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια Έλληνες ξέραμε τον σύντροφο ή τον Χατζησάφα. Ναι, ρε φίλε. Λοιπόν, τον Χατζησάφα κάνει ρόμπα τώρα. Μασχάλες εννοείται, ρε φίλε. Ναι. Μπράβο. Μασχαλολάγνος είναι ο άλλος. Μπράβο. Τέλος πάντων, δύο κουβέντες θα πω για τον Βέλιο και τον Ηρακλή. Ο Βέλιος χθες, μέχρι χθες μάλλον. Βάλτε λίγο στο δόλυμο. Ο οποίος βάζει σεντερφορίσια γκολ φέτος. Ναι, 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 ναι. Τα σεντερφορίσια γκολ. Δεν ήταν σεντερφορίσιο γκολ αυτό που έβαλε το δεύτερο. Αυτό, ναι, ήταν με κούρσα, ήταν με κλέψιμο, ήταν κτλ. Ήταν κόντρα στην πρώτη. Ο Βέλιος δεν βάζει πια γκολ. Αυτό του φέρτε μου να τη βάλω. Δηλαδή πάει σε άλλα επίπεδα. Και βέβαια ο πατέρας του λέει ότι δεν γυμνάστηκε μόνο τώρα. Δηλαδή γιατί εγώ βγήκα και είπα ότι σε δύο μήνες πήρε τα πάνω του. Είχε από την Everton αυτή την. Γιατί αργομετρικά κτλ. Λοιπόν, εγώ είχα μια κόντρα τότε. Διαφωνούσα. Πεκτούρα. Κάτσε λίγο. Πεκτούρα. 30 Μπερμπάτοφ θέλει. Πεκτούρα. Τεράστια. Δηλαδή, ο Βέλιος αυτή τη στιγμή. Ο Βέλιος αυτή τη στιγμή. Μαζί με τον Μπερόνε δίδυμο. Δείξανε ότι μπορούν να σταθούν και να πάρουν διπλό στην Τρίπολη. Φυσικά και από τον Χουάντερσον. Πολύ καλό κατά την αιστεία. Αλλά αυτό το Klaus Berbatov θα το βάλω, θα τους χωρέσω μαζί, θα το κάνω, θα το ράνω, Klein Main, χώρεσε ο άλλος. Περόνε και Βέλιο μαζί στην Τρίπολη. Τον ηλικιωμένο Εμμάνουελ Περόνε. Ναι, ο οποίος... Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Λάρισσας. Ο οποίος Περόνε, έκανε και χαμαλούκα μεγάλη ο Βέλιος. Διότι παίζανε πάλι με ένα χαβ λιγότερο. Δεν βγήκε το. Βλέπαμε με τον Ασλαμά το μάτς. Δεν έβγαινε. Όλα τα λεφτά είναι το 1-1 του Ηρακλή. Ναι. Τι κάνει εκεί. Συγγνώμη, λάθος εγώ. Το 1-2. Που κλέβει ο ίδιος. Πιέζει και κλέβει στο κέντρο και βγάζει τρελή παλιά στα αριστερά. Στον Περόνε. Έτσι. Και σαν γνήσιο τέκνο της αγγλικής σχολής, στο πρώτο γκολ είναι τρελή όλη η ενέργεια που κάνει. Που πιέζει και κλέβει ο ίδιος τον Γιώργο Ζησόπουλο. Ναι, ναι. Χαμένη. Είναι χαρακτηριστικό της σχολής στην οποία ουσιαστικά γαλουχήθηκε. Ας τα πράγματα στον Ηρακλή. Ναι. Να πω επίσης ότι ο Ηρακλής για μένα η πρώτη αλλαγή είναι άστοχη. Δεν είναι του Σαραμαντά πρόβλημα για να βάλει τον Καρλίτο και να βάλει τον Μπουκουβάλα από εκεί. Το λέγαμε με τον Ασλαμά την ώρα του παιχνιδιού. Ναι, ναι. Ο Ηρακλής έχει πρόβλημα στο μαρκάρισμα του Καρασαλίδη. Επάνω στον, πώς το λέγανε, Φερνάντες. Νίκολα Φερνάντες. Επάνω στον Νίκολα Φερνάντες. Αυτό ήταν το πρόβλημα του Ηρακλή. Ναι. Γιατί ο Περόνε δεν γυρνούσε, αναγκαζόταν να κάνει ο Βέλιος πολύ μεγάλες διαδρομές και με αυτό το κορμί, το πολύ βαρύ, το πάρα πολύ βαρύ και δυνατό, αυτές οι διαδρομές πρέπει να είσαι πολύ γυμνασμένος για να μην πάθεις θλάσεις, τραβήγματα και τέτοια. Συνήθως αυτοί που έχουν τέτοιο κορμί και τους βάζει σε μεγάλες διαδρομές έχουν προβλήματα. Ο Βέλιος δεν είχε. Δεν αυτό είναι πολλά. Ναι. Είχε μία μέρα νωρίτερα αυτό. Λοιπόν. Αλλά εδώ πέρα καλά το στέλνει για να κράξει. Τι λέει, πάλι τζις. Πρέπει να σου έχει πάρει φίλε εσένα που το στέλνει στο μήνυμα ή την θέση ή την κόμενα. Δεν υπάρχει παιδί στο τι, παιδί εδώ πέρα. Τι λέει, τι. Ήθελε να τη στείλει στην καραβίδα την εκπομπή. Όχι, μωρέ. Εντάξει, τώρα τη στέλνει σε εμά για να το. Γιατί βλέπει ο κόσμο. Τι είναι αυτό. Λέει για κάποιο κεντρικό αμυντικό ρε παιδιά στο τοπικό. Και απλά δεν φαίνεται. Παιδιά, να ξέρετε κάτι. Εμεί εδώ δεν βλέπουμε. Τα δύο πρώτα γράμματα το μήνυμά σας. Γιατί αυτοί στην τηλεόραση το βλέπουν. Η πρώτη λέξη. Το βλέπουν αυτοί νομίζω. Τρίχες βλέπουν. Ναι, αυτοί το παίρνουν. Το βλέπουν. Εμείς δεν το βλέπουμε. Για κάποιον να δίνει και τη στέλνει το βίντεο τότε. Είναι χοντρό θάψιμο. Ή τη θέση σου πήρε στην ομάδα ή την κόμενα. Ναι, σωστό. Ένα από τα δύο. Σωστό, σωστό. Έχω πληροφορία για το Βέλιο ότι ο Ολυμπιακός γουστάρει με συνοπτικές διαδικασίες να τον πάρει, να δώσει λεφτά στον Ηρακλή και να δώσει Τσαρδάρη και Γιαννιώτα. Και τον άλλο τον Κολοβό. Πήρα σε ένα πολύ μεγάλο στέλεχος της αυτονομιστήρας 10. Ούτε και αστείο να μην γίνει το ίδιο. Λέει, όχι, λέει, δεν το γουστάρω. Και του στέλνω άλλο μήνυμα. Και το λέω το εξής. Εγώ δεν κρύβομαι. Ξέρετε, τώρα με βλέπουν. Του λέω. Εάν κάνεις κονέ και προσκύνημα στο Μαρινάκι και στον Ολυμπιακό με αντάλλαγμα, όχι να είσαι ένα πέος μικρό φιδάκιο διαμαντής, αλλά να γίνεις η αντιπολίτευση.
στη Θεσσαλονίκη, σοβαρά απέναντι στον Ηρακλή και τον ΠΑΟΚ, ιδιαίτερα τον ΠΑΟΚ. Μου ξαναστέλνει μηνύματα αυτός ο τρελός και μου λέει: όχι, λέει, δεν γουστάρω. Δεν γουστάρω. Δηλαδή θα έχουμε θέμα τώρα αν πουληθεί ο Βέλιος στον Ολυμπιακό. Θα έχει ο Παπαθανασάκης θέματα. Θα δούμε. Θα δούμε. Μέχρι στιγμής πάντως ο Ηρακλής κρατάει αυτό που λέμε ανεξαρτησία. Τώρα ότι ψήφισε για αυτό. Κρατάει μια αξιοπρέπεια. Αν θα την πουλήσει, με τι αντίτιμο θα την πουλήσει. Γιατί, άμα, δηλαδή, εγώ αν ήμουν Παπαθανασάκης και να του άρεσε, όσο κοίταξε να δει, θα έχουμε διαιτησία, θα γίνουμε η Τρίπολη και θα χτυπάμε τον ΠΑΟΚ. Θα βγαίνουμε Ευρώπη, θα πηγαίνουμε έξω κτλ. Γουστάρετε έτσι. Θα κάνουμε το σαβίδι πλάκα με τις πλάτες του χοντρού. Γιατί, βλέπεις γιατί άμα είναι να σωθείς και να γίνεις καλονή, εδώ και πάνω το κομμάτι που λες, ναι, ναι. Να προσθέσουμε ότι η Τρίπολη δεν είναι τυχαίο ότι έχει τρία παιχνίδια που αντίπαλό σας μένει με 10 παίχτες. Και εγώ θεωρώ ότι η Νίκη, χωρίς να θέλω να κάνω δημόσιες σχέσεις με τον Ηρακλή, θα τη χαρακτήριζα, τα είπα και στον δρόμο στον Ασλαμά, επικίνδυνη του Ηρακλή. Ήταν πέρασμα. Σαν ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Από πού ρε φίλε είναι επικίνδυνο, από το Κολοκοτρονίτσι. Εντάξει ρε φίλε, με τις συνθήκες κάτω, με κόντρα διαιτησία, με 10 παίκτες. Δηλαδή κάτσε. Για ανατροπή. Η Τρίπολη φέτος δεν πατάει καλά. Εσείς μου την κάνατε Μπαρτσελόνα. Όχι, εγώ συμφωνώ μαζί. Πρέπει να έρθει 0-3. Συμφωνώ μαζί. Όπως και με μένα δεν έκανε την πλακία ο Βάργκας στο μίχρονο. Ολυμπιακό ήταν. Εγώ μίλησα στο off the record με τον Νίκο τον Αλέφα. Τώρα του πω χρόνια πολλά. Άκουρε, ήταν σπίτι με την Ουρανία. Μιλήσαμε, ξέρω και τα λοιπά. Μου λέει, τώρα δεν ξέρω να τα πει, σου λέω ότι είπε εμένα. Μου λέει, μάγκα, δεν είσαι center back αυτά. Και ρόλι το φοβάμαι, δεν το λέω. Για τον Ολυμπιακό, λέω, πες τα ρε Νίκο. Άσε με λαύριο ένα τέταρτο, γιατί λέω, σε κρατάω. Να πω για τα center back. Λέει, αφού φάγαμε τρία γκολ από τον Παθρακικό, από τον Τεκινή που δεν είναι center for κλασικό. Δεν έδωσε το τέταρτο. Και δεν δίνει πέναλι. Και τον πέναλι στο τέλος να μου το κάνει, λέει 4-4. Το λέει, δεν μάσα, ε. Εντάξει, μην κοιτάς τώρα που. Που στον αέρα δεν το λέει. Στον αέρα το λέει. Ναι, το λέει γιατί είναι Ολυμπιακός. Εκεί είναι που δεν μασάει, να το πει στον αέρα. Εκεί, ναι, εκεί έχω διαφωνία. Αλλά μου λέει ότι έχουμε πρόβλημα εκεί με την Άσελα. Είναι λίγο ψιλοχιασμένη. Ρεάμπαλι λέγεται τεστοστερόνη. Το κατεβαίνει πάντως νομίζω. Ο Μάρκο θα μα το πει αυτό. Νομίζω κατεβαίνει με πολλές απουσίες στο κέντρο. Ποιο. Η Άρσεναλ δεν παίζει καθόρλα. Καθόρλα Σάντζε. Τώρα οι άλλοι του όρθιοι. Αυτοί οι δύο είναι. Λοιπόν, θέλετε να πούμε κάτι άλλο για Παναθηναϊκό. Είδα μέτριο παιχνίδι. Στο Εσχέν Σαγκόφτη σε ρόμβο με Ζέκα Μπράνιτ. Στην αριστερή πλευρά και τα λοιπά, με Πέτρι Σέντερ Φορ, πιο πίσω ουσιαστικά με τον Καρέλη. Μόνο μια καλή πορεία ήταν το μάτς. Που έπρεπε να το πάρει το μάτς, εμένα μου θύμισε καρμπό διπλό όπως αυτό που έκανε στη Ξάνθη με στημένη φάση προς το τέλος, ίδιο χρονικό σημείο. Στοκ ψηλό είδαμε χθες με τον Ασλαμά. Εγώ θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Είδαμε πολλά μάτς. Ναι. Λέγε και πάμε στην γραμμή. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Να κάνεις μια ερώτηση. 2-31-0-5-40-5-40-601. Παίρνετε και βγαίνετε. Ο Ολυμπιακός έκανε ακόμα μία νίκη, όπως και αν την έκανε, έκανε ακόμα μία νίκη. Έκανε επίσης ακόμα μία νίκη, θα κάνει άλλη μία μεθαύριο, θα κάνει ακόμα μία μεθαύριο, όπως τις κάνει ο συνήθως, και θα γράψει πάλι ιστορία, έσπασε το ρεκόρ το προηγούμενο και θα γράψει ιστορία. Μετά από χρόνια ποιος θα ξέρει ότι πήρε δύο πέναλι στον Παθρακικό, δεν έδωσε τον Παθρακικό, πήρε το παιχνίδι στα χαρτιά με τον Παναθηναϊκό, πήρε πέναλι στη Βέρεια. Ποιος θα τα ξέρει αυτά όλα. Όπα τώρα. Θα μείνει ιστορία όμως ότι έκανε ρεκόρ. Όπα τώρα. Ναι. Κάτσε, έτσι αλλοιώθηκε και η προηγούμενη ιστορία του ποδοσφαίρου. Έτσι γράφτηκε μάλλον η ιστορία η οποία ήταν διαφορετική και αλλοιώθηκε. Και έτσι γράφεται και δεν την ξέρουν τα παιδιά οι καινούργοι. Και παλιά, πολύ τον άκουσες τον Κουδαπού, είπε: μας κλέψαν πρωταθλήματα πολλά προχθές. Εχθές το είπε και ο Τερζανίδης. Άκουσες τι είπε. Μόλις κατέβηκα στην Αθήνα, είδα γιατί μας κλέβαν τα πρωταθλήματα. Λοιπόν, κλέψαν από τον πάρα πολλά, πολλούς τίτλους, πολλά πρωταθλήματα. Το είπαν οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου που παίξαν ποδόσφαιρο. Λοιπόν, είναι επειδή είναι εντυπώσεις. Θα τελειώσω λίγο. Είναι σε αντίθεση αυτό που έλεγες λοιπόν: ποιο πρωτάθλημα κλέψαν από τον ΠΑΟΚ. Ποιο, για. Το είπε και ο Κούρας, το είπε και ο Τερζανίδης, το είπαν και πολλοί άλλοι. Χρονιές, μας κλέψανε πάρα πολλά. Πολλούς τίτλους. Το είπε ο Τερζανίδης, ρε φίλε. Α, το είπε ο Τερζανίδης. Βεβαίως. 70 χρόνων είναι ο άνθρωπος. Εσύ δεν ήσουν τότε. Ακόμα δεν είχες γεννηθεί και λέει: όταν κατέβηκα στην Αθήνα, είδα πώς μας παίρναν τους τίτλους στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν. Καλησπερίζω Χρήστο Δεζανίδη, με τον οποίο έχω μιλήσει τουλάχιστον 3-4 φορές. Το έπεσε στον αέρα, ρε, δημόσια ρε. Μέσω φίλου, ναι. Τελείωσε. Για κάτι που μου είπε. Ε, γραμμές, ρε! Δεν λέγεται. Τον καλησπερίζω, τον κύριο Δεζανίδη. Εντάξει, Χρήστο. Μην τον αγκυρώνει, λοιπόν, τον άνθρωπο. Πάει αυτό. Στο 1-1 δεν δίνει πέναλτι καθαρό υπέρ του Ολυμπιακού στο χέρι. Τον αδίκησε. Τον αδίκησε τον Ολυμπιακό. Γιατί έτσι. Να μιλήσω. Τόσο λεπτά να βγούμε. Πεντακάθαρο χέρι πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού δεν το δίνει. Ναι. Προφανώς ανθρώπινο λάθος.
δίνει το άλλο μετά που όντως δεν είναι. Και το άλλο είναι. Εσύ έτσι που τα κάνεις, αν δεν, το, αν δεν έχει κάποιο σημείο. Τι να κάνει, κάθε εβδομάδα τα ίδια βλέπουμε, ρε Μαρία. Κάθε εβδομάδα. Ναι, αλλά... Ο Θεοδωρίδης δεν το είπε αυτό που λες εσύ τώρα. Υπάρχει. Δηλαδή, τι μου λες τώρα. Το έδειξε σήμερα στο Sky ναι. Και συμφώνησε με τον απαγορεύεται η καλύτερη ομάδα να κάνει γκέλα. Εδώ το απαγορεύουν αυτοί. Δεν λέω αυτό, ρε παλικά. Μα αυτό κάνουν αυτοί. Εγώ αυτό λέω. Κάνει γκέλα. Ο Ολυμπιακός δεν κάνει γκέλα. Το 1-1 δεν δίνει πεντακάθαρο πέναλτι πέναλτι Ολυμπιακού. Τρία γκολ έφαγε η Μπάγερ από την Κλάμπαχ. Το ξέρεις. Κλάμπαχ. Κλάμπαχ. Ναι. Όχι, το ξέρω απλά. Έχει σαν κιόλα που το είδε. Α, μπράβο, λοιπόν. Είδες λοιπόν και η Μπάγερ χάνει. Εδώ αυτοί δεν χάνουν με τίποτα. Θα χάσουν, ρε Τζόρνταν, στο δεύτερο γύρο. Σιγά, σιγά, σιγά. Μην. Και είπα και το μεσημέρι σε κάνουν μαϊμουδένια ρεκόρ. Θα ήθελα να είμαι στη θέση του Όσκαρ Βέντ που κάνει το 1-0 να ρίξω και την κλωτσιά στι πινακίδε. Μπράβο το παλικάρι, μπράβο. Θα χάσουν στο δεύτερο γύρο. Θα αργήσει λίγο, θα χάσουν. Γιατί να στερήσει τον Παθρακικό αυτό το βαθμό, α πούμε, θα έπαιρνε. Είδα λίγο ΑΕΚ μέχρι το 2-0 και μετά θέλω το παράτησο. Θέλω να σε ρωτήσω πώς το βλέπεις ότι πάει να χωρέσει μαζί Αραβίδη Τζιμπούρ. Έχει 2-3 προβλήματα που το κάνει αυτό. Και σιγά σιγά ενσωματώνει τον Τζιμπούρ και θέλω να σου πω σε αυτό το μάτς, είναι παλιός καλό Τζιμπούρ. Σε αυτό το μάτς, άκου. Τι μπορεί να κάνει εδώ. Μπορεί να εναλλάσσει τον Αραβίδη με τον Μπανανότη στην πλευρά. Δηλαδή, πει 5 λεπτά, 10 λεπτά παίξει Αραβίδη έξω αριστερά και μπες Μπανανότε δεκάρι μπροστά από σιγά. Έχει καθαρό 9, δεν ξέρω αν το παρατηρεί στο Τζιμπούρ. Ναι. Αυτό που λέμε που απασχολεί, που δίνει τι μάχε και αυτά. Και βγαίνουν από πίσω. Και έχει πιο περιφερειακό σχήμα. Μπανανότε και Αραβίδη. Ναι. Και ο Μπανανότε χώρο. Και ο Μπανανότε. Εκείνο όμω που έκανε μέσα. Και εγώ θεωρώ ότι αυτό το σχήμα το σημερινό, όρι που σε διακόπτω, χωρί το μάνταλο εδεκάδα είναι πιο καλό. Ναι. Και πολύ τρέχει η ομάδα. Καταρχήν, εγώ πιστεύω τα τρεξίματα που έχει η Άγια. Τώρα έλειπε ο καλύτερο του ο σέντερ μπακ ο Αναστασιάδης από, από αυτού. Γίνανε οι σέντρες εκεί, χώθηκε και τα έκανε. Ωραία. Εκείνο που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και του μιλούσα με τον Νίκο τον Χριστίδη στο off the record, γιατί και αυτόν τον είπα χρόνια πολλά σήμερα. Πήρα πολλούς Νικολάδες. Νίκος, ναι. Βέβαια τον Νικόλα. Οι διαδρομές που κάνει ο Γιώκανσον. Που πέρσι με το Δέλα ήταν μπλοκαρισμένος και εγκλωβισμένος. Γιατί τον είχε καθαρό κόφτη μπροστά από τα σέντερ μπακ. Σε πολύ μικρά μέτρα. Ενώ φέτος έχει το σημείο. Και μας είχε δώσει την εντύπωση. Εγώ έχω εκπλαγεί. Δεν το βλέπα. Δεν το βλέπα γιατί δεν μπορώ να τον έχω στην προπόνηση. Να ξέρω στα 30, το 40, το 60, το 100 του πόσα είναι. Είδα ένα Γιώχανσον ο οποίος πατάει περιοχή, κάνει γκολ με, με τον Πανθρακικό και βγαίνει από τα χαφ, από τον κεντρικό άξονα. Και αφήνει πίσω τον Σιμόης που είναι δεν ο Κάτσε. Έχει διαγωνιστικές δύο γκολ. Ο Κάτσε της ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε γραμμές, παίρνουμε κόσμο. Ξέρω πολύ καλό ότι θα γίνει μία μεταγραφή τον Ιανουάριο σίγουρα. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι αν χρειαζόμαστε κάπου θέλουμε ένα εξτρέμ. Ναι. Λοιπόν. Αν επήγει κάπου δηλαδή. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Λατρεύω και αυτές που είναι όμορφες πατούσες λεπτές και ας είναι λερωμένες από flip flop ή... Ξέρετε με το μηδέν, με νοιάζει λερωμένες. Δεν τα πιάνει. Όχι για το ρήμα, ρε. Και κάτι ακόμα θέλω να πω για τους αεξίδες, γιατί θα είναι είδηση εν ώψη του ραντεβού της Τρίτης με τον Υπουργό ότι εντάχθηκαν στο προϋπολογισμό. Ο Τζάμπα ο Μελισανίδης. Άκου σου λέω, τα 20 μίλια τα έχει εξασφαλισμένα. Άσε το Τζάμπα τώρα σου. Ότι το γήπεδο θα γίνει και θα ονομαστεί Δούρου Αρένα. Ναι. Άσε. Που άσε. Και το 93 όπως εξασφάλισε και η Βαζέλα τα 7,5 ανακαίνιση λοφόρου. Ο Τζάμπας ο Μελισανίδης που λέτε πήρατε πρωταθλήματα και είχε τους διαιτητές κτλ. Άσε. Θα σκοτωνόταν ο γιος του Βαρδινογιάννη εκείνο το διάστημα. Τα είχε παρατήσει ο Γιώργος. Εντάξει, αυτό είναι ο Βαρδινογιάννης. Έπεσε. Ο Γιώργος. Έπεσε πάνω στο παιδί. Έπεσε. Ποιο καρά ισχυρό, ρε. Δεν ασχολήθηκε ο Βαρδινογιάννης 2 χρόνια και πήρατε τα πρωταθλήματα. Αλλιώς θα ασχολιόταν αν δεν είχε το παιδί του το πρόβλημα. Και καλά έκανε και ασχολήθηκε γιατί το παιδί του ήταν. Καλημέρα! Για το 0-1 δεν μίλησες. Ορίστε. Για το 0-1 δεν μίλησες. Ποιο 0-1? Ποιο 0-1 λέει αυτός. Τα Γιάννενα, τα Γιάννενα. Συγγνώμη, φίλε Γιάννιακο. Ναι, τα Γιάννενα. Τα Γιάννενα, ρε. Τον Άρη λέει το παιδί, τον Άρη. Άρη, sorry, συγγνώμη, sorry. Μιλάω sorry. Τώρα το θυμήθηκα κι εγώ, ναι. Sorry, sorry. Καλά, μιλάτε τώρα τόση ώρα για τις πατούτες που γλύφει ο Σταμάς. Καθόμαστε, σας ακούμε. Και δεν μιλάτε για τον Άρη. Αριανός ο Πολιάρης, εσύ μιλάμε. Γιατί δεν μιλάτε. Εγώ, δεν, παιδιά, δεν έχω καθόλου εικόνα. Καθόλου εικόνα, δεν είδα ούτε μισό λεπτό. Και παρακαλώ να το βάλουν να το βλέπουν. Αλλά, να το βλέπουν, αλλά δεν. Το μόνο που ξέρω είναι ότι ο Ιντζίδης. Με διπλή προσπάθεια, αυτό ξέρω. Εντάξει, αυτό είναι τα τηλέφωνα. Ναι, αυτό δεν λέει τίποτα. Αυτό δεν υποτίθεται ότι είναι ο συντονιστή εκεί πέρα τη εκπομπή και ότι ξέρει τα θέματα. Πώ τρέχουν οι εξελίξει. Δεν το είδα το μάθημα. Εγώ. Όχι, όχι, για τον αυτό που αν θε να μάθει, εγώ ασχολούμαι περισσότερο με το ρεπορτάζ του Άρη το εξωαγωνιστικό.
Γι' αυτό δεν ανέφερα. Γιατί δεν ασχολείσαι με το ισοαγωνιστικό. Τι ώρα έπαιζε ο Άρης, ρε φίλε, σήμερα? Δεν έχει σημασία, τηλεόραση δεν πάω και έπαιζε εκεί την ώρα. Κουράστε με ένα τρέλα. Άκου λίγο. Τι σε πουλάω τρέλα, ρε φίλε. Σου λέω έπαιζε, πάω και εκεί την ώρα. Τι να κάνω τώρα, μην δω τον πάω τώρα. Να δω κοκκινό γομάρι. Τι να κάνω. Κατέβασε τα γυαλιά κάτω καταρχά. Η απάντηση είναι ναι, αλλά τι είναι το προτέλεσμα. Κάτσε, φορτωμένο είναι μαγκιά, κάτσε να μην. Κατέβασε τα γυαλιά από την καράφρα σου να μην. Δεν μου λες, εσύ κάνεις μαγκές από το τηλέφωνο. Εγώ άμα θες κάνω μαγκές και από κοντά. Το βλέπεις αυτό το κατσαβίδι. Έλα ρε και εσύ τώρα. Ξεσπαστοβάλλω. Πάμε επόμενη γραμμή. Ξεσπαστοβάλλω. Άντε, πάμε επόμενη γραμμή. Έλα, ναι. Έλα, γεια σου του βιέ. Καλώς, αυτά, μια, άστατα, μια. Έλα, εντάξει. Μια. Λέγει, ναι. Άρρωστος, Ελίζα Βόζεμπεργκ, άρρωστος. Ποια είναι η χοντρή αυτή? Ποια χοντρή είναι? Έτσι έχει μείνει, Ελίζα Βόζεμπεργκ. Πού έπαιζε, σε ποια ταινία? Με τον Γαλανόρε που έπαιζε. Ναι, η Ρένε Νοσάιρ. Ένα κρύο κορίτσι. Λατρεμένη Ελίζα Βόζεμπεργκ. Πολύ κρύα. Για κρύα, ρε, καλά σε λέει. Γυναικάρα, δικηγόρο, Νέα Δημοκρατία, ναι, αρρώστια. Ο μπαμπάς της ήταν φίλος με το Σακελάριο και την έβαλε και κάτι την ηθοποιία, ρε. Ξιάζεψε, ρε. Ποια Βόζεμπεργκ, ρε. Δεν ξέρω. Για κρύα, δεν λέει. Πολύ κρύα, ναι. Την γυναικάρα, ωραία, πάνε εσύ βρες τη δικιά σου ζεστή, ρε, παιδιά. Εντάξει, οκ. Έλα, ρε, φίλε. Το ξέρει, μπορεί να κάνει κανένα. Πέτα μια κούκλα στο κρεβάτι και μίλα μαζί τη. Άμα είναι ωραία, φουσκωτή που στα κυριακό θα είστε. Επόμενη γραμμή πηγές. Έλα, ποιος είναι? Έλα, φίλε. Κύριος Κώστας, δεν λέμε. Πάμε επόμενη. Έλα, φίλε. Για πανθρακικό θέλει δύο λόγια ο Μιχάλης, ο γείτονάς μου, που είναι φορά πανθρακικός. Πιστεύει θα σωθούμε, λέει, με την μπάλα που παίζουμε τελευταίο. Α, έτσι, είναι δύο. Και έχει ένα άνοδο πάντως, έχει μια... Πάμε, κόσμο. Παλεύει. Εγώ είπα το παιδί. Στάσου λίγο, ρε, να πάμε, κόσμο. Μπλόκαρε άλλος μέσα τα τηλέφωνα. Τι έγιναν, ρε, τα τηλέφωνα? Έλα, ρε, καταπιόλα. Έλα. Καταπιόλα. Έλα. Έλα. Όταν σου μιλάει Αριανός Γραπτόπουλε, θα βαράς προσοχή. Και άλλα τα κατάβηλια για αυτά τώρα. Αφού μου χάλασε τα μάξι μου, ρε φίλε, τι έκανα. Να πούμε μια ώρα, να διαφημίσει, να πούμε. Άντε από εκεί να. Πάμε επόμενη γραμμή. Να ούμε. Τρίτος. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Ακούγομαι στην τηλεόραση. Ναι, αλλά κλείσε το. Τη συσκευή σου, κλείσε. Τη συσκευή, κλείσε, ναι. Ναι. Τι να κλείσω? Κλείσε την. Κλείσε τον Νίκο στην συσκευή σου. Κλείσε τον γιατί. Νίκο τον έχω κλείσει τελείως. Εντάξει, αλλά μην φωνάζει. Πάμε, πάμε. Ήρεμησε, ναι. Από το τηλέφωνο. Καλά. Εντάξει, έγινε. Ωραία. Έλα. Ακούγομαι. Λοιπόν, φίλο του Ηρακλή. Μάλιστα. Ωραίο. Εντάξει. Ναι. Καλά, δεν είπαμε τίποτα, ρε φίλε. Ναι. Όχι. Ναι, εντάξει, cool, εντάξει. Λοιπόν, θέλω να με πεις δύο κουβέντες όμως. Σήμερα είπες για Περόνε, είπες για Βέλιο. Δεν ανέφερες καθόλου να πούμε τίποτα για τον Τούρκο. Για τον Αυστραλό. Αυστραλό. Για τον Τούρκο θέλω να μου πεις. Κοίταξε, θα σου μιλήσω τεχνικός, θα σου μιλήσω. Ναι. Ο Ηρακλής. Ναι. Έχει εξτρέμ που δεν σκοράρουν. Ναι. Δεν είναι δηλαδή διεισδυτικοί, δεν έχουν το εύκολο σκοράρισμα. Ο Πασάς που παίζει εκεί αριστερά, και αυτός είναι πολύ δύσκολο στον κόλ, όμως κάνει άλλες δουλειές πολλές στο παιχνίδι, μαρκάρει, έρχεται στο κέντρο, παίρνει μπάλα, μοιράζει, πρεσάρει και απ' την άλλη μεριά ο Κυριακίδης είναι δύσκολο στον κόλ. Προτιμάει λοιπόν ο Παπαδόπουλος, ο Νίκος του Άβελ, να παίξει με center forward με ταχύτητα σαν extreme, παρά να βάλει έναν extreme που έχει Τσιλιανίδη, ξέρω εγώ ποιοι είναι οι υπόλοιποι. Αυτό έχει σαν πλεονέκτημα. Ποιο? Αν βγει για παράδειγμα, ένα λεπτό δώσε μου. Αν βγει για παράδειγμα, θα σου ρωτάω, ο Τούρκος, πόσο καιρό το κυνηγάει το γκολ. Δεν είπες τίποτα, πόσο γκαβλωμένος ήτανε, ναι. Έβγαλε τη φανέλα. Έβγαλε τη φανέλα τρελαμένος και έκανε σαν μικρό παιδί, προπηδούσε. Σωστό. Αυτό τόνισε το. Σωστό. Έγινε. Οκ. Πάμε γράμμα. Ωραία. Σωστό. Σωστό. Είναι, ναι. Σου λέει όμως, από το να βάλω τον Κυριακίδη και να γίνει μια σέντρα, αυτό ήθελα να εξηγήσω το παιδί. Από αριστερά, πες ότι βγάζεις μια σέντρα ο Σαραμαντάς ή ο Πασάς. Έτσι.
Έχεις τρεις center forward στην περιοχή. Δεν έχεις δεκάρι, δεν έχεις extreme, δεν έχεις κόφτη. Έχεις τρία center forward. Μπουλούτ, Περόνε και πώς λένε, το Βέλιο. Είναι πολύ σημαντικό να φορτώνεις και να έχεις τρεις στην περιοχή, να πατήσει και ένας τέταρτος, αλλά να είναι τρία center forward εκεί. Και επίσης, επειδή δεν είχε ταχύτητα ο Ηρακλής στο μεγάλο χώρο, το βάζει εκεί. Δεν είναι και ο καλύτερος παίκτης του κόσμου. Αν όμως τα extreme σου δεν σκοράρουνε, είναι τσαμπατσούλιδες κτλ. Το βάζει στο center forward, το χωράς εκεί. Η έκπληξη δεν ήταν ο Τούρκος. Η έκπληξη ήταν ο Περόνε σαν δεκάρι. Εκείνο ήταν το επικίνδυνο. Και με τον, Καρασαλίδη βαρύ. Να μην βγαίνουν στο κέντρο τα μαρκαρίσματα. Γι' αυτό έκανε η Τρίπολη πολλές φάσεις και από μέση απόσταση. Τεράστιο μήνυμα Θωμά Στόμ τον Ηρακλειδέα. Από αυτά που σου αρέσουν. Κάνε μία ανοίξη για τον γυμναστή, του Ηρακλή και γενικά για διαχείριση υλικού. Πάει για 1,5 χρόνο χωρίς θλάση. Ναι, όντως. 1,5 χρόνο είναι φαινόμενο. Χωρίς θλάση. Ιστερόγραφο όλα τα λεφτά. Ναι. Ο Λάζαρ δεν πιάνεται. Είναι εντάξει αυτό, ναι, όντως. Λάζαρ, ναι, άστιμος, ναι, όντως. Μπράβο, Θωμά. Πάμε επόμενη γραμμή. Τα είπες όλα, Θωμά. Ναι. Έλα, φίλε. Γεια σας, παιδιά. Νάτος. Αν κύριε Κώστα, είχατε πέσει προηγουμένως. Γεια σας, τι κάνετε. Έπεσε η γραμμή προηγουμένως. Ναι, εσύ μην πέσεις, γιατί. Εσύ μην πέσεις. Ο γέρος λέει, ναι. Έπεσε η γραμμή. Ναι. Λοιπόν, Μάρη, ναι. Σου στείλανε ένα μήνυμα ναι. για το γεράκι της Μάλτας, ότι ήταν μετά το βοβό κινηματογράφο. Η πρώτη ταινία είναι η υπόθεση. Λάθος κάνω. Ναι, δεν λοιπόν, ήξερα αυτό. Δεν το... Λάθος κάνω. Το 1941 ήταν αυτή η ταινία με τον Χόφρι Μπόγαρτ στη σκηνοθεσία Τζο Χιούστον. Η πρώτη ταινία του Χιούστον δεν είναι αυτή. Από το 1930 αρχίζει ο ομιλό κινηματογράφος. Ναι. Και θυμάμαι τώρα μία ταινία μου έρχεται στο μυαλό με τον Πον Μιούνι στη σκηνοθεσία με Έγκουιν Λεροϊ Είμαι ένας δραπέτης. Ναι. Λοιπόν, βουβές ταινίες που αφήσαν την ιστορία είναι η γέννηση ενός έθνους. Ναι. Λοιπόν, έτσι ακριβώς είναι όπως το λέει το μήνυμα κάτω. Η γέννηση ενός έθνους, το θρηκτό Ποτέμκιν 1925 design και... Τεράστιες είναι έτσι και του Fritz Lang, το Μετρόπολης. Το Μετρόπολης τεράστιο. Ναι, του Fritz Lang. Λοιπόν, το τώρα είδα πάμε στο μεγάλο ποδόσφαιρο. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Γιατί, βλέπω δίσανα σχετί ο φίλος μου Ραυτόπουλος. Μα τώρα να μιλήσουμε για το Μετρόπολης, να μιλήσουμε και για το Λίκαρο, θα να μιλήσουμε για το Λάδιο Θεσσαλονίκη. Όχι, με τον Κωστή, με τον Κωστή. Έλα, πέτω. Κωστή πήρα τηλέφωνο τον Νίκο τον Αλέφαντο, το είχα πολύ καιρό να τον πάρω ναι. για να του ευχηθώ χρόνια πολλά. Σπίτι ήτανε. Μιλήσαμε κανένα δεκάλεπτο μαζί. Ναι. Λοιπόν, αυτό θέλω να σου πω και όσον αφορά τώρα, ο Γλύκος φέρε 100% ευθύνη στο φάουλ. Κάνει ένα βήμα για να κάνει ένα βήμα και εκεί έμεινε. Αριστερά. Πρέπει να βάλει τον δεν πρέπει να κάνει βήμα. Κανένα βήμα και μένει άγαλμα. Όπως και μερική ευθύνη του κόσμου. Την ψηλιάστηκε ότι θα την περάσει πάνω από το τείχος και σου λέει κάνω ένα βήμα να προλάβω. Και την πάτησε. Αυτά με τον Όρσο δεν τα λέγε στην ψηλιάστηκε όμως. Όπως μερική ευθύνη φέρει και ο Διούτης στον γκολ του Μακ. Στο πρώτο λες. Ναι, στο πρώτο. Τι κλειστή γωνία. Είναι κλειστή γωνία. Εκεί είναι φέρει όλοι άλλοι του Πανιωνίου που είναι στη θέση για να ακολουθεί κανείς τον Μακ. Είναι κλειστή γωνία. Εκεί που είπε ο Ασλαμάς, Τζόρνταν, που είπε ο Ασλαμάς ότι το πέναλτι δεν είναι πέναλτι το πρώτο, είναι μούφα που δίνει στον Ολυμπιακό, ναι, αλλά κάνει πέναλτι ο Μπαϊκαρά, το οποίο δεν δίδεται. Μάνατε, το Δουνουτού, ναι. Το οποίο δεν δίδεται. Έχει χέρι. Και στο τέλος ο παίκτης της Κομωτινής πρέπει να πάρει κίτρινη κάρτα, γιατί πέφτει για να πάρει πέναλτι, δεν υπάρχει πέναλτι. Μάλιστα. Δεν υπάρχει πέναλτι, το είδα τρεις φορές. Μάλιστα. Πού δεν υπάρχει πέναλτι, ποιο... Το τελευταίο που... Το τελευταίο που ζητάει η Κομωτήρη στο 94. Εμείς πώς το είδαμε πέναλτι αυτό, κύριε Κώστα. Εσύ το είδες, όπως το είδες. Λοιπόν, το είδες με γυαλιά. Ναι. Λάθος το είδες. Κύριε Κώστα, την ομάδα τώρα, της καρδιάς σου πώς την βλέπεις. Τώρα για την ΑΕΚ. Έτσι, μπραβάτε, πάμε στα λοιπόν, η ΑΕΚ είναι ομάδα χωρίς ειδικό βάρος. Καταλαβαίνεις εννοώ φίλε εκεί. Ναι, σαν ναι. Υλικό, το υλικό της θες να πεις. Χωρίς ειδικό βάρος. Δηλαδή η ομάδα αυτή δεν σου δίνει την αίσθηση ότι είναι ομάδα δυνατοτήτων. Ότι είναι ομάδα για πρωτάθλημα, ναι, συμφωνώ μαζί σου. Έχει πιάσει τα βάρη, λες.
Ναι. Αλλά να ξέρεις. Τι να ξέρεις. Μην την κριτικάρεις την ομάδα ως διαχρονική οντότητα. Τι είσαι, τι είπες. Εγώ την κριτικάρω σύμφωνα με ό,τι βλέπω τώρα. Ρε, δηλαδή, σήμερα λέει. Δηλαδή, Δήμο, η χρονιά. Ο Μελισανίδης, ο Μελισανίδης θα σας φλωμώσει 3 χρόνια με το γήπεδο, θα είστε σε επίπεδα Τρίπολης και θα χαίρεστε. Έπεσε η άκρη. Μισό λεπτό. Δηλαδή, αν τελειώσει η χρονιά και πάρεις δεύτερη θέση και το κήπεδο, τι είναι, αποτυχημένη χρονιά. Αν είσαι ευχαριστημένος, ναι, είσαι αποτυχημένος, ναι. Με 4,5 εκατομμύρια μπάτζετ. Πιστεύεις ότι μπορεί να πάρεις αυτό να πάρεις ομάδα, πάρεις κήπεδο, ρε φίλε. Τέλος πάντων. Δεν, δεν κατάλαβα, ρε φίλε. Κύπελλο θα έπαιρνα σχεδόν για 2 λεπτά πέρσι από τη Β' Εθνική. Για 2 λεπτά ήταν, ρε Τζόρνταλ. Για ΑΕΚ. Βάζει τον κόλλο ο Γάβρο στο 92. Κατά λίγο. Ρε Τζόρνταλ, η Κατσοριά πήρε κύπελλο. Ναι. Η Κατσοριά πήρε κύπελλο. Εξαρτάται από τι κληρώσει. Θέλ, εγώ καταλαβαίνω τι εννοεί ο κύριο Κώστα. Τι κυρίε να φτάσει με αυτόν τον τελικό πέρσι. Τι είναι αυτά που λέτε. Κύριε Κώστα, το ειδικό βάρο. Σαν κύπελλο, μια ομαδάρα πήρε κύπελλο, το ξέρει. Άλλο λέμε τώρα, μην το πιάνε την κουβέντα στον κόκκινο δεξιά και αριστερά. Το θέμα είναι ότι Λουκάς Μπάρλος ο Μελισανίδης δεν θα γίνει ποτέ. Το ειδικό βάρος από τις μεγάλες προσωπικότητες. Λουκάς Μπάρλος δεν θα γίνει ποτέ. Αυτό λέει. Άντε. Καλά, ποιος μπορεί σήμερα να γίνει Λουκάς Μπάρλος, ρε παιδιά, να καταστραφεί για να χτίζεται το ιδιωτικό. Να έχει ο Ολυμπιακός τις διαιτησίες, να έχει να πούμε τα στημένα με στη Ρόδο τα 3-4 τότε που βγήκε ο Δοξάκης και είπε με πιάσανε. Από 3-1 έγινε 3-4 και να το παίρνει η ΑΕΚ. Αυτό δεν έχει ΑΕΚ. Έρχεται ένα μήνυμα προηγουμένως. Άσε τώρα που έπρεπε και να τα προγραμμήματα να τα παίρνουμε 20 βαθμούς διαφορά και τα έπαιρναν προτελευταίες αγωνιστικές. Έρχεται ένα μήνυμα προηγουμένως και σε ρωτάει πώς βλέπεις την ΑΕΚ. Τον ΠΑΟΚ το βλέπεις τέταρτο. Και εσύ λες συμφωνώ. Είπα ότι είναι αυτό που έγραψε. Είναι δεμένη ομάδα αυτή. Εγώ σου λέω το μήνυμα να πούμε. Εγώ δεν λέω ότι σα. Δευτεροτρίτη ΑΕΚ Παναθηναϊκό και πάω πιο εύκολο. Λες σε τέταρτη θέση να πάει. Και εσύ λες συμφωνώ. Θεωρείς δηλαδή την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό πάνω από τον ΠΑΟΚ. Και σου λέω ο κύριος Κώστας, εγώ δεν βλέπω τέτοια πράγματα. Μίλησε ο κύριος Κώστας για το ειδικό βάρος. Το ειδικό βάρος καταλαβαίνω ότι θέλει να πει. Αν μπορείς αυτή τη στιγμή να κάνεις πρωταθλητισμό. Κουράσατε με την ΑΕΚ. Έλα, πάμε επόμενη γραμμή. Άκη τώρα. Με τον Τζον Γουέιν τώρα και η Ελλάδα. Συμφώνησα μαζί του. Έλα. Έλα, φίλε. Έλα. Έλα, ρε παιδιά, και με το Ρανιέρι μας ζαλίσατε. Δηλαδή, δεν έχει κάνει τίποτα στην καριέρα. Κάτσε, ρε, δεν έχουμε πρόβλημα τις γραμμές τώρα με αυτό το φελό μέσα. Έλα, φίλε. Ρανιέρι και Ρανιέρι, τώρα εντάξει. Κάτσε αν δεν. Ρε, άμα δεν μιλάει, πάνε σε άλλη γραμμή, ρε. Κλείσαν και οι δύο. Πάμε σε διάλειμμα. Τι καραμέλα με το Ρανιέρι τώρα. Πάνε σε διάλειμμα. Τράβα σε διάλειμμα. Τράβα σε διάλειμμα, σου λέω. Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sport Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με bonus. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε οι δυνάμεις σας. Στο Hardball Sports Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού του Ιατρού Μπανιώτη Ιωάννη λειτουργεί από το 2009 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους όσους ενδιαφέρονται να υποφεληθούν από τη σύμπραξη της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής με τη σύγχρονη δυτική ιατρική. Ο βελονισμός αποτελεί την πιο αξιόπιστη ιατρική θεραπεία σε παθήσεις του μυοσκελετικού όπως οσφυαλγία, αυχεναλγία, αρθρίτιδες, ρευματοπάθειες, σε παθήσεις του νευρικού συστήματος, ημικρανίες, αϊπνίες, στρες, άγχος και κατάθλιψη. Ο βελονισμός είναι ιδανική θεραπεία για άτομα τα οποία θέλουν να χάσουν βάρος, καθώς μειώνει την όρεξη και τη βουλιμία. Ενεργοποιεί το μεταβολισμό, οδηγεί την ψυχική ηρεμία και προκαλεί τοπική λιπόλυση και σύσφυξη. Με το συνδυασμό βελονισμού, ισορροπημένης διατροφής και σωματικής άσκησης, τα αποτελέσματα είναι άμεσα και ορατά. Ο βελονισμός αποτελεί ιδανικό σύμμαχο σε όποιον θελήσει να διακόψει το κάπνισμα γρήγορα, χωρίς πόνο και παρενέργειες. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην Εγνατία 63, στον έκτο όροφο. Τηλέφωνο 231-0-282-400. Θέλεις να πετάξεις κάτι που δεν το χρειάζεσαι και να κερδίσεις από 100 έως 1000 ευρώ? Βεβαίως! Την πεθερά μου!
Αδελφοί Τσιλιμπόνι, εμείς δεν σας πληρώνουμε για να πετάξετε την πεθερά σας, ερχόμαστε άμεσα. Εκτιμούμε δωρεάν το παλιό ή τρακαρισμένο αυτοκίνητο, ακόμη και το φορτηγό σας και σας πληρώνουμε άμεσα από 100 έως 1000 ευρώ ανάλογα με την αξία του. Αναλαμβάνουμε δωρεάν όλη την νόμιμη διαδικασία από την ΕΔΟΕ. Αδελφοί Τσιλιμπόνι, πληρώνουμε από 100 έως 1000 ευρώ για κάτι που δεν χρειάζεστε. Διασταύρωση Νεοχορούδας στον παλιό δρόμο Κυλκής. Ανοίγεις ραδιόφωνο, μαύρες ειδήσεις. Πας στην τηλεόραση, σου τοποκρατούμε την κρίση. Μπαίνεις στο ίντερνετ, θα πληρώσουμε δις. Φάτσα κάρτα η Μέρκελ. Και δεν πάω στο Ρεμπέτα Σκέρ να ξεδώσω, να φάω με την ψυχή μου, να πιω, για να ξεχάσω και να διασκεδάσω. Ρεμπέτα Σκέρ, άφθονο ποτό, καλό φαγητό, ζωντανή μουσική. Με ορχήστρα που ξυπνάει το παλιό καλό γλεντζέ που ξέχασε τα τελευταία χρόνια. Μόνο με 10 ευρώ το άτομο. Τρώτε και πίνετε χωρίς περιορισμό. Ρεμπέτα Σκέρ, το μπάζι 4 γωνία με Δελφόν. Περιοχή Μπότσαρη. Για κρατήσεις 2310-865-001. Μέσα στην πόλη η ζωή κυλά έντονα. Ο χρόνος είναι λίγος, οι υποχρεώσεις σου πολλές. Η ώρα η δική σου όμως, ο εαυτός σου, η ομορφιά σου περνάει από τα χέρια μας. Άφησε το στρες της ημέρας, τις δουλειές, τα μαθήματα, τους άντρες, τα παιδιά, την πεθερά, ειδικά αυτήν. Αυτά δεν τελειώνουν. Αξίζει να δώσεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Κομμωτήριο Εφη. Κούρεμα αντρικό, γυναικείο, παιδικό 5 ευρώ. Αντάβιες από 10 ευρώ. Βαφή ρίζας και κοντά μαλλιά 10 ευρώ. Ίσιωμα από 6 ευρώ. Κομμωτήριο Εφη. Ολύμπου 23. 2310-515-017. Και τώρα είμαστε κοντά σας με ένα νέο κατάστημα στην Ολύμπου 31. Κέντρο αισθητικής Εφη. Μανικιούρ και πεντικιούρ μαζί 15 ευρώ. Τζέλ 20 ευρώ. Συντήρηση τζέλ 15 ευρώ. Αποτρίχωση στα χέρια 5 ευρώ. Αποτρίχωση στα πόδια 10 ευρώ. Μπικίνι 5 ευρώ. Καθαρισμός προσώπου 25 ευρώ. Μασάζ 30 λεπτά μόνο 10 ευρώ. Και πολλές άλλες παροχές σε τρελές τιμές. Κέντρο αισθητικής Εφη. Ολύμπου 31. 2310-555-703. Ουζερί ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γαριδό, μακαρονάδες, μύδια αχνιστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακή, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Ουζερί ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα, στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιά και συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ. Φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 2310-922-710. Παρακαλώ! Είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε! Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου του σπιτιού σας. Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο. Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφόν 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφόν 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 2310-85-2727. Αριστερά σου, πιο δεξιά σου. Έλα, φίλε, πάμε. Ναι. Καλησπέρα στο πάνελ. Καλώς τον. Καλησπέρα, δε φίλε. Ναι, φίλε, ναι. Γάβρος, Περιστόλου και Τούμπα. Ολυμπιακός από την Τούμπα, ναι. Έλα. Από Ερυθρόλευκη και Τούμπα. Ναι. Με τον Αλέφαντο που μίλησα το βράδυ, είναι πολύ φοβισμένος για τα center back σου. Λοιπόν. Το έχει στο μυαλό του όπως και εγώ αρκετό καιρό, αλλά νομίζω ότι αν τρως 3 γκολ από τον Παθρακικό, σε βάζονται κοινοί μες στα δίχτυα,
σου ζητάει πέναλτι ο Ηλιάδης, ο οποίος είναι αναπληρωματής. Λάθος διάσταση του δίνεις, του Λαδάκη, έχεις θέμα. Είναι 1-4, ναι. Μένουν εδώ 13 λεπτά. Ναι. Λογικό, την Τετάρτη παίζει το παιχνίδι της ιστορίας του. Ναι. Λογικό είναι. Κωστή, να σου πω κάτι. Ναι. Πριν ξεκινήσω. Επειδή και εσύ και ο Αλέφατος ξέρετε πολλά και λαμπάλα. Βρε, τι κιλά και έγινε. Βλέπω, δεν μου αρέσει, δεν την απέριπτω όμως την έτσι. Λέγε. Να πω λίγο. Ναι. Επειδή και εσύ και ο Αλέφατος ξέρετε πολλά και λαμπάλα, αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να τα λέτε. Γιατί όταν παίχτες επιπέρα του Champions League του Ολυμπιακού έχουν τη Δετάρτη match Champions League που θα το βλέπει όλη η Ευρώπη. Αυτό σου είπα, αυτό είπα τώρα. Δεν θα κάτσει να παίξει τώρα να σκυλιάσει να. Αυτό είπα τώρα. Θα στο 1-4 θα κάνει και σκυλιάσει. Στην ουσία ο Ολυμπιακός θα ετοιμάζεται ένα μήνα για αυτό το παιχνίδι. Και δηλαδή από την πρώτη αγωνιστική η αδυναμία του Ολυμπιακού στην άμυνα. Ένα μήνα ετοιμάζεται ο Ολυμπιακός για αυτό το παιχνίδι. Εγώ βρέθηκα με πολλούς διαιτητές. Και μου λένε, έχεις δίκιο ρε Πουστραπτόπουλε. Έτσι είναι τώρα, τι να λέμε γιατί τώρα. Όταν λες τρίτο στόπερ ο επόπτης, γελάμε, αλλά κοιταζόμαστε και λέει, εντάξει, έχει δίκιο το παιδί. Η διαφορά ξέρει ποια είναι, φίλε. Ότι δεν βρεθεί επόπτης ότι, να τον απειλεί. Ότι εσύ σαν οργανισμό. Ο Σάββας, ο Θεοδωρίδης, ότι αν δεν περάσει ο Ολυμπιακός, δεν θα παίξει την άλλη Κυριακή. Να μιλήσω λίγο. Ναι. Έχω μία εδώ το έργο το έχετε φτιάξει ωραία. Αυτοί σαν οργανισμός ετοιμάζονται ένα μήνα για αυτό το παιχνίδι. Οι άλλοι δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια στην Premier League. Έλα, κάθε τρεις μέρες έχουν ματσάρες. Έχω από μία ερώτηση στον καθένα σας. Ας ξεκινήσω από δεξιά και πάμε στα αριστερά, δηλαδή από τον Ναϊκτή και καταλήγω στον Τζόρνταν. Λοιπόν, Ναϊκτή, συμμαχούς. Έλα, φίλε, σ' ακούω. Πριν λίγα λεπτά είπες ότι ο Ολυμπιακός θα χάσει το αίτητο στο δεύτερο γύρο. Λίγο πιο δυνατά μπορείς. Λίγο πιο δυνατά μπορείς. Θα με ρωτήσεις πού το στηρίζω. Όχι, σε ποιο μάτσο αναφέρεις ακριβώς ότι θα χάσει ο Ολυμπιακός. Στο δικό μας παιχνίδι, στο ΑΕΚ. Έτσι νομίζει. Χίλαρδε και το μάτσο και τελείωσε. Το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Ναι. Καλό, εντάξει, δεν πειράζει. Πάνω στην Ασλαμά. Είναι επιθυμία οπαδού αυτό, ρε. Όχι, δεν είναι επιθυμία, είναι πρόβλεψη. Λοιπόν, Ασλαμά. Θα δεις μια νίκη 1-0 όπως τότε με τον καπνογόνο του Ντιόπ. Δεν μ' άρεσε η Τένα Τάρνε ποτέ. Ποτέ δεν μ' άρεσε η Τένα Τάρνε. Αφλαμά. Ναι, παλικάρι, ναι. Επιδούσε άλλο το περισσότερο. Θα σου κάνω μια ερώτηση και όποιο κατάλαβε, γιατί εδώ την ερώτηση κατάλαβε. Ναι. Λοιπόν, οι Big Five στην Premier League όταν παίζουν match UEFA ή Europa League τώρα, αν θέλει, ασχολούνται σοβαρά με αυτό το match όσο με το Champions League. Εννοείς με το εσωτερικό αγγλικό ή με το ευρωπαϊκό, ε? Δηλαδή, αν να σου εξηγήσω, να σου εξηγήσω λίγο. Είναι μία από τους Big Five. Και ναι. Παίζει UEFA και Premier League. Πού δίνει περισσότερο βάρος το... Πρέμιερση. Ωραία, αυτό. Τζόρνταν, το άκουσες? Τι να άκουσες, ρε. Ναι, εννοείται. Τζόρνταν, το άκουσες? Τι θες να μου πεις, δηλαδή. Έτσι, μπράβο. Εννοείται, ρε, εννοείται. Πάμε λίγο στον Κωστή. Βρε, αν ασχολούνταν οι Αγγλικές σοβαρά με το Europa League, τελευταία πενταετία θα είχαν το λιγότερο τρεις κατακτήσεις. Έχει φτάσει την ΕΠ τελικό τώρα. Δεν έχει χρήμα. Πιο πολύ χρήμα έχει αυτή που ανεβαίνει από την Championship στην Premiership. Δεν ασχολούνται με τα έσοδα του Europa για τις Βρετανικές ομάδες είναι ασπόρια. Όχι, με τσάμπιο ασχολούνται. Με το Europa δεν ασχολούνται. Με Europa όχι. Δεν έχουν κίνητρο. Εσύ πώς το κάνεις τώρα ότι η Tottenham ή η Everton τελευταία τριετία ασχολήθηκαν σοβαρά με το Champions League. Με το Trophy League, με το League Cup, με το Super αυτά τα έτσι. Η δεύτερη δεκάδα τη τότε να φτάνει για πλάκα στο 8 του Europa τώρα. Πλάκα κάνουμε τώρα. Δεν ασχολούνται. Έχουν πάει τελικό το κάθε χωριό τώρα στο Europa. Κάτι την έπρεπε. Εκεί είχε σφαγή του Πιερικού. Ναι, το ξέρω. Το ακούσει. Ναι, παλικάρι να σα. Κωστή, μια ερώτηση. Έλα. Είπε ότι ετοιμάζει εκπομπή με τον Ασλαμά μια Δευτέρα. Και τον Κουλιανό. Και τον Κουλιανό. Ναι, σε ποιο κανάλι θα γίνεται. Πώ λέγεται. Πόντος TV. Να το πούμε τώρα. Θα το βλέπουμε μέσω ίντερνετ. Όχι, ρε. Θα σου πω όταν θα έρθει η ώρα. Δευτέρα. Κυριακή εδώ κανονικά, μαρμίτα και Δευτέρα μάντου μάζε τα στημένα. Έτσι θα λέγεται. Θεσσαλονίκη το πιάνουμε. Ναι, ρε. Ωραία. Πάμε τώρα και στον Τζόρνταν. Τι γίνεται. Καλά, τι να γίνει. Όλα καλά. Περπάντα. Από υγεία όλα καλά. Περπάτω. Γιατί θα με αρρωστήσεις, ρε φίλε, περπάτα του. Όχι, αργείς, φίλε, αργείς. Κοκκινίζεις, αργείς. Λοιπόν, αυτό που είπε ο Μάριος, το άκουσες. Τι να ακούσω ρε φίλε τώρα, δεν θέλει τώρα το Europa League θα μου πεις. Άκουσε με λίγο, ναι. Τα τελευταία χρόνια, αν εξαιρέσει το UEFA που είχε πάρει η Chelsea, ναι. Δείξε μου ποια ομάδα αγγλική από τους Big Five, ναι. Από τους υπόλοιπους. Κουράστηκα, επόμενη γραμμή. Γιατί δεν κατάλαβα, συμβολέω κανένα, πρέπει να πάρουν τους τίτλους στο Europa League. Κουράστηκα, επόμενη γραμμή, πάμε ναι, τώρα, παιδιά, κουράστηκα, πάμε ναι. Έλα Ραπτόπουλτα. Έλα φίλε, θέλω να ελπίζω πως ναι. Έλα πάμε, λέγε φίλε. Γιατί δεν μίλησε για την ομάδα μας σήμερα. Πάμε επόμενη γραμμή. Έτσι γουστάρω, δεν θέλω να μιλήσω για την ομάδα σήμερα.
Άμα θες, μην άκου τον Τζαλτίδη, θα πει. Επόμενη γραμμή. Αριανός. Ναι. Πάρε τις γράμμες, βαράνε. Τι έγινε τώρα. Αν θες να μιλήσει ανάνθρωπος, έχει καλός. Αν θες να μιλήσει σακάφρος, πάλι έχει καλός. Αλλά εγώ έχω το μειονέκτημα ότι έχω εδώ πέρα με πρόστιμο. Άμα θες έλα έξω οι δυο μας να μιλήσουμε καλύτερα. Παίζει η Everton με τη Southampton τώρα. Ναι. Και παίζει στην Ευρώπη, ρε παιδί μου, παράδειγμα με μια ομάδα. Ναι. Και δεν δίνει σημασία την Ευρώπη το Europa League και δίνει να παίξει με τη Southampton σημασία. Ναι. Έτσι. Ναι. Ας αποκλειστεί εκεί, δεν την ενδιαφέρει. Ο αυτό θέλετε να μου πείτε εσείς τώρα. Ναι. Αυτό, ε. Ο Μουρίνιο. Εσύ, Τζόρνταν, είναι τυχαίο ότι τα εισιτήρια στα παιχνίδια της Premier League είναι πιο πολλά από των αγγλικών ομάδων από ό,τι στα παιχνίδια του Europa. Κύριε φίλε, πρώτα απ' όλα σε κάθε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Έλα σου πω λίγο. Βλέπεις ότι δεν πρώτα απ' όλα σε κάθε ευρωπαϊκό παιχνίδι υπάρχουν έσοδα. Να παίξουν ακόμα και η League Cup. Δεν είναι τόσο ιδιαίτερα. Έσοδα, ρε παιδιά, 3,5 εκατομμύρια. Κουράστηκα, ρε. Πάμε επόμενη γραμμή. Ρε, πού στην πόρτα εκατομμύρια χρόνια έσω το 3-1 Big 5 τώρα της Premier. Χαίρετε. Για πασατέμπο. Λοιπόν, να ρωτήσω, αυτός ο γάβρος από την Ερυθρόλευκη Τούμπα πιωμένος είναι. Την Τούμπα του Πειραιά, λέει, ρε φίλε. Γιατί είναι πιωμένος, τι είναι. Ρε Τζόρνταν, πώς τον ανέχεσαι αυτό. Τούμπα του Πειραιά, ρε, στον Πειραιά έχει μια τούμπα ψηλά, από εκεί φαίνονται γάτο. Πώς τον ανέχεσαι αυτό. Έχει τρούμπα έχει ο Πειραιάς. Γιατί τούμπα δεν έχει ο Πειραιάς. Παοξίζεσαι, φίλε. Και ξέρεις ποιος έχει μαγαζί. Κάτσε. Παοξίζεσαι. Πάω και με, ναι. Ωραία. Όταν πέρσι σε τρυπήσαν μετά το 2-1. Λοιπόν, περίμενε, εγώ ναι. Άλλο λέω τώρα. Άλλο λέω. Σε τρυπήσαν καλά. Τον αφήνω άλλο λέω τώρα, περίμενε. Καλά, εντάξει. Ναι. Ρε Τζόρνταν, όταν παίρνει αυτό τηλέφωνο και λέει τώρα την Ερυθρόλευκη Τούμπα. Ναι, δεν είναι. Δηλαδή τώρα εντάξει. Ερυθρόλευκη Τούμπα του Πειραιά εννοεί ο φίλο. Ρε φίλε, γιατί εσύ τι πρόβλημα. Κάτσε λίγο ρε Ραυτόπουλο τώρα. Τι πρόβλημα έχει, πουλάκι μου εσύ. Περίμενε, ρε. Μην καυγίζεις, ρε φίλε. Γιατί καυγίζεις. Να μιλήσουμε με τον Τζόρνταν, άστον. Γιατί καυγίζεις, ρε φίλε. Λέγε, ρε φίλε, λέγε. Δεν θα μιλήσω με σένα, ρε. Με τον Τζόρνταν θα μιλήσω. Έλα, το πρόβλημά σου ποιο είναι, πες. Άστον, ρε. Λέγε, φίλε. Θα σκάσει, ρε, λίγο να μιλήσω με τον Τζόρνταν. Σκάσε, ρε, καλά σε λέει. Μιλάς καλά. Καλό. Έλα, Τζόρνταν. Έλα, λέγε. Τι έρεμος χάρη, τι έ. Άστον, αύρε, λέγε, ρε, εδώ, ρε, μίλα. Τι έρεμος χάρη. Βρε μοσχάρισε και φαίνεσαι βρε, βρε πρωτόγονε Παοξή. Σε λέμε το πρόβλημά σου ποιο είναι. Δουλειά ρε έχεις φάει ποτέ από Παοξή. Σιγάρε άντρα. Σιγάρε άντρα. Ρε θα... Ρε Ραφτόπουλε. Λέγε. Βρε 6.000 γκόμενες είσαστε στην Τούμπα. Ρε Ραφτόπουλε. Πού να βρεθεί ο Παοξής να με δώσει πουνιά φίλ. 6.000 γκόμενες είσαστε στην Τούμπα. Να με δίνει η γκόμενα εντάξει να κάτσω να τις φάω. Εκνευρίστηκες. Αυτό ήθελα να κάνεις. Άκου να σε πω 5 πράγματα, Ραυτόπουλε, τώρα εσένα. Δεν μιλάω μαζί σου με τον Τζόρνταν. Λέγε με μένα. Μετά. Θα πάσω τα δοντάκια, Ραυτόπουλε. Κάτσε φρόνημα. Κοίταξε, άκουσε φίλε. Τις μαγκές. Κάτσε φρόνημα, Ραυτόπουλε, τώρα με τρελαίνεσαι. Είσαι ιστερικός. Είσαι ιστερικός. Έχεις να πηδήξεις κανένα χρόνο και μπορεί να σε κάνει. Θα πηδήξω εσένα, φίλε. Εγώ δεν κάθομαι όμως, βρίσκω μια γυναίκα, τι να σε κάνω. Άντε, μίλα με τον Τζόρνταν. Χαλάρωσε. Μη στραβώνει το στόμα. Η Τούμπα έχει και Ολυμπιακού, τι να κάνουμε τώρα. Έχει καμιά, με μερικούς έχει. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ρε αυτή χαζή είναι. Και τι έγινε, Μάγκη, δεν κατάλαβα. Να μιλήσει με τον Τζόρνταν. Δεν είναι χαζή τελείω. Θέλει να μιλήσει με τον Τζόρνταν. Α τον λόγο να μιλήσει, ρε. Του έκανα μια ερώτηση. Προφανώς ήταν να πει τον Τζόρνταν πώς τον αφήνει τώρα να λέει Ερυθρόλευκη Τούμπα. Δεν έχει τώρα και 20 Ολυμπιακού Τούμπα. Τι να κάνουμε τώρα. Τον καγκάτσι που παίρνει τα πρωτάθλημα. Αυτό εδώ είναι από γυναίκα. Αυτό εδώ το μήνυμα είναι από γυναίκα. Θέλω τη στρέμη. Εσύ πώς την κόβεις την τρέμη που βγήκε, που πήγε στον Ολάντ και ο Ολάντ έπαθε πλάκα. Που όπου εμφανίζεται η πιο σικά τη γυναίκα. Δηλαδή η τρέμη θα έχει χάλια πατούσες, θα με τρελάνεις, δεν είναι Ελληνάδα. Πήγε στον Τιμπέτ και έβγαλε προσωπικότητα στον πρωθυπουργό και τον έβαλε στη θέση. Χάζεψαν όλοι! Περίμενε. Έφυγε η μασέρα του με η μαράκια! Έβαλε το Τσίπρα στη θέση του! Σταμάτα λίγο! Προσωπικότητα! Ο Σλαμάς μ' αρέσει, ξέρεις γιατί. Για την τρέμη, πλάκα μας κάνει! Γιατί όταν λέει για πατούσες... Βλέπεις γυναίκα το στέρνο της, λοιπόν, το κάνει παιδιάδα λέει, του παραδείσου! Λέει συγκεκριμένα για την τρέμη, λέει για τη Λαγκάρτ. Είναι οι πατούσες πιο ωραίες, ρε παιδί μου. Και από την τρέμη και από τη Λαγκάρτ την πατούσες. Α, στα μούτρα του. Εσύ, Τζόρνταν, είναι κοψές σου εννοεί. Σταμάτα, αυτό είναι από γυναίκα κακίστρο. Ακού, ναι, ναι. Τσούχτρα. Από κακίστρο είναι αυτό. Μια γυναίκα θα καταλάβεις άμα έχει ωραίες πατούσες, αν δεις τα δάκτυλα των χεριών της. Ναι. Η τρέμη έχει άσχημα χέρια. Και επειδή έχει άσχημα χέρια, να φανταστείς ότι έχει και άσχημα δάκτυλα. Γιατί έχει, δεν το πάει το μυαλό σου. Γιατί έχει όμορφα μούτρα. Έχει όμορφα μούτρα. Δεν μιλάμε για μούτρα, ρε. Μια γυναίκα ρε, για να έχει ωραία πόδια,
πατούσα, πρέπει και τα χέρια της να είναι ωραία. Α, αυτό είναι στάνταρ, παιδί. Στάνταρ. Είναι η ίδια. Άμα δεις εσύ γυναίκα, δεν έχει κάλους. Να έχει αυτά και τα λοιπά. Όχι, άλλο λέω. Σταμάτα λίγο να μάθεις. Και τα πόδια της έτσι θα είναι. Δεν μου λες, αν μου βρεις, σταμάτα λίγο να μάθεις. Αν μου βρεις εσύ μια γυναίκα, η οποία θα έχει ωραία δάχτυλα στα χέρια. Έτσι, εδώ κοίτα. Και θα έχει άσχημα δάχτυλα στα πόδια, βρέπω μία. Η τρέμηρε τα δάχτυλά της, είναι κατακυγεροντίστικα. Είναι παπουδιασμένα. Είναι δυνατόν να έχει ωραίες πατούσεις η τρέμη να με τρελάνει, τρεπούστη. Πάμε επόμενη. Ωραίο μυαλό έχει η τρέμη. Τι έχει, λέει. Μυαλό. Όντως ο Πόλο Κλέφορντ είναι παραγωγάρα. Κατάλαβες, θέλω να σου πω. Μια γυναίκα το χειμώνα. Κατάλαβες, λέει. Είναι, θα δεις τα δάχτυλά της. Παιδιά, γενικά μια γυναίκα είναι το τι αποπνέει γενικά. Άντε ρε τα γενικά. Τι δημιουργεί στην ατμόσφαιρα η παρουσία της. Ρε τον άνθρωπο. Τι attitude, έχει όλα αυτά ρε. Πάμε επόμενη γραμμή. Γεια σου, φίλε. Καλησπέρα, φίλε. Λοιπόν. Χάλασε τα μάξι μου, ρε φίλε. Και βιδώνω και θα με αναγκάζουν να αυτοκτονήσω. Μα θα τα βάλω, θα το βάλω. Για την τρέμη τώρα, για την τρέμη μιλάει τόση ώρα. Δεν για γυναίκα. Αυτό μιλάει για την τρέμη. Σε λίγο θα μας πει για την Κανέλη κιόλα. Κανέλη δεν μου αρέσει σαν γυναίκα. Κοίταξε. Σαν άντρα. Σαν άντρα τη λέει για την τρέμη. Και τα αυτά καλύτερα τη πατούσε. Δεν τον αρέσει η Κανέλη σαν γυναίκα. Σαν άντρα αρέσει. Όχι, μου είναι συμπαθή η σαν γυναίκα. Κάτσε με τον άνθρωπο να μιλήσει. Ο παδό πάω, το παιδί. Καλά, εγώ ναι. Πάω. Μην καβγείς και εσύ, φίλε, αρκετά καβγείς. Λοιπόν, αγαπητό που λέει, ναι. Έχω ένα πρόβλημα εδώ και 3-4 χρόνια. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς παίζει ο Κλάος Αθανασιάδης στον ΠΑΟ. Είναι εύκολος στο σκοράρισμα όταν πάει η μπάλα στη μεγάλη περιοχή. Ρε φίλε, το καταλαβαίνεις ότι δεν έχει από το μέσο όλων των ανθρώπων το κοντρόλ. Το μέσο όλων των ανθρώπων. Μπράβο ρε φίλε. Δεν είναι συμμετοχικός, απλά τα παστελώνει. Ρε εσείς, ακούτε, σήμερα δεν κέρδισε ούτε μία μονομαχία. Το ταλέντο του Κλάους είναι. Ούτε μία μονομαχία κέρδισε. Όταν φορτώνεται η περιοχή του ΠΑΟΚ, όταν είναι να βάλει γκολ. Στη βρώμικη δουλειά είναι. Ο Κλάους, αν έχει μια υποτυπώδη καλό, ένα υποτυπώδη καλό φόρτωμα, ξέρει να παίρνει. Υποτυπώδες. Αυτό είναι αρκετό. Αυτό είναι αρκετό. Μπράβο, ωραία το ρωτάς, φίλε. Μπράβο. Πολύ ωραία διατύπωση. Αυτό είναι αρκετό. Μπράβο, παλικάρι. Είναι προσόν, φίλε. Είναι προσόν αυτό. Λέει ότι αυτό είναι το μοναδικό προσόν. Κάτσε λίγο. Γιατί και στο κεφάλι ο Κλάους δεν είναι πολύ καλός. Μπορώ να πω είναι κάτι που έχει βάλει γκολ με κεφάλι. Είναι λίγο. Όμως το ένστικτο του Κλάους μέσα στην περιοχή. Το δολοφονικό, το πώς θα σταθεί την ώρα που θα σταθεί, φίλε, δεν διδάσκεται και το λέει και ο Μαλιούβας αυτό που τον έβγαλε από στόπερ σε δερβόρ. Ο Κλάους, αυτό το προσόν, πρόσεξε. Είναι δεν αρκετό, πήγε... είναι αρκετό το προσόν αυτό για να όχι, όχι. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο ο Κλάους, αυτό το προσόν που πήρε από τη μητέρα του, το DNA του, δεν το καλλιέργησε όπως το καλλιεργεί για παράδειγμα ο Βέλιος, όπως πήγε να το καλλιεργήσει ο παπάς ο Γλουφουκαράς όσο μπόρεσε, έμεινε, άκου, έμεινε με αυτό το στοιχείο. Ρε εσύ γλυφρίδα, έφαγες βραδιάτικα. Μα σου εξηγώ. Ας το να μιλήσει. Συγγνώμη. Ρε εσύ αν δεν έπαιζε αυτός, ο Πάκος θα έκανε περισσότερες φάσεις. Δηλαδή θα έλειπε αυτό το γκολ που λες, αλλά η ομάδα θα έκανε περισσότερες φάσεις, θα σκοράριζαν οι άλλοι παίκτες, θα σκοράριζαν... Γιατί ρε φίλε, του δώσε... Του δόθηκαν ευκαιρίες και δεν τις έβαλε. Λοιπόν, δεν κρατάει μπάλα. Αυτό που λέει. Δεν παίζει ένας εναντίον ενός. Ναι, δεν είναι δυνατός. Στο κέντρο τον βλέπετε πώς πηγαίνει για να κερδίσει μονομαχία. Τα πράγματα είναι απλά. Επειδή στο ΠΑΟΚ αποτελούν βαρόμετρο, θεωρώ εγώ, ο Ροντρίγκες και ο Μακ, αν δεν τραβήξουν αυτοί οι δύο, πολύ απλά δεν υπάρχει. Δεν έχει νόημα να υπάρξει και ο Μακ. Και για ένα μήνυμα που έστειλε κάποιο πριν με το Βέλιο, θεωρώ ότι. Αν ο Βέλιος είχε Μάκ Ροντρίγκες, όχι 6 που λέει με 5 στο μήνυμα για τα γκολ με τον. Ο Ρομπέρτο, λέω. Ο Ροντρίγκες με τον Μάκ σου δίνουν ταχύτητα πολύ μεγάλη, σου δίνουν ένα κλικ. Ένα κλικ θεάματος περισσότερο. Όταν βρεθούν σε μεγάλη περιοχή, θα σου κάνουν 6 ευκαιρίες για να σου βάλουν ένα γκολ. Ο Κλάους, αν το φορτώσεις, 4 φορές θα σου κάνει αυτή τη διαφορά. Ένα και δυο θα σου κάνει. Για πάλι κατάσταση, φίλε, αδερφέ, πε συγγνώμη. Πώς το πουλά το Βέλιο, ρε. Το Βέλιο δεν το πουλάνε, ξεχάστε. Αυτό που λέει. Ο Βέλιο είναι τουλάχιστον δυνατός, ρε. Είναι δυνατό το παλικάρι. Γαϊδούρι είναι. Και έχει αθλητικό κορμί, δεν είναι σαν το άλλο το πράγμα. Μεγάλη Κατερίνα. Μεγάλη Κατερίνα σαν γυναίκα, τρελαίνομαι. Και ναι, μετά και τα 32 του ο Βέλιος μπορεί να γυρίσει και πολύ καλός και σαν στόχο. Και τον Ντούσαν. Και η Κατερίνα σ' άρεσε, σαν ναι, γυναίκα. Στανίση, ναι. Σαν γυναίκα. Στανίση, ναι, σαν γυναίκα, ναι. Η Κιτανίτσα ξεκινάει από τις στάρτες της. Ρώτα το Βάτρα. Και φτάνει μέχρι το πρόσωπό τη. Ναι, για παλικάρι, πες την φίλε, ναι. Κουμούνι είσαι, ρε. Τι είμαι? Κουμούνι είσαι. Όχι, είναι ελεύθερος άνθρωπος. Κουμούνι. Ναι. Δεν είναι έκφραση. Τι είναι το κουμούνι, για πες μου λίγο. Για εξήγηση. Καλά, εντάξει, άντε. Επόμενη τι είναι από δεκαετία του 50. Τι είναι αυτά, τι είναι. Είναι φασισταριό.
Ναι, 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 ναι. Σήμερα φασαρίες για τον Γρηγορόπουλο. Ω, πάρτι είσαι κάτω. Ναι, ωραία πράγματα. Επόμενη γραμμή, ναι. Ναι, έλα, ραπ. Έλα. Ρέση, αυτό τώρα πάω και είναι σε κακή εικόνα. Δηλαδή, ας πούμε, τι τα παρατήρησα εγώ τώρα στο ματς, ό,τι κάνει, το κάνει με τον Ροντρίγκες, έτσι. Πες με εσύ, άμα τραυματιστεί ένα Ροντρίγκες, τι θα γίνει. Θα βάλει τον Κίτσιο. Θα βάλει τον Κίτσιο. Γιατί νομίζω ότι. Άστον, ποιο Κίτσιο, δεν γίνεται. Καλά, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Βλέπει και ένα πάω. Πάει και ο Τζιόνις να βγάλει πάσα στον Ροντρίγκες. Θα πάει ο Ροντρίγκες, θα γυρίσει πίσω. Ο Σάμπα, α πούμε, θα μπορούσε να βγάλει μια κάθετη στο Φράγκ. Εσύ νομίζει τώρα ότι ο Ροντρίγκες ξέρει μπάλα. Επειδή είναι γρήγορο. Είναι πολύ γρήγορο. Πολύ γρήγορο. Ναι. Η άμυνα ξέρει και μεγάλη μπάλα. Είναι και τριπλαδόρο. Είναι ο μαύρο, αν πει κάτι. Πε λίγο, αδερφέ, τη φάση αυτή με την πάσα του Τζιόλη να θυμηθεί ο Μάριο για ποια φάση μιλά. Φράγκ. Ποια φάση λε, τι θέλει. Φράγκ. Δεν ξέρω, ακούει. Επόμενη γραμμή. Απλά πράγματα. Επόμενη γραμμή. Πάμε, ναι. Λοιπόν, μια που είπε Αλμπικίδη. Σταμάτα. Ναι. Έλα, να το πει. Έλα, φίλε. Να σου πω, ακούω λίγο, λέτε όλο κάτι μαλάκες για τον Άρη, γιατί δεν μιλάτε καθόλου. Επόμενη γραμμή. Μια που, πάμε, επόμενη μια γραμμή. Που είπες Αλμπικίδη. Γιατί ρε φίλε βρίζεις, απειλείς, θα μας δείρεις, θα μας σκοτώσεις, θα μας κάνεις. Δεν σε γουστάρουμε, δεν σε θέλουμε. Στην παρέα μας. Αυτός τώρα δεν απειλείς ρε ψάχνω. Ρε φίλε, όχι ρε φίλε. Σαν Αριανός λέει. Μου χαλάς την αισθητική μου. Μου χαλάς το κέφι μου. Και εγώ εδώ κάνω δουλειά. Δεν κάνω δουλειά, κάνω το κέφι μου. Ωραία. Μου χαλάς το respect. Ναι. Θα, λογικά θα έπρεπε να μου άρεσε περισσότερο. Αλλά ναι, πολύ τύπησα, πολύ ωραία Κατερίνα. Κούγκαρ. Ναι, ναι. Βασικά μας είμαι φόλα Στίβ. Στίβ άρρωστος. Τι το κατάλαβα αυτό. Εγώ γουστάρω όλους ατακαδόρους εγώ. Ο Στίβ είναι ένας τέτοιος. Για Τζόγλου, τυπάς, πολύ ωραίος τύπος. Σαν προπονητή λίγο. Όχι, σαν προπονητή, συντάξεις. Τυπάς και παικταράς και τυπάς και τον γούσταρα. Και, και όλο τον Ολυμπιακό εκείνον δεκαετία, τέλη 70 του. Αρχές 80. 70. 74-78. Με Διάκουλα, Μελίνη, Καστρινάκη, Μπαρλά, Ραπτόπουλο, Σισμανίδη κτλ. Επόμενη. Ναι. Έλα. Έλα, φίλε. Με τον ψευτόμαγκα τη παρέα. Ποιο είναι ο ψευτόμαγκα. Εσύ ποιο λε. Πού να ξέρω. Λοιπόν, τώρα σταμάτησα να πουλά τρέλα στου Αριανού. Επόμενη γραμμή. Έλα. Στο Τζαλτίδη. Επόμενος. Καλημέρα. Α, τώρα δεν θέλω να μιλήσω. Δεν θέλω σε λακυρτή μαζί σου, ρε φίλε. Πώς θα γίνει. Με το ζόρι δηλαδή. Δεν σε θέλω στην παρέα μου. Απλό είναι. Τι θα κάνουμε, να βριζόμαστε, να απειλήσουμε στον άλλον. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Πάνε, πάνε στο Τζαλτίδη εκεί, ξέρει και το ρεπορτάζ. Έλα, φίλε, ναι. Πάμε, ναι. Έλα. Έλα, φίλε. Λέγε, φίλε. Έλα. Έλα. Τι κάνει. Ακούς. Πάρ' το γρήγορα. Ό,τι να το πεις, πες το γρήγορα. Έλα, μ' ακούς. Πάμε επόμενη γραμμή. Τι, τέσσερις φορές έλα, μ' ακούς, τι θα γίνει. Αυτή η πόλη πρέπει να πηγαίνει λίγο πιο μπροστά. Τι θα γίνει αυτό, έλα, μ' ακούς, έλα, μ' ακούς, μ' ακούς, έλα. Έλα, μ' ακούς, έλα, μ' ακούς, μ' ακούς, έλα. Ξέρω, έλα εδώ που είσαι. Τι κάνεις, καλά είσαι, καλά είσαι, πώς είναι, Θεσσαλονίκη. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, το μπλε. Κλείς τον, κόψ' τον. Δεν μ' αρέσει η φωνή. Πάμε πιο σοβαρά. Λέει. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, θέλω να πω για τον Ηρακλή λίγο. Να ναι. μιλήσουμε. Να μιλήσουμε. Είσαι Ηρακλειδέας. Λοιπόν, τι είμαι. Είσαι ο παδός Ηρακλή. Ηρακλής είναι. Ναι, φίλε. Δεν ξέρω, να είμαι στην πόρτα ήμουνα. Να είμαι σε βάλει και τζάμπα. Να είμαι γιατί δεν τζάμπα. Σταματήστε λίγο, σκάστε να ακούσω. Συγγνώμη, ποιο με. Φίλε, για μην παρεξήσει. Και καλά λέει ο Ραπτόπουλος. Εδώ σημειώνουμε ο καθένας που παίρνει τηλέφωνο, στατιστικά το κάνουν. Έτσι. Συγγνώμη, δεν ρωτάμε ούτε ασφαλίτες είμαστε, ούτε κανένα άλλο λόγο. Λοιπόν, παλικάρι μου, είσαι ο παδός του Ηρακλή. Σ' ακούω. Ναι. Ποιος με έβαλε εσύ στην πόρτα, τι είσαι. Ομολόγησε πιο γρήγορα από το ψηφιδάκι. Έλα, ρε, θα βάλε, σε κάνουμε, βρε. Τι τσατίζεσαι, βρε. Όχι, ρε, παλικάρι, δεν μιλάω τόση ώρα και κάτι μου λες, με έβαλε τζάμπα. Πού με έβαλε τζάμπα, στο θέατρο, πού. Σε live, πού! Θες να σε πω που σε έβαλα τζάμπα, όταν ήταν ωραίος ακόμα και δούλευε να πούμε στα μάτα και είχε ο Willy να πούμε, να πούμε για την ομάδα και ήρθες να πούμε στα επίσημα και σε βάλαμε τζάμπα. Ναι. Σε λέω ψέματα νομίζεις. Στα επίσημα να με έβαλε τζάμπα αποκλείεται, γιατί έχω διαπίστευση και μπαίνω. Μήπως είχε διαπίστευση. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, δεν πειράζει, δεν πήραμε να πούμε. Καλά, μην μάλλον. Όχι, να ξέρουμε τι λέμε. Γιατί και εγώ σε έβαλα τζάμπα στο live των Stones στο Wembley το 72. Αν το πήρε στραβά, πάει και τελείωσε, ρε.
Δεν παλικάρι μου, βγαίνει και λες κάτι, με έβαλες τζάμπα πού! Με διαπίστευση είμαι! Ωραία, πάμε, σ' ακούω τώρα. Πάμε. Ναι, ναι, ναι. Οκ, τέλος. Είναι άμπρα, βάζε με να πω αυτό. Κουλ, θα το πει. Εγώ θέλω να μιλήσετε λίγο, να με πείτε τη γνώμη σας. Πες και εσύ, ρε Σλαμά, τη γνώμη σου. Ναι, παλικάρι. Πες και εσύ τη γνώμη σου. Να με πείτε για τον Μπουλούτ. Να με πείτε για τον Μπουλούτ. Παίζει δεύτερο σέντερ φορ το παλικάρι. Για αυτή τη θέση δεν τον πήραμε. Α, μπορεί και ναι, μπράβο, έχεις δίκιο, ναι. Γιατί εκεί στα δεξιά... Και τι ρόλο βλέπεις εσύ, πώς τον βλέπεις εσύ στην ομάδα. Επίσης, θέλω να μου πεις, επειδή ασχολείσαι με τον Ηρακλή και είσαι τόσο... Σε βλέπω να πούμε ότι είσαι πολύ έτσι σήμερα θερμόαιμος. Να πούμε, θέλω να με πεις, φιλαράκι, τη γνώμη σου για τους αυτόνομους. Τι πάνε να κάνουν, σήμερα πώς τον βλέπεις δηλαδή τον Ηρακλή, τον βλέπεις ελεύθερο. Τον βλέπεις να πούμε ότι η αποχή που έγινε την Κυριακή, η αποχή που έγινε να πούμε με τον Παναθηναϊκό ήταν ωραία το Σάββατο. Ή ήταν τα βατζιλίκη κάποιων ανών που πουλάνε να πούμε τα βατζιλίκη σε κάποιους που δεν έχουν μυαλό. Οι υπόλοιποι να πούμε τα χίδια περιμένουμε να πούμε. Αυτό θέλω να μ' απαντήσεις αυτό το πράγμα. Πες αυτά τα δύο για τον Πουλού και για τους αυτόνομους. Αυτά τα δύο άμα απαντήσεις. Είστε μεγάλο αλάνι. Ναι. Πες για τον Πουλού και λοιπόν, το άλλο είναι περίπλοκο. Εσύ τώρα με βάζεις σε μένα, ξέρω τον Ταλκάς ποιος είναι. Τι. Ποιος είναι. Όχι, εδώ είναι. Α, sorry, νόμιζα έκλειση, συγγνώμη. Ναι, όχι. Συγγνώμη. Πες ποιος είναι. Σου εσύ έχεις έναν Ταλκά. Ναι. Που εγώ με τον Ταλκά αυτό δεν ασχολούμαι. Ποιο. Δεν μ' άρεσε και ο τρόπος, όλος ο τρόπος σου γενικά, έτσι. Ναι. Επειδή έχω φίλε από το μεευτήριο, ο πατέρας μου σχορεμένος με πήγε στον Ηρακλή. Από το μεευτήριο με πήγε στον Ηρακλή. Πληρωτιστήριο. Και εγώ αγαπώ τον Ηρακλή. Ναι. Έτσι. Ένα-ένα. Γελάζει, δεν κατάλαβα. Δεν ασχολούμαι με τον Ηρακλή. Ούτε είμαι θερμόαιμος, ούτε ασχολούμαι με τον Ηρακλή έτσι που φάνηκες να περάσει. Εγώ με τον Ηρακλή ασχολούμαι σήμερα, στην ηλικία που είμαι, όπως ασχολούμουν και 5 ετών και 10 και 13. Ναι. Γιατί μου το έκανες τώρα, το μαγειρεύεις πολύ προβοκατόρικα. Πολύ προβοκατόρικα. Και δεν μ' αρέσει το ύφος σου καθόλου. Και δεν μ' αρέσει το ύφος σου καθόλου. Πάμε τώρα. Προς τα εσένα. Ποια έκανε η αυτόνομη με τον Παναθηναϊκό. Η αυτόνομη εκεί ήταν. Απλά μπήκε μετά την έναρξη 9 λεπτά. Γιατί το σημείωσα. Ναι. Έτσι, 9 λεπτά μετά. Ναι. Λόγω της ιστορίας με την κάρτα, με το ΆΜΚΑ. Ναι. Όπως και πολλοί άλλοι οπαδοί σε όλη την Ελλάδα. Ή κάνω λάθος. Πολύ σωστά τα λες. Γιατί πετάς τώρα κάτι, λες. Εδώ άξονα το όπλος τώρα ότι έκανε η αυτόνομη αποχή. Και σωστά λέει ο Κώδη, δεν το ήξερα εγώ λέει αυτό. Τι μα και εγώ λέω, ποια αποχή έγινε. Αποχή σημαίνει δεν είμαι στο γήπεδο. Και τη ΣΑΕΚΗ οπαδοί νομίζω εκείνη την αγωνιστική. Μπήκανε στο. Σε όλες έχουν πάλι ο τρόπο να μπαίνουν τεροχρονισμένα. Και πώς δεν κάνω. Και του πάω. Νομίζω και του πάω. Νομίζω δεν ξέρω. Οπότε είναι άγκυρο θέλω να σου πω. Για τον Μπουλούτ. Ο Μπουλούτ. Για τον Μπουλούτ. Ναι. Έλεγα κάτι επί χρόνια για το Σαλπιγκίδη. Φοβάμαι ότι ο Μπουλούτ τεχνικά είναι ο Σαλπιγκίδης της Αυστραλίας. Απλά με συγκινεί το πάθος και η φλόγα του. Με συγκινεί πραγματικά. Με συγκινεί. Αλλά ξέρεις τι, άμα δεν ξέρεις μπάλα και σε έχουν φέρει, ουέ και αλίμονο και δεν έχεις πάθος. Άμα δεν έχεις και φλόγα και πάθος. Σωστό. Αυτό πηγάζει από το εκρηκτικό του χαρακτήρα. Σωστό. Κοίταξε να δεις. Κοίταξε να δεις. Δηλαδή, εγώ εκεί δεξιά δεν θέλω τον Μπουλούτ στον Ηρακλή. Θα με ακούσει. Ναι, θα με ακούσει λίγο τώρα. Ναι. Λοιπόν, σήμερα είπε ο πρόεδρος. Σήμερα. Ναι, ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, σήμερα είπε ο πρόεδρος. Ότι θα φέρει, λέει, να πούμε τρεις παίχτες από Αθήνα. Ναι. Θα πουλήσει το Βέλιο. Αθήνα, ναι. Θα κατέβει Αθήνα, λέει, και θα φέρει τρεις παίχτες. Δεν το άκουσα, δεν το άκουσα. Το είπε, παιδιά. Εγώ μου το έπαιρνα από Αθήνα. Το... Εμένα μου το έπαιρνα από την Αθήνα. Είδα δηλώσεις. Το επιβεβαιώνω. Περίμενε. Δήμου στην μπάλα, πώς το λένε, ξέρω. Ναι, ναι. Λοιπόν... αυτό αλήθεια είναι, γιατί εγώ το άκουσα από Αθήνα μεριά. Αυτό είναι αλήθεια. Όχι, το είπε, παιδιά, στην ΕΡΤΡΙΑ, δεν λέω. Α, τον είδα, αλλά πρέπει να είναι η φάση που το έχασα αυτό. Τον είδα πέρα σημείο και μετά, τη είδα. Το ο έκανε και γες και ο Μπιφτέκης δεν θέλει ο Μπιφτέκης όμως. Ο Μπιφτέκης δεν θέλει. Λοιπόν. Πάντως στο Ψαλμπικίδη τον προτείνα στον Ηρακλή να ξέρεις ο μάνατζέρ του και αρνήθηκε ο Ηρακλής.
Καλά, μέχρι και εσύ το προτείναν το καλοκαίρι. Ποιο μιλάει τώρα, γιατί με μπερδέψατε. Ο Τζόρνταν είπε το Σαλμπικίδη τον προτείναν στον Ηρακλή από τον μάνατζερ. Καλά, στο αυτό βρε με τον Σαλμπικίδη στον Ηρακλή. Το καλοκαίρι που μα πέρασε, Τζόρνταν τον προτείναν και σε εμά ακόμα. Δηλαδή, έλεος. Οπότε, πού καταλήγουμε τώρα για να καταλήξει τον Ηρακλή. Να σε ποιο τον πρότεινε, εγώ άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Κάτσε να δούμε το άλλο. Ναι. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, κατεβαίνει στην Αθήνα. Κατεβαίνει στην Αθήνα, ωραία. Ποιο ο Βέλιο. Ναι, εγώ θέλω να σε ρωτήσω. Κατεβαίνει στην Αθήνα. Το κατεβαίνει, τι είναι το ρήμα, κατεβαίνει με μεταγραφή, πώληση, δανεικό, τι. Ρε, άκουσε με, βρε, αγόρι μου. Κατεβαίνει που λέγεται στον Ολυμπιακό και παίρνει τρει πέντε και λεφτά, αυτό λέει. Ρε, να ακούσω τι λέει το παιδί. Ρε, που στη 10 ώρα θα συνοδευτούν δύο Θεσσαλονίκη για ένα απλό πράγμα. Είπε στην Εστρία, ο πρόεδρο είπε. Πάλι. Ο πρόεδρο είπε. Ο πρόεδρο είπε, κατεβαίνω στην Αθήνα. Κατεβαίνω στην Αθήνα, ναι. Να φέρω τρεις παίχτες και να δώσω τους οποίους τους βρήκαμε, τους οποίους τους βρήκαμε οι μάνατζερ και τα λοιπά, ωραία, να τους φέρω, να δω αν κάνουν και τα λοιπά, να τους πάρουμε για μόνιμους. Εκεί που χρειάζεται και αδυναμεί ο Ηρακλής, η αγάπη μας η μεγάλη, ωραία. Και εγώ σου λέω, εάν πλησιάσει να πούμε το Μαρινάκι, έτσι, και το πει, θέλω τρεις παίχτες, έτσι, θέλω τρεις παίχτες. Που έχει μοιράσει ο Μαρινάκης, έχει ρεπούστη παίχτες σε όλη, να πούμε, την Ελλάδα, έχει δώσει παίχτες παιχτούρια, να πούμε. Παίρνει τον Πελέ, να πούμε, πέρσι, να μάθει τον Εργοτέλη, ούτε ξέρουμε που είναι. Παίρνει, να πούμε, ποιους πήρε από τον Πάφιο παίχτες, ούτε ξέρουμε που είναι. Του καταλήγουμε τώρα, ναι. Δηλαδή, έχει, να πούμε, πόσους παίχτες στα ψυγεία. Μας δίνει τρία παιχτούρια. Έτσι, παιχτούρια σε λέω. Για ποιο στόχο. Με ποιο λόγο, για ποιο λόγο θα μας τα δώσει αυτά τα παιχτούρια. Αν αύριο μεθαύριο Μαρινάκης επισεδίσω κι άλλους τρεις ρε μάγκα και δώσε με Βέλιο αυτόν και αυτόν. Τους δίνουμε ή δεν τους δίνουμε. Καλό ερώτημα. Διάλειμμα. Ωραίος. Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sport Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με πόνους. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε οι δυνάμεις σας. Στο Hardball Sports Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού του Ιατρού Μπανιώτη Ιωάννη λειτουργεί από το 2009 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους όσους ενδιαφέρονται να υποφεληθούν από τη σύμπραξη της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής με τη σύγχρονη δυτική ιατρική. Ο βελονισμός αποτελεί την πιο αξιόπιστη ιατρική θεραπεία σε παθήσεις του μυοσκελετικού όπως οσφιαλγία, αυχεναλγία, αρθρίτιδες, ρευματοπάθειες, σε παθήσεις του νευρικού συστήματος, ημικρανίες, αϊπνίες, στρες, άγχος και κατάθλιψη. Ο βελονισμός είναι ιδανική θεραπεία για άτομα τα οποία θέλουν να χάσουν βάρος, καθώς μειώνει την όρεξη και τη βουλιμία. Ενεργοποιεί το μεταβολισμό, οδηγεί την ψυχική ηρεμία και προκαλεί τοπική λιπόλυση και σύσφυξη. Με το συνδυασμό βελονισμού, ισορροπημένης διατροφής και σωματικής άσκησης, τα αποτελέσματα είναι άμεσα και ορατά. Ο βελονισμός αποτελεί ιδανικό σύμμαχο σε όποιον θελήσει να διακόψει το κάπνισμα γρήγορα, χωρίς πόνο και παρενέργειες. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην Εγνατία 63, στον έκτο όροφο. Τηλέφωνο 2310-282-400. Θέλεις να πετάξεις κάτι που δεν το χρειάζεσαι και να κερδίσεις από 100 έως 1000 ευρώ? Βεβαίως! Την πεθερά μου! Αδελφοί Τσιλιμπόνι, εμείς δεν σας πληρώνουμε για να πετάξετε την πεθερά σας. Ερχόμαστε άμεσα. Εκτιμούμε δωρεάν το παλιό ή τρακαρισμένο αυτοκίνητο, ακόμη και το φορτηγό σας, και σας πληρώνουμε άμεσα από 100 έως 1000 ευρώ ανάλογα με την αξία του. Αναλαμβάνουμε δωρεάν όλη την νόμιμη διαδικασία από την ΕΔΟΕ. Αδελφοί Τσιλιμπόνι, πληρώνουμε από 100 έως 1000 ευρώ για κάτι που δεν χρειάζεστε. Διασταύρωση Νεοχορούδας, στον παλιό δρόμο Κυλκής. Ανοίγεις ραδιόφωνο, μαύρες ειδήσεις. Πας στην τηλεόραση, σου τοποκρατούμε την κρίση. Μπαίνεις στο ίντερνετ, θα πληρώσουμε δις. Φάτσα κάρτα η Μέρκελ.
Και δεν πάω στο Ρεμπέτα Σκέρ να ξεδώσω, να φάω με την ψυχή μου, να πιω για να ξεχάσω και να διασκεδάσω. Ρεμπέτα Σκέρ, άφθονο ποτό, καλό φαγητό, ζωντανή μουσική. Με ορχήστρα που ξυπνάει το παλιό καλό γλετζέ που ξέχασε τα τελευταία χρόνια. Μόνο με 10 ευρώ το άτομο τρώτε και πίνετε χωρίς περιορισμό. Ρεμπέτα Σκέρ, το μπάζι 4 γωνία με Δελφόν, περιοχή Μπότσαρη. Για κρατήσεις 2310-865-001. Μέσα στην πόλη η ζωή κυλά έντονα. Ο χρόνος είναι λίγος, οι υποχρεώσεις σου πολλές. Η ώρα η δική σου όμως, ο εαυτός σου, η ομορφιά σου περνάει από τα χέρια μας. Άφησε το στρες της ημέρας, τις δουλειές, τα μαθήματα, τους άντρες, τα παιδιά, την πεθερά, ειδικά αυτήν. Αυτά δεν τελειώνουν. Αξίζει να δώσεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Κομωτήριο Έφη. Κούρεμα αντρικό, γυναικείο, παιδικό 5 ευρώ. Ατάβιες από 10 ευρώ. Βαφή ρίζας και κοντά μαλλιά 10 ευρώ. Ίσιωμα από 6 ευρώ. Κομωτήριο Έφη. Ολύμπου 23. 2310-515-017. Και τώρα είμαστε κοντά σας με ένα νέο κατάστημα στην Ολύμπου 31. Κέντρο αισθητικής Έφη. Μανικιούρ και πεντικιούρ μαζί 15 ευρώ. Τζέλ 20 ευρώ. Συντήρηση τζέλ 15 ευρώ. Αποτρίχωση στα χέρια 5 ευρώ. Αποτρίχωση στα πόδια 10 ευρώ. Μπικίνι 5 ευρώ. Καθαρισμός προσώπου 25 ευρώ. Μασάζ 30 λεπτά μόνο 10 ευρώ. Και πολλές άλλες παροχές σε τρελές τιμές. Κέντρο αισθητικής Έφη. Ολύμπου 31. 2310-555-703. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γαριδό, μακαρονάδες, μύδια αχνιστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακή, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα, στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιά και συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ. Φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 2310-922-710. Παρακαλώ! Είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου του σπιτιού σας. Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο. Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέριος. Δελφόν 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευση. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γκαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχεία εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφόν 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 2310-85-2727. Νικολάκη, επειδή γιορτάζεις, θα πάρουμε μόνο τρεις. Πάει να πιει κανένα ποτάκι. Να πιεις κανένα ποτό να στανιάρεις. Θα πας να γιορτάζεις, δεν κάνεις. Τέτοια ώρα, τι ώρα θα πας. Πάει να κεράσεις. Τι. Θα κεράσεις. Είναι ημέρα τέτοια. Με τι θα κεράσεις. Δεν έχεις μπατήρισε. Τζόρνταν Λασάρης. Πάμε, τρίτος από το τέλος. Ναι. Γούντλα. Ακούγομαι. Ακούγεσαι, φίλε. Λοιπόν, να, Αραπτόπουλε, θέλω να μιλήσω σε ένα αποκλειστικά. Μάλιστα. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Ποιες είναι οι τρεις μεγαλύτερες ομάδες Θεσσαλονίκης. Της Θεσσαλονίκης. Της Θεσσαλονίκης. Σήμερα που μιλάμε. Γενικά, διαχρονικά. Θα με πεις. Ο ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής και ο Άρης. Ωραία. Είναι σωστό να μιλάς για τον Άρη. Τι να πω. Να πει για σήμερα, για τον αγώνα. Είναι πολλοί Αριανοί που θέλουν να μάθουν για σήμερα. Αφού οι Αριανοί δεν μ' ακούνε εμένα. Τι να μάθουν. Πώς δεν σ' ακούνε, ρε, αυτό που λέει. Καταρχήν το είδες στο μάτι. Δεν το είδα, ρε. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι είναι το ξεγονιστικό μου να ασχολούμαι. Τι μαγκές είναι αυτές, δηλαδή. Ρε,
Τι είναι μαγκές. Η ομάδα ανέβηκε. Ωραία. Το αγωνιστικό είναι πίσω. Άλλοι είναι οι ταλγκάδες σου. Αλλά εσύ θα βγεις και θα βρίσεις. Δεν μιλήσει σαν άνθρωπος. Από το να φάω κανένα πρόστιμο επειδή εσύ βρίζεις, κάτσε να βγάλουμε και κανένα φράγκο. Τόσα χρόνια πληρώνουμε. Άσε να βγάλουμε κανένα μεροκάματο στα γεράματα. Τι θα κάνουμε τώρα. Ένα διαμέρισμα πληρώσαμε. Ναι. Πέρα αυτό που είναι σε πήρα για να σε βρίσουν, να πούμε. Βρε πουλάκι μου. Ναι, εγώ δεν έχω τίποτα με τίποτα. Μιλάω για τον άλλο αυτό που λέει. Άντε πάλι. Ναι, λέω. Θα σου μιλήσω πολιτισμένα. Λέω ότι εγώ ασχολούμαι με τον Άρη περισσότερο. Μην είναι κάτι μεγαλύτερη ομάδα της Θεσσαλονίκης, ρε Αυτόπουλε. Θα μ' ακούσεις. Λέω ότι εγώ ασχολούμαι με το κομμάτι το οικονομικό και το διοικητικό. Στο οικονομικό, ρε, μην είναι κάτι ομάδα. Φίλε, οι γονείς σου σε μεγαλώσανε σε αχούρι. Πού σε μεγαλώσαν οι γονείς σου? Δηλαδή δεν μεγάλωσες με φυσιολογικό μπαμπά, μαμά, αδέρφια, γύρω ξαδέρφια, γιαγιάδες. Δεν μεγάλωσες κανονικά. Ρε μου λέει για τη μεγάλη ομάδα του Άρη. Ρε πουλάκι μου, όταν γεννήθηκες ο μπαμπάς σου κερνούσε στο καφενείο. Χάρηκε που έκανε γιο. Δηλαδή είπε τη γυναίκα του, τη μάνα του, τους φίλους του. Ρε πάω και ράσω μια ρετσίνα, ξέρω εγώ, με ένα τραπέζι κάτω τους φίλους μου, έκανα γιο. Άμα το ρωτήσω. Γιατί δεν έχει δείξει αυτό που λέει, για τον Άρη μιλάμε. Πάμε, επόμενη γραμμή. Τι πλάκα κάνεις. Πάμε, επόμενη γραμμή. Έλα, αυτό που λέει. Έλα, φίλε. Πριν με έκλεισες, φίλε, χωρίς να ακούσεις καν τι ήθελα να πω. Θα έβριζες, φίλε, γι' αυτό σε πήρα γραμμή. Δεν θέλω εγώ να βρίσω. Απλά θα σου πω ότι έτσι και ξανακλείσει σε μένα, θα έρθω από κοντά σου, πατήσω δύο πλάκα. Είδες που σε λέω εγώ. Το θα έρθω και θα κάνω. Παιδιά, κοιτάξτε, τους μισθούς σας τους πήγαν 300 ευρώ. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να μαζευτεί, να πα στο Υπουργείο και να δει κανέναν εκεί πέρα. Εμένα τι να με δει, εγώ δεν σου έχω κάνει τίποτα κακό. Τη γυναίκα σου δεν πείραξα, τα παιδιά σου δεν πείραξα. Ναρκωτικά δεν σου πούλησα, όπλα δεν σου πούλησα. Δεν σε χτύπησα, δεν σε βάρισα, δεν σε έκλεψα. Θα σου έλεγα τι θα μου κάνει, αλλά έχω 10.000 ευρώ πρόστιμο. Και επειδή με έχουν περιορίσει τι βρισκέ, δεν μπορώ να σου το πω. Αλλά. Όχι, δεν θα σου το πω. Καταρχήν, Αργενέ από την Αθήνα να πει. Με για, κάνει. Για τη Θέρμη, τώρα τον παρακαλάνε το Σαββίδι για τη Θέρμη. Ποιο? Η Θέρμη, η ίδια η Θέρμη. Ναι. Τώρα τον παρακαλώ, γυρίσαν τα κόσμια. Με τσιμένη δηλαδή είναι ό,τι πρέπει. Πάμε επόμενη γραμμή. Με τσιμένη, έτσι. Πάμε, ναι. Θέλει και τσίμπουρο όμως. Έλα, φίλε. Γεια σας, τι κάνετε? Καλά, κύριε, εσείς. Καλά. Πολύ καλά. Λοιπόν, πάω ξύς. Ένας πολιτισμένος άνθρωπος. Έλα, φίλε. Πάω ξύς. Λογικός. Ραυτόπουλε, λίγο με χάλασε σήμερα, γιατί σε πήρε ένας συνοπαδός μου και ήθελα να μιλήσει με τον Τζόρνταν και δεν τον άφησε. Είναι λίγο σήμερα η μέρα λίγο αντιεπικοινωνιακή. Γιατί ήσουν λίγο έτσι ανάποδο. Μπερδεύτηκε σήμερα. Μπερδεύτηκε, εντάξει. Μα βγήκε ένας οπαδός του Ολυμπιακού από την Τούμπα και ο άλλος το άκουσε. Ναι, όταν λέει ο άλλος όμως Ρενάπερα, Ερυθρόλευκη και Τούμπα, είναι σωστό αυτό το πράγμα τώρα. Γιατί να κάνουμε, ρε φίλε, να πάμε έξω από το σπίτι να το κάνουμε τόπι στο ξύλο επειδή βγήκε και είπε ότι είναι από την Ερυθρόλευκη και Τούμπα. Όχι, να το πάμε λίγο στην καλύπρα, να τον ισχυώσουμε λίγο το στόμα. Γιατί εντάξει. Εντάξει, δεν φίλε, έχουν μια αλαζονία, ηρωνία. Δηλαδή, εντάξει. Αν βγει κάποιο παοξή και πει γεια σα. Από τον Ασπρόμο πειρά. Από τον Ασπρόμο πειρά. Πάντα το κλείσουμε, δηλαδή. Α πούμε, λέει βλακίε. Το είπε άνθρωπο. Δεν πειράζει. Κοίτα, να σου πω κάτι. Εμεί οι παοξίδε είμαστε γεννημένοι ντόπιοι, έτσι. Εσεί οι παοξίδε είστε γεννημένοι τέταρτη. Απλά θέλει και λίγο σούμορ πέρα από την προσοχή. Είστε γεννημένο μαλάκα, δεν είναι αυτό. Εγώ, είστε κοίταξε. Γεννημένοι τέταρτη οι παοξίδε. Πάμε επόμενη γραμμή. Γεννημένη, γεννημένη για να έχετε άλλο τη μαγιά στην πόλη. Γεννημένη με τον Τόμπρι. Κάτσε το θέμα, τι Τόμπρι ρε. Τόμπρι, Τόμπρι. Τι είναι Τόμπρι. Σιγά μην είναι και ο Τόμπρι. Τόμπρι είναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα. Έλα, φίλε, ναι. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα, Άμαλο. Καλός άνθρωπος. Αριανός πιτσιρικάς. Ναι, ο Αριανός πιτσιρικάς. Ο Αριανός είμαι, δεν είμαι ο καλύτερος. Κοίταξε, στο σημερινό παιχνίδι δεν ασχολήθηκαν ούτε και οι παίκτες ακόμα. Θέλω να το ξεχάσω γιατί δεν παίξαμε καθόλου καλά, Κώστα. Με τρία center back παίξατε. Ναι, στο, το μετά το στο 80 επειδή δεχόμασταν... Μεγάλη πίεση, ναι. Ναι, στο 80, βασικά εκεί από το 70 και μετά δεχόμασταν αρκετές επιθέσεις. Πολύ καλά έκανε λοιπόν ο Αναστόπουλος και έβαλε τρίτο center back. Αν και δεν ήταν το match. Λογικό. Ήθελε να πάρει το match. Και όπως λέει και ο ίδιος, άμα θέλετε να δείτε θέαμα, να πάτε στο Hollywood. Και θα πρέπει το δίκιο. Και έχει απόλυτο δίκιο. Ο Αναστόπουλος είναι λογικός, σου λέει εδώ ήρθα για να ανεβάσω την ομάδα. Πεθαίνω με την πάρτι του, άμα το δω θα ζητήσω αυτόγραφο. Άμα θέλετε θέμα,
Πάτε στο Παλέντε Σπορτ να δείτε την όμορφη γυναίκα του ιδιοκτήτη σα. Πώς τη λένε, τον είπα τον πάτε να το φέρει το καφέ του. Άντε, λέγε αγόρι μου γλυκό. Ναι. Ναι. Αυτό είναι ναι, πολύ καλή κίνηση ήταν αυτή του Αναστόπουλου. Δηλαδή δεν το βλέπουμε συχνά βέβαια. Σήμερα ο προπονητή του Παναθηναϊκού περίμενα να κάνει κάτι ανάλογο. Δεν το έκανε. Θα μπορούσε να γίνει ένα-ένα χωρίς να βάλει ας πούμε 10 λεπτά, 5 λεπτά τον Τριάντα Φιλόπουλο. Βάλτε τον εκεί μπροστά, θα συντράρουν άλλοι. Ναι, το άφησε πολύ επικίνδυνα. Πολύ επικίνδυνα. Το είδε στο παιχνίδι. Ορίστε. Με τα τσαφτσούφ των παιχτών τη Βέλγια έπαιξε τα τελευταία. Όχι, δεν το έδειχνε κάπου σήμερα τον Άρη. Ναι, ναι, την Ηρακλή το λέει και είναι Αριανός. Από ό,τι άκουσα όμω δεν παίξαμε καθόλου καλά. Με δύο δοκάρια τέτοιο το κοκκινό. Ναι, το άκουσα τώρα, ναι. Θα μπορούσε, αυτό είπε και ο προπονητής του Βυζαντίου, θα μπορούσαμε λέτε, να πάρουμε την ισοπαλία. Ήτανε ντέρμπι, εντάξει, τώρα το πήρα. Εντάξει, τώρα βέβαια μετράει νίκη, την άλλη εβδομάδα... Αυτό που πάθανε η Δραμηνή φέτος με τον Άρη, ναι. Το φυσάνε και δεν κρυώνει. Αυτή η καράβλαχη η Δραμηνή, ναι. Πέρσι δεν σου δώσαν το παιχνίδι. Ναι. Και αφήσαν τον Πασεραϊκό να ανέβει. Θα βγαίνανε φέτος Β' Εθνική δόξα δράμας, αλλά είναι τελείως βλαμμένοι, ανόητοι και κοντόμυαλοι, γιατί σήμερα η δόξα δράμας, με αυτή την καβάλα, με αυτό το κοκκινόχωμα και με αυτές τις ομάδες, θα έβγαινε κατηγορία για πλάκα. Θέλει να βγει όμως, το ρωτάς αυτό. Γιατί δεν θέλει να βγει. Δεν ξέρω, γιατί εκεί πας σε συμβόλαια, πας σε αλλιώτικα τώρα. Για πέτω. Ήταν λίγο επιπροσωπικού με Παντιαρά και Καλατζίδη. Καλές σχέσεις Παντιαρά Καλατζίδη. Συνέχισε, Ηρακλή μου, συνέχισε. Τι λες, πει ότι όπου τον βρίσκω θα τον... Δεν ξέρω, εγώ πάντως τελευταία βλέπω τον Απόλλων, έχει 5 στα 5, τα πάει εξαιρετικά. Μεγάλη προσπάθεια του Απόλλωνα σήμερα. Σώθηκε ο Απόλλωνα, σήμερα σώθηκε. Μεγάλη προσπάθεια του Αβραάμ Περσίδη. Με Γιάννη Πολαετίδη, ο οποίος λέει είναι φόλο Αριανός έμαθα. Μην το δίνει. Ναι, ο ίδιος το λέει παντού. Το λέει μπας και πάρει καμιά δουλειά και να καταστραφεί κι αυτός. Ναι. Τώρα παίζουμε με την Τετάρτη. Ναι, παίζετε. Τι? Με την νίκη μεσημερίου ή κάτω των 17 όμως. Την Τετάρτη με νίκη μεσημερίου Άρης. Α, κύπελο. Θα χάσετε άμα πάτε με την Κάπα 17. Ναι, με την Κάπα 17 γιατί ήταν η εντολή του Αναστόπουλου να μην χρησιμοποιηθεί η πρώτη ομάδα. Ας τώρα θα φύγει ο Άρης, το θέμα είναι... Για ποιο λόγο να μην πάει να πάρει ένα κύπελο. Καλά κάνει, τι να παραλάβει τώρα κύπελο. Στο Χαριλάου είναι αυτό, όχι. Όχι, το μεσημέρι. Καλά κάνει κατ' εμέ. Πέντε γκολ έβαλε. Καλά κάνει. Ναι, τι καλύτερα, το κάνει. Καλύτερα, τώρα κύπελο έψη, μην ντροπή είναι τώρα. Γιατί, α, είναι ντροπή λες. Τι είναι εσύ τώρα. Δεν θες μετά το 70 καλά το κύπελο να πάρεις άλλο ένα. Κοίταξε τώρα στη γάμα είναι αλήθεια ότι είναι ντροπή. Ρε φίλε, μας άμα όλοι. Πεθάρουμε και μετά 300 χρόνια βρεθούν να μου συγγράμματα και πούνε ότι ο Άρης πήρε κύπελο, θα θυμούνται τώρα αν ήταν ερασιτεχνώνη κανονικό, θα το περάσουν για κανονικό. Γεια σου, Ηρακλή μου. Γεια σου, Κώστα. Γεια χαρά. Έλα, φίλε, ναι. Δύο τελευταίοι, ναι. Τώρα, αν πάρουν και σε σκίσουνε, φίλε, θα είμαι μαζί τους. Γιατί, τι είπανε. Μετά το 70, για να μην πάρει ένα κύπελο. Εντάξει, και τώρα το παιδί, τώρα άμα σε σκίσουν, θα είμαι μαζί τους. Εντάξει. Ναι, έλα, βρε, τι κύπελα τώρα και τέτοια τώρα. Άσε τώρα να βγάλουν την ομάδα και ναι. Έτσι και ξανακλείσει το τηλέφωνο. Επόμενη γραμμή, έλα. Δεν θέλω. Ρε, φίλε, τώρα θα μαλώσουμε. Δεν σε θέλω για πελάτη. Πώς το λένε, έχω ένα μαγαζί που πουλάω καραμέλες. Μπαίνεις μέσα και σε λέω, φίλε, δεν σε πουλάω εσένα καραμέλες. Δεν σε θέλω για πελάτη. Θα μου πεις, έχεις την πολυτέλεια εσύ στις δύσκολες αυτές τις στιγμές να λες, δεν σε θέλω εσένα για πελάτη. Δεν σε θέλω, ρε φίλε, τι θα γίνει τώρα. Τα βριζόμαστε, εμείς κάνουμε μια ποιοτική εκπομπή εδώ πέρα. Επιπέδου και τα λοιπά. Τι αβρίζεται, τι είναι. Ξεχυλίζεται. Πάμε στον προτελευταίο, ναι. Μόλις είπες για ποιοτική, πήρες την απάντηση, ρε. Η απάντηση για την ποιότητα. Επόμενη γραμμή, ναι. Ρακετιά. Μόλις μίλησε για ποιότητα. Έλα, φίλε. Πήρε την απάντηση. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω να μιλήσω λίγο με τον Τζόρνταν. Έλα, φίλε. Να σε ρωτήσω, Τζόρνταν, πρέπει να έχεις τεράστια υπομονή για να μέσεις αυτό το καράφλο μουνάκι από το καφέ. Αυτό τον Γκαριόλι. Εντάξει, τώρα μην παραφέρεσαι τώρα. Κύριε, για μένα μιλάτε. Πουτάνα, πούτε. Για μένα μιλάτε, κύριε. Όχι, άστο να βρει, αλλά κόψτε γιατί υπάρχει το ραδιοτηλεοπτικό. Άστο ή κόψτε δεν γίνεται. Ή τον αφήνει ή τον κόβει. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα, να το πουλέ. Κόψτε να πάμε σε επόμενη γραμμή. Κόψτε, τι. Θα πάμε σε ποιότητα. Τι, θα του κόψουμε αυτού. Μια, δυο, τρει τέρμα. Τι, α στραβώνουν το στόμα εδώ πέρα. Δεν πάνε με γυναίκες, δεν έχουν δουλειά. Ομάδες τους είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική Β.
Ο άλλος είναι τέταρτος, έχει βάλει γκολ. Κράξιμο από τη δράμα, έχεις κράξιμο από τη δράμα. Λίγα για τη δράμα, καραβοκόρδα. Αν και δημιδόξα. Είστε καράβλαχοι εκεί στη δράμα, τα γάρια που δεν αφήσατε τον Άρη να περάσει να πούμε πέρσι και τώρα είστε δεύτεροι και θα βγαίνετε κατηγορία. Τόσο βόδια είστε. Πολύ καλά τον κάνατε, παίξατε για την ιστορία σας. Όχι, για τον Πασεραϊκό παίξατε. Για την ιστορία σας παίξατε. Για πολύ καλά. Για τον Πασεραϊκό παίξανε. Όχι, δεν παίξανε για τον Πασεραϊκό, παίξανε για την ιστορία τους. Για την ιστορία της παίξανε. Και εκεί γιατί κάτσε και χάσε. Για τον Πασεραϊκό, επειδή ήμουν μέσα στο παιχνίδι τελευταία αγωνιστική, το χτύπησανε, αλλά δεν μπορέσανε να τον πάρουν. Το χτύπησανε. Σιγά μην το τραυματίσανε. Αλλά δεν μπορεί να χτύπησα. Άρα, στο γήπεδο μας ήταν τώρα, το είδαμε. Άσερε που χτύπησαν. Σκέφτεσαι και Παντιαράς την ευκαιρία σκύλιασε. Να γίνει προπονητής του Άρη. Να προοδεύσει αυτός. Θέλει. Να πάθει σαν το Χατζάρα κατάθλιψη. Θέλει. Ναι. Το ρωτήσατε, θέλει. Πάμε στον κόσμο, ναι. Και σένα τα αντανακλαστικά σου μέσα τα θέλω καλύτερα. Γιατί αργήσεις. Από την ώρα που είπε άλλες τρεις έχουμε πάρει 8. Ναι. Έλα φίλε. Πρέπει να τους ακούω. Έλα Κωστή. Έλα, αυτός καλός άνθρωπος. Καλλιτέχνη. Έλα, καλλιτέχνη. Ρε καλλιτέχνη, μου δίνεις ραντεβού στο hardball και δεν έρχεσαι. Καλά, ρε, δεν σε είχα πει ότι δεν θα έρθω. Ότι έχω δουλειές. Σου είπα μία άλλη μέρα. Να... Αύριο θα είμαστε στο hardball με τον Τζόρνταν. Αύριο θα έρθεις. Δεν ξέρω τώρα, δύσκολα γιατί και αύριο έχω δουλειές. Τι ώρα, με τι ώρα τελειώνεις δουλειές. Τι δουλειές να έχει. Έχω. 7.30-8. Έλα μετά τις 8. Έλα μετά τις 9 η ώρα, 9.30. Τι ώρα θα είναι. 9.30 ώρα εκεί. 10 η ώρα θα φύγω. 10 η ώρα. Καλά, θα δω άμα είναι. Μπαρε, θα πουλάκι μου, να σου κάνω. Τι δουλειές μπορεί να έχεις. Μπορεί να είναι στο ατελείο. Κάτσε ρε παιδί. Εσύ ήθελες να μου δώσεις το, να σου δώσω εγώ το κινητό μου μόλις τελειώσουμε την εκπομπή. Ναι, θα πάρεις μέσα σε αυτόν και θα συνεννοηθείς. Να σε πάρω σε σένα, να συνεννοηθούμε. Θα ξαναπάρεις μετά. Πάρε μετά. Εντάξει. Εντάξει, έγινε. Να το σηκώσω όμως. Περίμενε να σου πω τώρα για τον Ηρακλή. Για πες για τον Ηρακλή. Λοιπόν, πρώτη διόρθωση. Ο Σαραμαντάς βγήκε γιατί τραυματίστηκε. Εάν τραυματίστηκε, ζητώ συγγνώμη από τον Άβελ. Δεν ήταν λογική. Το πρόβλημα, το πρόβλημα του Ηρακλή ήταν στα χαφ. Στον Καρασαλίδη, ο οποίος δεν του έγινε το μαρκάρι. Έβαζε ζημιά στους Κυλιακούς, λέει το παιδί. Ναι, ναι. Το αποσύρω. Ζητώ συγγνώμη, Άβελε. Συγγνώμη. Ναι. Και πάνω σε αυτό έκανε καλή κίνηση γιατί έβαλε Καρλίτες δεξιά και έφερε τον Μπουκουβάλα αριστερά. Τον Μπουκουβάλα αριστερά. Ήταν προβληματικό. Προβληματικό. Τα άκρα της άμυνας ήταν πάρα πολύ προβληματικά. Και εκεί φάνηκε ο Βέλιος ότι μπορεί να παίξει center back μετά τα 32 του όταν τα σπάγανε τα center back αυτή. Του... Αλλά μέχρι τα 32 και φορτώνανε και ερχόταν μπροστά από τον Μπαρτολίνο ο Βέλιος και καθάρισε. Πω πω. Λέγανε Ηρακλήδης εκεί στο μαγαζί που είμαστε, δεν απιστώνω αν δεν δώσει διαφήμιση. Ναι. Λοιπόν, ο Στρασλάμα, τι παλικαρίσιο παιχνίδι, ρε παιδαρά, Βέλιο κτλ. Αν τον πουλήσετε θα χαλαστούν οι Ηρακλήδης και όχι μόνο οι οργανωμένοι και οι ενοργάνωτοι. Ρε εσύ, δεν πρόκειται να τον πουλήσουμε, έχει 3 χρόνια συμβόλαιο. Ακόμα είμαστε. Με συμβόλαιο που λέει το παιχνίδι. Όχι... Καλά σε λέει τώρα. Εμένα μου άρεσε πάντως αυτό το ύφος μπλαζέ που τον ανέφερε. Τον πουλάς με συμβόλαιο, δεν τον πουλάς χωρίς συμβόλαιο. Είπε στην E3 ότι θέλει να ξαναγυρίσει η Πρέμιερ και αυτά σαν να απαξιώνει για τα της Αθήνας. Δεν είπα ότι μπλαζέ ύφος. Όχι, δεν μπλαζέ ύφος. Δεν είπα ότι σκέφτεται. Ξέρει, λέει, εγώ Ελλάδα δεν παίζω. Μοιραζό να γυρίσω πίσω. Καλά έκανε και είπε. Κάτσε ένα κανίβαλο. Δεν άσχημα να έχει το πύχη ψηλά κάτι. Ένα ευγενικό άνθρωπο που βγήκε να μιλήσει. Ναι, φίλε. Σχολείται το φίλο. Τι λέγατε, φωνάζετε και δεν άκουγα. Του άρεσε του Δήμου που είχε πει προηγούμενη Κυριακή καλεσμένο σε στούντιο τηλεοπτικό κουλούρια ότι ζω, το όνειρό μου είναι πάλι να γυρίσω σε αυτό το συγκλονιστικό πρωτάθλημα στην Αγγλία. Ναι, τώρα ποιο θα είναι το όνειρό του, να πάει στον Ολυμπιακό. Είναι συγγνώμη γιατί, αν του δεις ο Ολυμπιακός ένα τετραετή. Γιατί πολύ θα θέλανε. Θα το χαλάσει το Βέλιο. Να πάρει ένα πρωτάθλημα, λέει στα παιδιά του. Και ο άλλο θα λέει ότι πήρα κύπελο πρωτάθλημα. Α σε δείχνει ο Βέλιο ότι είναι τέτοιο ρε παιδί μου. Τι είναι ο Βέλιο δηλαδή, γιατί να μην είναι τέτοιο. Να μείνει εδώ με τον πιφτέκι και τον σαλάμι και τον πόντι. Να πάει έξω. Να φύγει να πάει να παίξει σε μια μεγάλη ομάδα. Champions League θα παίζει ρε φίλε. Ο Ολυμπιακός έχει Ιντέγε και Φιμπόγκασον και άλλους 5 από πίσω. Γιατί τώρα να πάρει το Βέλιο. Καλά, σήμερα είναι αυτή η αύριο δεν. Γιατί ο Μαρινάκης μπορεί να το πουλήσει το Ιντέγε. Σήμερα είναι 40 ευρώ το κιλό. Και να πάρει το Βέλιο. Καλά, παιδιά, βιτρίνα την έχει την ομάδα. Ο Μαρινάκης είναι ικανός να πάρει το Βέλιο. Και σε 2 χρόνια τον πουλήσει στην Premier League αυτός. Ο Βέλιος στην Premier League είναι μαλάκας. Δεν ξέρει ότι δεν μπορεί να πάει στην Premier League από τον Ηρακλή. Ότι πρέπει να πάει στον Ολυμπιακό για να πάει στην Premier League. Χαζοί είμαστε. Παιδιά είναι τόσο άξιος έμπορος που έχει πουλήσει τον. Ο Ηρακλή δεν πήγε την πρώτη φορά στην Premier League. Ήταν είχε διαφορά εκεί. Έχει, καλή ερώτηση. Έχει κάνει ο Τζόρνταν το μήκο. Καλή ερώτηση. Μεταγραφή σαν του Τσιριντά στο 19. Τα λέτε είναι άλλο πράγμα. Απέτυχε, βάρηνε και ήρθε. Τώρα είναι εντάξει, ναι. Έγινε.
Τελευταίο για σήμερα. Έχει άκρες ο Μαρινάκης. Γι' αυτό. Ναι, τέσσερις φορές με έκανε μεταγραφή. Ο Βέλιος εθνική. Το Μήτρογλου τώρα που δεν βλέπετε. Τον έχει κάνει τρεις φορές. Δεν βλέπει το Βέλιος, νομίζει ο παπάς του ίδιος ότι αν δεν πας στον Ολυμπιακό θα σε φτιάξουμε εμείς, θα σε στείλουμε Premier League και θα παίξει η εθνική. Έτσι. Θα τον αφήσει τον Ηρακλή. Αλλά ο Ηρακλής μπορεί να πει τον Μαρινάκη, ναι, σου δίνω βοήθεια, φτιάξε με κτλ. Εμένα το καλύτερο από όλα στον Ηρακλή ήταν αυτή η επιτυχία φυσικά. Μ' αρέσουν οι σχέσεις που έχουν οι παίκτες, οι προπονητής, όλοι ο πρόεδρος, όλοι μαζί. Τι σχέση έχουν. Είναι σαν οικογένεια. Είναι σαν οικογένεια. Σήμερα είχε τραπέζι, τους είχε τραπέζι στο χωριό. Ποιος. Ο Νίκος εκεί με πήραν από το Μαυροδέντη. Πάντως δεν έχω κοτσάκι. Παπαθανασάκης, ναι. Παπαθανασάκης. Ποιος πλήρωσε τα τραπέζι. Δεν ξέρω, με πήραν από εκεί και μου είπαν ότι είναι εδώ. Αυτό είναι ωραίο πράγμα. Είναι οι σχέσεις, ρε φίλε. Ναι, στην γιορτή του Νίκου, ρε προφανώς. Τα 100 χιλιάρικα τα έδωσε το πρίμα, εσύ που ξέρεις ρεπορτάζ. Δεν ξέρω, αυτό δεν το ξέρω. Ξέρεις, τι να πω, κάτι που δεν ξέρω. Να μάθει και να πει. Άμα το μάθουμε, θα το πούμε. Τελευταίο για σήμερα, ναι. Ή μπήκε κανένα. Καλησπέρα, Βίλε. Ένα το πήρε και πριν, ο Γάβρος είμαι. Έλα, ρε φίλε, μην το λες, γιατί αγριεύω. Γιατί αγριεύω, λίγο, βρε. Είναι αγριεμένη, μην έχουμε κανένα σοβαρό επεισόδιο. Λοιπόν, άκουσε κανεί τι δημόσει του κύριου Σαββίδη στην Εθνική Κυριακή. Εσύ, τη είδα εγώ και άκουσα, δεν κατάλαβε κανεί τίποτα, το λένε και οι δημοσιογράφοι στο κάτω στο στούντιο. Για πες μου. Θα σου πω ένα κομμάτι, γιατί είναι περίπου 10 λεπτά όλο μαζί, άμα το δείτε. Είπε ότι μέσω πλήρης απόστολος πάντων, ότι η διαφορά budget Ολυμπιακού δεν και είναι μεγάλη. Είναι μηδαμινή. Ναι. Αυτό το πιστεύετε πραγματικά. Ναι, ρε φίλε, το πιστεύω. Το πιάσα τον κόλο. Όχι, άλλο θέλω να πω. Όχι, του Μαρινάκη. Του Σαββί, του δικού μας. Ναι. Αναφορικά με την κάθε θέση στο γήπεδο, ό,τι λέγεται οχτάρι, δεκάρι ή τα παντανιάρι, δηλαδή έχει λίγο λιγότερο εισάξιο παίχτες ο ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό. Ναι, λίγο λιγότερο, τι νομίζεις, πολύ περισσότερο. Καλά πλάκα μας κάνει. Τη διαφορά την κάνουν οι θέσεις που έχουν. Τώρα αυτό ο Σαββίδης το είπε για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι παιδιά μου πιάσαν τον κόλο, άρα ναι, και ο άλλος λόγος είναι οι διαιτητές μου πιάσαν τον κόλο και με σφυρίζουν ένα αντί άλλο. Αλλά δεν μπορεί να το πει αυτό, γιατί το ΠΑΟΚ φέτος, οι διαιτητές το πάνε μια χαρά. Δεν το πάνε άσχημα. Πάνε τρένο τον άλλον. Εντάξει. Πάνε τρένο τον άλλον. Εντάξει, εντάξει. Ρε Τζόρνταν, μ' ακούς. Ναι. Σκοπέτο. Δώσε λίγο το χέρι σου να σκορμάει και πες τον ευχαριστώ, ρε φίλε. Αυτό το άκουσε στη δηλώση σήμερα του Σαββίδη. Πριν 1,5 μήνα τις άλλες δηλώσεις του Σαββίδη. Γιατί πράγμα, για να τις άκουσες. Μισό λεπτό, τις άκουσες. Λοιπόν, άλλο είπα, εγώ και σε άλλο μελέτη. Ναι, και όχι για τις δηλώσεις μιλάμε, αυτές τις άκουσες σήμερα. Ναι. Πριν από 1,5 μήνα που έκανε κάποιες άλλες δηλώσεις, τις άκουσες όταν ρωτήσανε τι έχεις να πεις για τον Μαρινάκη, τις άκουσες. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν ασχολούμαι. Είπε τον λυπάμαι. Μ' ακούς. Ναι. Λέω, δεν θυμάμαι τι είχε πει, γιατί δεν ασχολούμαι τον εσωτερικό. Τον λυπάμαι, είπε. Τι είπε. Τον λυπάμαι για τον Μαρινάκη, τι έχεις να πεις και είπε τον λυπάμαι. Τον λυπάτε. Έτσι είπε. Καλά, εντάξει. Δεν μου λες να χρωστάς ένα ευχαριστώ και να δώσει μια χειραφή στον Ασλαμά. Για ποιο πράγμα? Για τι πράγμα? Κάθε αγωνιστική ο Ηρακλής για εσάς παίζει, ρε, κερδίζει τον Βάρο. Και εμείς για τον Ηρακλή παίζουμε, ρε φίλε, και ο Ηρακλής για εμάς. Σωστό είναι αυτό. Εσύ για τον Ηρακλή γιατί παίζεις? Εγώ για τον Ηρακλή. Κέρδισα την Καρόνη την προηγούμενη εβδομάδα. Έχασα από τα Γιάννενα. Ναι. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο. Δεν φέρε χείρι στη Ξάνθη με τη Ξάνθη. Πώς βαθμούς διαφορά έχουν? Κάτι τελευταίο και κλείνω, παιδιά. Πες. Τζόρνταν, όταν ένας διαιτητής δίνει απέναντι στον Ολυμπιακό αφισβητούμενο. Καλά, εντάξει, αυτό που είπε στο λαμάδι το χέρι του στο βάθο του Μελιβόγεβιτ. Ήταν πεναντάρο, το είπε και στο Σκάι ο. Πώ είναι αυτό που λέτε, στο. Ναι, βρε, στο 1-1, εγώ δεν το είχα δει αυτό. Είναι πεντακάθαρο πέναντι πέρα του Ολυμπιακού. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Όταν άκουσε με λίγο, Όταν δίνεται ένα πέναντι αφισβητούμενο στον Ολυμπιακό, βγαίνει, φωνάζει το σύστημα, το κατεστημένο, Μαρινάκη, η τρούμπα, τον Ατάλο. Αλλά μόλι σε λίγο Ραπτόπουλο και κάνα offside που έδωσε στον Μπάου, ή κάνα φάουλ, ή κάνα οτιδήποτε, κόρνερ, πέναντι. Α, κόρνερ, το πέναντι με το κόρνερ είναι το ίδιο. Είναι άνθρωπο, είναι λάθη, κάνουν και εσύ αύριο, αν σε αδικήσει στην Άρσενα. Θα κλαίει. Δεν θα κλαίει. Δεν θα φωνάξει. Πώ? Εσένα, αν αύριο λέμε ότι ο διαιτητή σε αδικεί με την Άρσενα την Τετάρτη. Δεν θα διαμαρτυρηθείς. Φυσικά. Τότε τι τραγούδας. Τι τραγούδας. Εδώ ένα πέναλτι δεν σε έδωσε τότε η γκολ ήταν, δεν θυμάμαι, με τη Γιουβέντους τότε, στο 1. Το 7-1 θα πιάνει στο 1 και φωνάζατε, ρε. Εγώ άλλο σου είπα και σε άλλο μου λες. Εγώ σου λέω ότι όταν γίνεται κάτι υπέρ του Ολυμπιακού, λες για κατεστημένο, Μαρινάκη κλπ. Και όταν γίνεται υπέρ για σένα, μου καλέ σε ανθρώπινο λάθο. Άνθρωποι είναι λάθο κάνουν. Ανθρώπινο δεν είναι τώρα, άμα δεν δώσει ένα κόρνερ τώρα, χτύπησε μπάλα, δεν το είδε. Αν δηλαδή για τον Πάοκ είναι ανθρώπινο, για τον Ολυμπιακό δεν είναι ανθρώπινο. Περάσαν χρόνια και χρόνια
έχουν διασπρίσει τα μαλλιά μας, έχουμε δει ποδόσφαιρο. Και ένα αμφισβητούμενο εις βάρος του Ολυμπιακού δεν είδαμε ποτέ, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, τώρα να πούμε. Μια φορά να το δούμε. Δεύτερο γύρο ψήνεσαι για ένα στοιχηματάκι. Δύο μας. Ένα στοιχηματάκι, δύο μας. Δεύτερο γύρο. Για πες. Για την νίκη, ξεκάθαρα. Το χει κανένα. Κρυάδες. Για χαρά, κρυάδες. Έλα, Ντέμι, Νικολάη, κρυάδες. Είσαι άρρωστος. Το λέτε, όντως και άλλος μου το έχει. Λοιπόν. Ξέρετε, δεν πιστεύουν στην ομάδα του στην Ευρώπη. Αρχίζω και γουστάρω λίγο τη μαρμίτα. Η γάβρη στην Ευρώπη. Σταμάτα λίγο, ας την Ευρώπη. Γουστάρω και αρχίζω και γουστάρω τη μαρμίτα. Γιατί έχει λίγο χρώμα. Απλά, τι γίνεται. Οι παλιές μαρμίτες είχαν πολύ ξύλο, πολύ βρισιά και πολύ πρόστιμο. Τα χρόνια του 2005, 6, 7, 8, τα κανάλια ήταν διαφορετικά, τα τοπικά. Δεν υπήρχε όμως τόσο μπινελίκι από τα τηλέφωνα. Υπήρχε μπινελίκι μεταξύ μας, τρώγαμε πολλά πρόστιμα. Κάποια στιγμή είπαμε θα την ηρεμήσουμε λίγο και θα βάλουμε πολύ χιούμορ και πολύ ατάκα και πολύ ποδοσφαιρική ανάλυση. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να παίξω με το... Να αντιπαρατεθώ. Όμως. Ξέρω πολύ καλά ότι γνωρίζοντας πάρα πολύ, άκου εδώ, γνωρίζοντας πάρα πολύ κακοί άνθρωποι και κακοί αντίπαλοι μου, το ευαίσθητο μου σημείο που είναι περιμένω το στόμα γωνία, μου, έτσι. Το στόμα μου, περιμένω να βρίσω εγώ τώρα να πω διάφορα, ξέρω εγώ, και να μου στείλουν την κασέτα και να έχω προβλήματα, διότι δεν μπορούν να μας περάσουν αλλιώς. Εμείς λοιπόν λέμε ότι όσο και αν μας βρίσετε θα σας κόβουν από μέσα, δεν υιοθετούμε καμία βρισιά και δεν ανταποδίδουμε. Εντάξει. Έτσι. Δεν θα πέσουμε στο... Αυτό που μου το κάνετε στο ραδιόφωνο. Μου λέγανε στο ραδιόφωνο, το ευαίσθητο σημείο του ραδιόφωνου ποιο είναι. Να βρίσει, να τον εκνευρίσουμε. Να βρίζετε όσο θέλετε. Έχω τόσο φάει βρυσίδι και έχω ρίξει τόσο βρυσίδι κτλ. Τώρα έξω, αν βρεθούμε και ανταλλάξουμε βρυσιές, να ξέρετε ότι είμαι πολύ αθυρόστομος. Διατηρώ το κακό μου στόμα. Παραδοσιακά το έχω πάρει αυτό το πλεονέκτημα, αυτό το προσόν από το συγχωρεμένο τον πατέρα μου. Οπότε στη δουλειά απαγορεύεται να βρίζω. Έξω, άμα θέλετε. Είσαι μια κινητή μολότοφ. Ναι, είμαι μια μολότοφ κινούμενη. Σας φιλώ, σας αγαπώ. Την άλλη Κυριακή, τι μάτς έχουμε? Έχει Παναθηναϊκός Τρίπολη. Πανιώνιος ΑΕΚ, καλό μάτς. Πάω. Παραδοσιακά Σάββατο εκεί. Σάββατο. Πάω. Κλεβαδιά. Ξέρεις, αυτοί πάντα μας αγαπάνε και μας περιμένουν. Κάνουμε lifestyle πώς... την άλλη Κυριακή. Πάω Κλεβαδιά. Λιβαδιά πάω. Να είστε καλά, για χαρά. Άντε.